Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού Console Hunter. Νίκος Console Hunter, ποιος άλλος σήμερα εδώ. Και 25 Δεκέμβρη, χρόνια πολλά, με υγεία, να είστε χαρούμενοι, να είστε ευτυχισμένοι. Σήμερα ήταν αναπόφευκτο να μην υπάρχει για τρίτη συνεχή χρονιά, για τρίτα Χριστούγεννα, ένα πολύ εντυπωσιακό, μεγάλο και full σε αναμνήσεις επεισόδιο και σε υλικό εδώ, όπως πάντα αφήνω τα τευτέρια εδώ, όπως θα έχετε συνηθίσει. Φυσικά δεν θα μπορούσα να κάνω μόνος με αυτό το επεισόδιο. Ξεκινάμε το πρώτο εορταστικό επεισόδιο λοιπόν για το 2021 με φοβερό. Καλεσμένους, ένας προς ένας όλοι επιλεγμένοι για το σημερινό επεισόδιο και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ξεκινάμε άμεσα. Προσωπικός τελεπόρτερ, αλλά μου φαίνεται ότι έχει χαλάσει, έχει τα πόδια. Και να δούμε. Τελεπόρτερ σου δουλεύει. Έλα ρε. Πού είσαι αγόρι μου. Εδώ δίπλα σου είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω υπομονή να φέρεις και τους υπόλοιπους. Όλοι. Όλοι. Όποιους θέλεις. Όποιους θέλεις. Έχω τρία άτομα ακόμα. Εγώ περίμενα και το Στάμος σήμερα. Αλλά δεν ήρθε. Σούπα. Δεν πειράζει. Την προηγούμενη φορά σου το είπα ότι αν έρθει ο Στάμος εδώ πέρα. Να πάω να παίξω τζόκερ. Ήταν η ώρα να πάω να παίξω τζόκερ, να πάω να παίξω προπό, κάτι, οτιδήποτε από αυτά που γουστάρει. Στάμο, αν το θυμάσαι για τον χρόνο, να το πάρω του χρόνου τον τζόκερ, οπότε θέλω να είσαι στο επόμενο. Λοιπόν, Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. Παιδιά, όσοι δεν ξέρετε, δεν νομίζω να μην δεν ξέρετε, ο Μάκη είναι από το αδελφικό κανάλι. Που τους γουστάρω πάρα πολύ τους joystick VR, έτσι, είναι περιτά τα λόγια, όσοι ξέρετε μπαίνετε, βλέπετε και κρίνετε γιατί μιλάμε και δεν είναι μόνος του, θα έρθουν κι άλλα άτομα και πάμε με τη σειρά έναν επόμενο YouTuber, Σακ, ο επίθεσης που είναι ο Μάρις, Σακ Ατάκ, ο Σακ ο επίθεσης. Πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις, καλά χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Είσαι έτοιμο σήμερα και εσύ για αναμνήσεις, θα γίνει χαμός δηλαδή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την προσκάλεση. Έτσι, έτσι, θα γουστάρουμε σήμερα. Σαν νυχτερινό σόου, ρε φίλε. Ξυπνάει. Να είχαμε και κόσμο, δεν είχαμε παράγανε παλαμάκια. Το βάλω στο έτσι. Ο Μάκης! Θα βάλω. Θάνος, έλα, κλείσε, άνοιξε. Θυμίσω το Chicago Bulls όλα αυτά, να ξέρεις. Ο ένας πάντα τον άλλο. Από κάτω, εγώ, Last Dance. Θα πάμε στο κι άλλο, μην πάμε strike, το πάμε μόνο. Θάνο, ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Έπρεπε να έρθει σήμερα εσύ εδώ. Ναι, έπρεπε. Έπρεπε να έρθει κάποιος άλλος, αλλά δεν ήρθε. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Σε επόμενο, πρέπει να πούμε. Σε επόμενο δεν θα πούμε κάτι άλλο, ξέρει αυτός. Γιάννη, Δελφίνη. Θα περάσουμε πολύ καλά σήμερα. Γιάννη, σε ψάχνω. Γιάννη, σε ψάχνω, που θα με καταγγείλετε τώρα από τα κουεφτά. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει άλλος ένας τελευταίος καλεσμένος και είμαι πολύ περήφανος γιατί αυτός ο καλεσμένος μου είχε ζητήσει ότι αν κάποτε κάνεις εορταστικό επεισόδιο για αυτά τα συγκεκριμένα που θα μιλήσουμε σήμερα, θέλω, μου λέει, να αυτοπροσκαλεστώ. Οπότε μου άρεσε έτσι ο τσαμπουκάς που είπε σε αυτό και μιας και πήγαμε μαζί του σε Console Hunting στο μοναστηράκι, είναι σε τρίτη βασίλισσα θέση. Χρόνια πολλά, παιδιά. Πολύ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Πάρα και λίγο θέλω να σας ξαναβλέπω. Χάρηκα πολύ που σήμερα ήταν κοντά. Ράζι, επίσης. Χάρηκα πάρα πολύ τιμή μου που με χαράξετε, παιδιά. Πάμε, πάμε. Θα περάσουμε ωραία. Πιστεύω να είστε καλά στην κάμερα μόνο τώρα να μην μας κόβει. Νομίζω, παιδιά, ότι έχουμε προσπαθεί. Εντάξει, είμαστε όλοι να πούμε ότι για τα γυρίσματα της εκπομπής έχουμε όλοι περάσει, πώς το λέει, πλήρως εμβολιασμένοι. Ναι. Είμαστε πλήρως εμβολιασμένοι. Πλήρως εμβολιασμένοι και έχουμε κάνει και τέτοιο, πώς το λένε. Rabbit test. Γρήγορα πήγαμε δηλαδή, σαν τα κουνέλια γι' αυτό. Watch up, duck. Ναι, είμαστε όλοι εμβολιασμένοι παιδιά, γι' αυτό είμαστε κοντά, δίνουμε και φυλάκια, αγκαλίτσες αυτά εκτός κάμερας. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά. Με υγεία. Και gaming, πολύ gaming. Πολύ gaming. Σήμερα θα δούμε εδώ, όπως έχετε δει και από την περιγραφή του τίτλου, Console Wars Christmas 1997. Πόσο ήσασταν ρε παιδιά? Τότε, εγώ ήμουν 15. 14. 17. Εγώ ήμουν 13. Πόσο χρόνια μου περνάτε? Εγώ είμαι το 82. Ο Σάκης ο μικρότερος, έτσι. Άρα ο Σάκης ο μικρότερος. Είναι επειδή ήμουνα στο room tour που λέγαμε ότι επειδή είμαι πιο μεγάλος. Πιο λεπτός. 80, 82, 84, 86. 83. Α, πάμε με τη σειρά. Πάμε με τη σειρά, εντάξει. Το θέμα είναι ότι όλοι οι συμπλήν, παιδιά, είναι αυτοί, 86. Μην τον βλέπετε τα μουσιά. Αυτό είναι πιο μικρό. Είναι baby face, γιατί μόνο εσύ.
Σωστά, καλά, γιατί και εμείς άσπροι είμαστε. Εντάξει, όλοι έχουμε τις ίδιες αναμνήσεις, παιδιά, από εκείνη την εποχή. Χρυσές αναμνήσεις. Ναι, εννοείται ότι έχουμε αναμνήσεις. Έχουμε τρελές αναμνήσεις και συγκεκριμένα, επειδή στο κανάλι δεν έχω πολύ μιλήσει, ενώ το κανάλι είχε στο μυαλό του τα Console Wars. Ξέρω, μαλώστε με, δεν έχω κάνει πολλά Console Wars επεισόδια, γιατί πάντα ανακαλύπτω κάτι καινούργιο που θέλω να σας δείξω. Σήμερα είναι ένα Console Wars, όχι θα πέσουν μπουκέτα κτλ. Θα δούμε έτσι κάποια πράγματα. Το επεισόδιο είναι πιο πολύ κατά κόρον ανάμεσα σε PlayStation 1 και Saturn. Θα μου πείτε που είναι το 64. Ρε, είσαι τρελός, ρε! Ρε, αρχίζει να κράζεται. Ναι, το 64 δεν είχαμε κάποιον αντιπρόσωπο που να το έζησε εκείνη την εποχή. Εντάξει, έχω κάποιες μνήμες, αλλά κυρίως PlayStation. Μπορώ να μιλήσω λίγο, αλλά λίγο. Το είχες δηλαδή, όσο το πήρα το 2000. Το είχα αρχίσει 97 μέσα. Ναι, εμένα το γούσταρες, δηλαδή. Ναι. Μπορώ να σας πω δύο κουβέντες μετά, άμα χρειαστεί. Ωραία. Πάρε multiple role σήμερα εσύ, DPS και caster από μακριά. Ναι, χαρά, παιδιά, αφού τα είχαμε παίξει όλα τότε. Ωραία. Αλλά πιο πολύ, παιδιά, είναι αυτό, τα δύο μηχανήματα. Πώς θέλετε να το πάμε, θέλετε να ξεκινήσουμε λίγο με το τι περιμέναμε πριν έρθουν τα μηχανήματα, τι θυμάστε από περιοδικά, από μαγαζιά, τέλεκλαμπ, ειδικά εσύ πιστεύω έχεις πολύ πράγμα στην να πεις. Στην Καλυθέα γενικά ήταν η μόδα με τα μαγαζιά τότε, έτσι. Ναι, δηλαδή ναι. Θυμηθείτε πως οι gamers τότε ήταν μέσο όρο ηλικίας, είχαν 12-13 χρόνια, δεν ήταν σήμερα που είναι 34 ετών. Ο μέσος όρος ηλικίας τους, κάτι σημαίνει. Οπότε δεν είχαν αγοραστική δύναμη τότε να πούνε day one θα πάρω αυτή την κονσόλα ή θα την κάνω προπαραγγελία. Μετά από 2-3 χρόνια. Ακριβώς. Δύο χρόνια. Με αυτή τη γενιά, φίλε, άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτό εκεί θα καταλήξω. Με αυτή τη γενιά. Ειδικά επειδή η Ελλάδα άρχισε λίγο να έρθει το πρώτο PlayStation, ήρθε 96, αρχές 96. Δεν είχαμε λεφτά, ρε φίλε. Πρέπει να μαζέψουμε όλο τον χρόνο. Συν τα κάλαντα στο τέλος και πιο πολύ πήραμε Χριστούγεννα ό,τι πήραμε. Έτσι όπως και εγώ. Έτσι λοιπόν. Οπότε. Ο μόνος τρόπος να δούμε τα μηχανήματα, ειδικά τις δύο πρώτες χρονιές, μετά έστρωσε το πράγμα. Από το 98 και μετά είχαν όλοι ένα PlayStation σπίτι τους, εντάξει. Αλλά 96 και 97 ήταν μυθικά κτίνη αυτά τα μηχανήματα. Ναι. Δηλαδή, ούτε τα βλέπεις σε μαγαζιά εύκολα. Έπρεπε να πας στα μικρά μαγαζάκια. Καλύτερα για μάτια. Αυτό είναι αυτό. Είχαν τη σφυγκοφωλιά μεγάλη. Ενώ δεν υπήρχαν εκείνα τα μεγάλα καταστήματα που υπάρχουν σήμερα, τα MediaMart κλπ. Να τα βρεις, ας πούμε. Το Teleclub, το Κόλπο. Τότε γι' αυτό έχω συνδυάσει αυτή τη γενιά με αυτά τα μαγαζιά. Ναι. Που μόνο σε αυτή τη γενιά θέργεψαν και μεγαλούργησαν. Μετά έσβησε. Και πιο πριν δεν υπήρχε. Ναι. Τα μαγαζάκια εννοείται. Ναι, αυτά τα μαγαζιά. Μα και τα περιοδικά. Εκεί ήταν το πικ το ανώτερο. Ακριβώς, μετά έσβησε. Μετά το 2000. Διατηρήθηκε μέχρι το πλαίσιο νομικό. Γιατί μετά πήγα σε όλα τα σπίτια. Δεν υπήρχε λόγο να πα σε ένα μαγαζί να το δει. Τότε όμω, ειδικά το 97 και το 96, έπρεπε να πα από τα μαγαζιά να κάτσει ένα τραπέζι που ήταν γεμάτο με CRT οθόνε. PlayStation και Saturn το ένα δίπλα στο άλλο. Καθόσουν, σαν να πήγαινε για καφέ, ερχόταν από πάνω η κοπέλα. Τι παιχνίδι θέλει, παρέγγειλε το παιχνίδι σου, έφερε το δισκάκι και έπαιζε. Νομίζω για ένα τέταρτο, 20 λεπτά, κάπου όσο ήθελε. Θυμάσαι την εικόνα, θυμάμαι εικόνα και μελωδίες δηλαδή. Απλά, κάνεις. Τα πιο πολλά από τη ηλικία πηγαίνανε μετά το σχολείο. Εννοείται. Κανονικά. Και θυμάμαι ότι μαζεμένα τα παιδιά. Έπαιζε ένα και από πάνω. Όλοι πορωμένοι από πάνω, μια εδροτήλα σε όλη την κοινωνία. Μια μπίχλα. Στις γειτονιές σας είχατε τέτοια μαγαζιά. Είχαμε, ναι. Κάτσα, τα πάρουμε κάπως χρονολογικά. Γιατί η Καλυθέα γινόταν πανικός. Πάντως, όντως. Sorry. Ναι. Μίλα. Όχι, πες. Εγώ. Τίποτα. Αυτό που λέει ότι όντως ήθελε ένα εξειδικευμένο μαγαζί μόνο με gaming περιεχόμενο μέσα για να πας να δεις τι θα πάρεις. Γιατί όταν πήγαινες, ας πούμε, ρε παιδί μου στο Μουστάκα, πήγαινες, ας πούμε, σε αυτά τα ναι. Δεν τα είχε. Και το τζάμπο το παλιό τζάμπο. Το τζάμπο το παλιό δεν τα είχαν εύκολα δηλαδή να τα βρει στο Κοτσόβουλο. Στο Κοτσόβουλο. Κοτσόβουλο. Στο Κοτσόβουλο. Δεν πειράζει, δεν είχαν την διάφημιση. Στο Κοτσόβουλο. Θυμάσαι να έχει να βλέπει Super Nintendo και Mega Drive. Εγώ δεν θυμάμαι. Όχι. Είχε μόνο αυτό που λέγε πολύ. Είχε μόνο αυτό που λέγε πολύ. Τι που λέγε πολύ. Το PlayStation για φέρει είχε 5-10 παιχνίδια, αυτό ήταν όλο. Για να βρει όμω εσύ τα υπόλοιπα παιχνίδια, πρέπει να πα ένα τέτοιο μαγαζί. Τώρα παιδιά και γονεί τότε δεν δίνανε λεφτά. Σου λέγε έχει Super Nintendo, τι το θε τώρα αυτό να πούμε. Ναι, δεν καταλαβαίνω την αλλαγή γενιά. Και εκτό ότι δεν τα άβρισκε από κοντά και είχαν μυθοποιηθεί, ήταν παιδιά πολύ δυνατότερα από τα προηγούμενα μηχανήματα. Για εμένα είναι η μεγαλύτερη διαφορά σε γραφικά αυτή. Και πολύ ακριβά. Και η επόμενη αλλαγή για μένα. Εγώ θυμάμαι. Και πολύ ακριβά. Τώρα που λες ότι είχαν πάρει θρυλική διάσταση εκείνη τη φάση. Εγώ είχα Mega Drive. Το πήρα κάπου στο 98. Άργησε κιόλα. Άργησα, ναι, βέβαια άργησα. Και έβλεπα τις διαφημίσεις και μου τρέχαν τα σάλια. Έβλεπα τις διαφημίσεις του Saturn που έδειχνε το Virtual Fighter με τον Μπάρμπα που έκανε την κολοτούμπα την έτσι. Στον κόλλο που το πιωμένο. Ναι, το πιωμένο. Και έλεγα μαλά. Έβλεπα το Nintendo 64 και έδειχνε. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή τη διαφήμιση γιατί είχε κολλό καιρό έξω.
Και είχαμε ανάψει τα καλοριφέρ και είχα κάτσει και έβλεπα τηλεόραση, κάτι έβλεπα εγώ ένα έργο που και δίνει αυτή τη διαφήμιση. Και αισθανόμουν τόσο ζεστασιά βλέποντα αυτή τη διαφήμιση. Μάστε και στο τέλο τη διαφήμιση του 1984. Άλλαξε διάσταση τώρα. Ναι, έτσι κοιμάται. Ναι. Αν την πρώτα την βάλω τώρα. Μόνο στο 1984, άλλαξε διάσταση τώρα. Ρε, ήταν, ήταν και έλεγα πού να το πάρω στα χέρια. Εγώ δεν με διέφερε αν θα έπαιρνα PlayStation. Το ξαναπεί αυτό. Ναι. Ίσα, κάτι να έπαιρνα. Κάτι να έπαιρνα να παίξω. Εσεί πηγαίνατε να παίζετε στα μαγαζιά αυτά. Ναι, ένα ευρουδάκι την ώρα. Ένα ευρουδάκι την ώρα δεν θυμάμαι καλά. Χιλιάρικα. Ένα εκατοστάρικο την ώρα, κάτι τέτοιο. Όχι, ρε. Εγώ έδινα χιλιάρικο την ώρα. Δύο εκατοστάρικα θυμάμαι, ρε παιδιά, την ώρα. Ή ένα ή εντάξει, δεν θα τα χαλάσουμε στην τιμή. Εγώ είχαμε, αν έπαιζε με καντράβι, είσαι παιδιά, δεν ήταν παλιά, είχαμε άλλη τιμή. Είχαμε τα ρήφα, δηλαδή 100-200 δραχμές. Άμα έπαιζε Saturn, 3DO ή PlayStation, ήταν χιλιάρικο. Γιατί πες το και έκανε παραπάνω ρεύμα, δεν είχαμε μυαλό τότε να τα πούμε. Και έκανε παραπάνω ρεύμα, αλήθεια. Θέλω να κάνω απόσβεση για το. Να πω μερικά ονόματα. Teleclub. Console Club, το γνήσιο Console Club στην Καλλιθέα, Παύλα Games Club. Athens Club. Amiga Athens Club, Βιντεόπολης. Power Games, Power Games, Software Center, Game Buster. Κέντρο, Software Center, Game Buster που λεγόταν Ghostbusters. Athens Club. Το είπαμε, Start the Game. Στην Νέα Σμύρνη το Winners Club. Αυτά είναι τα περισσότερα όλα συγχωρεμένα, ε. Ναι. Μόνο το βιντεό, όχι, ποιο έχει παραμείνει, τίποτα. Console Club. Ένα Power Games, εγώ ξέρω μόνο, ένα Power Games στο Ήλιον, ναι. Αλλά πού όμως, που πας προς τη Δέγκλερη, Όχι, 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 δομενός. Όχι, το Software Center υπάρχει, εντάξει, άλλο όνομα. Όχι, όχι, υπάρχει. Έχει αλλάξει όνομα. Έχει αλλάξει. Το Game Station. Το Software Center έχει φύγει από εκεί που ήταν και έχει πάει στη γωνία απέναντι. Και δεν λέγεται Software Center πια. Όντως. Ναι, όντως. Έλα, το Game Station το έχει παιδί που δούλευε στο Software Center. Ο Θάνος. Αν βλέπεις Θάνο. Τον θυμάμαι το Θάνο, ήταν η πρώτη μου επαφή το 93 στην Κράτα από το Software Center. Τα ξαναπεί. Ναι, το Θάνο και από τα 90. Να πω μια εικόνα, παιδιά. Καλλιθέα τώρα. Επίσης μου αρέσει αυτή η εποχή γιατί αυτά τα καταστήματα δεν πήγαινες μόνος σου. Πήγαινες με την παρέα σου. Εγώ δεν πήγαινα ποτέ μόνος μου. Πήγαινα και σκουδούνια, μαζευόταν η παρέα κάτω, ποδαράτο, ηλεφορείο και μαγαζί. Παιδιά, πηγαίναμε πολλές φορές στο Console Club το γνήσιο στη Γρυπάρη. Ήταν τόσο γεμάτο που κάναμε ξανά τον κύκλο. Δεν μπορούσαμε να πούμε μέσα. Κάναμε ξανά τον κύκλο και λέμε πάμε άλλο ένα κύκλο. Και πα και έχει αδειάσει. Δεν πήγαινε σπαγιά. Δεν πήγαινε και μορφή που υπήρχε δηλαδή. Μου είχε μείνει από ποιο. Ο ιδιοκτήτη μου. Ο τσιπίμο, ο άκρη. Ο άνθρωπος πήγε με Ιαπωνία και παίρνει τις κονσόλες Day One. Οπότε εμείς σαν πιτσιρικάδες ούτε κατάλαβες τι κάναμε. Λέγαμε τι κάναμε. Σήμερα πάμε να χτυπήσουμε το παιδί. Παρακαλώ, πάμε να ζητήσουμε τα αρχίδια του πολιτείου. Αυτό κάναμε, ναι. Οπότε να πάμε λίγο έτσι τα flashback της αναμνήσεις πριν να αγοράσουμε αυτές τις κονσόλες. Να ξεκινήσουμε με τον Θάνο που ήταν τότε ο πιο μεγάλο τη παρέα. Ναι. Θάνο, μου είχε πει ότι τότε έμενε Πειραιά. Έμενα Πειραιά και πήγαινε σε κυρία πηγή ήταν Καλλιθέα. Έρχοσαι Καλλιθέα. Βέβαια. Πού ψώνησε. Το 93. Teleclub. Teleclub και κόνσολα, αυτά τα δύο. Δεν υπήρχαν κάτι. Δεν είχα κάτι. Δεν είχα κάτι. Δεν Δεν τη θυμάμαι. Ένα κοντό θυμάμαι και πάρα που ξέρω. Ήμουν μικρό και το θεωρούσα κοντό, φαντάζομαι δηλαδή. Είναι αυτό που λέγαμε να πηγαίναμε από εκεί να του κάναμε αφιέρωμα. Και με την καλή έννοια. Ναι, ναι, ναι. Για πες τι θυμάσαι τώρα. Θυμάσαι Ευζεντένα. Εγώ παιδιά να πούμε ότι έχω μπροστά εδώ, όσοι βλέπετε, έχω κάποιε κονσόλε που ήταν πριν σκάσει PS1 Sound. Δηλαδή 92-93. CDI, 3DO Zendena, Jaguar, απλά μου λέει το Amiga. Στο Console Club υπήρχε το 3DO. Εντάξει, αυτό το έχουμε κι άλλο. Ειδικό stand-up δηλαδή και έκανε και. Έλα, ρε, ειδικό stand. Ολόκληρη κατάσταση εκεί πέρα, το προμοντάρει ο άνθρωπο, ναι. Ακριβό μηχάνημα. Ποτέ δεν ρώτησα τιμή πόσο έχει. Ούτε καν ρωτήσαμε τιμή ποτέ δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όπως και έφερε και το Saturn και το PlayStation από του πρώτου στην Ελλάδα. Τα Ιαπωνικά. Και το Saturn συγκεκριμένα ήταν το Grid που είχε φέρει, όχι το μαύρο. Το Ιαπωνέζικο, ναι. Ναι. Και άλλο πούτε σε αυτό, άλλο animation έχει όταν ανοίγει. Απλώς θυμάμαι και το ξενέρωμα που βιώσαμε γιατί είδαμε πολύ διαφορετικές τιμές αυτές που είχαμε μάθει. Ναι, ήταν όταν τελειώνανε το Mega Drive 25, είχαν πιο βατές τιμές για τα παιδιά δηλαδή. 15-20 χιλιάρια. Ναι. Βαριά 20. Βλέπει αυτά τα 100 κάτι χιλιάρια και λες αγαμώ τι γίνεται. Τόσο, ήταν τόσο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ στο Neo Geo τα θυμάμαι αυτά. Ρε, ο πατέρας μου το NES το πήρε 3 μήνες όταν είχε στην Ελλάδα το μνημείο 120-130 χιλιάρικα. Και μετά από ένα χρόνο είχε 30. Δηλαδή ο πατέρας μου ακόμα μου το λέει. Ήταν τρομερή τιμή. Γιατί μόλις είχε έρθει η Nintendo και το είχε πετάξει. Αλλά φιλαλοβιωτικό επίπεδο τότε επίσης έτσι. Εντάξει. Δηλαδή που ούτε το πράσινο. Δεν το λες. Όχι, έτσιζε. Έτσιζε. Ανάλογα. Τα μετράγανε μεγάλε. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς τώρα. Μάστα καλά το τι βγάζαμε. Ας πούμε ότι εκείνη την εποχή οι γονείς μας είχαν τελικά τη δικιά μας τώρα. Ήτανε, είχαν περάσει, αλλά δεν ήταν πώς είναι αυτό. Δεν είχαν. Εμείς τώρα τα παίρνουμε στα παιδιά μας, εγώ εντάξει θα τα παίρνω. Και εσύ τα δικά σου, γιατί εσύ το έζησες, το σφυριλάτισες, το έχεις δει. Άσε που τα παίρνεις και για πάρτους.
Ναι, αυτό. Συλλέκτες. Είμαστε συλλέκτες. Τα σκάμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τα παιδιά θα τα βρουν με τρελή πρίκα. Πώς η φάση εκεί ήταν, δηλαδή, παίζεις με χρονοχρέωση? Κοίτα, εγώ προσωπικά αυτό το συστηματάκι με το παιχνίδι το χρησιμοποιούσα ως demo. Δηλαδή ήθελα να δω κάποια παιχνίδια άμα αξίζουν να πάνε για αγορά. Γιατί τα ήθελα τα παιχνίδια, να παίξω σπίτι μου. Ναι, ναι, δεν ναι. μου αρκούσε μισή ώρα ή μία ώρα εκεί πέρα, τα 15 λεπτά. Έτσι. Και το έπρεπε σαν πρώιμο demo πριν τον demo. Ήσουν και λίγο πιο μεγάλο, οπότε μπορούσε να μαζέψει κανένα φράγκο σπίτι πιο εύκολα. Εμεί δεν το είχαμε αυτό. Ναι, ναι. Βλέπαμε και ζούσαμε εκεί πέρα. Μετά φέραμε το μαγαζί. Είχαμε και το άλλο πρόβλημα, επειδή ήμουν 15 φερειπίνη. Είχαμε και τα κομμουνικά, είχαμε και άλλα πράγματα. Ξεκινάγαν και άλλα πράγματα που μα δάνανε χρήματα. Θέλαμε το καφέ μα, θέλαμε το παιχνίδι. Απλώς να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη γενιά που μιλάμε τώρα ήταν η πιο αιματοβαμμένη. Εταιρείες εξαφανιστήκαν σε μία νύχτα δηλαδή και πήγε μέχρι τέλους δηλαδή αίμα. Το τελευταίο πικραμένος προσπάθησε να βγάλει κονσόλα, έτσι. Μέχρι και η Apple, ξέρω. Όχι, κάποιες είχαν τότε δεν υπήρχε, παιδιά, δεν αυτό που έκανε. Ήταν ιστορική, ήταν η Atari, δηλαδή φύγανε από το χάρτη, σβήσανε. Η Atari έχει κάνει κατά νωρίτερα. Ναι. Τα είχε κάνει κατά νωρίτερα και η τελευταία της προσπάθεια ήταν το Jaguar, όπου πάλι κατά τα χειρότερη γενιά. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε τρελός ανταγωνισμός, παιδιά, στην πέμπτη γενιά. Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πριν κλείσουμε την ανάμνησή σου, θυμάσαι τώρα, να το πάμε έτσι το story, πότε πήρες, ποιο πήρες από τα δύο, ή δεν ξέρω αν είχες πάρει κάποια από τις άλλες κονσόλες. Τρία. Το Jaguar. Το έχεις πάρει πρώτο. Πρώτο το Jaguar. Έθνος ή κανονικά. Κανονικά, με ανταλλαγή με κονσόλα και παιχνίδια. Με Cybermorph πρώτο παιχνίδι. Cybermorph το φιλικτήριά μου. Μία μέρα. Μία μέρα ασχολήθηκα με αυτήν την ιδέα. Μία μέρα δεν μπορούσα να το βλέπω. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Το Jaguar, τι σε στεναχώρησε. Δηλαδή, εντάξει, πήρες το πρώτο παιχνίδι, αυτό δεν το έπαιξε, δεν σου άρεσε. Τι άλλο σε στεναχώρησε αυτήν την κονσόλα, ρε φίλε. Το Jaguar ήρθε πρώτο. Πριν από τις υπόλοιπες κονσόλες. Ναι, ναι, ναι. Και λέγανε και στο Σαββανάκο το θυμάσαι. Τώρα κακώς που δεν τα έβγαλα, παιδιά, γιατί έχω τρελά ντοκουμέντα. Δεν πειράζει, άστο, θα τα χάσουν και κάτι θα δουν σε άλλο επεισόδιο. Έτσι. Όπως στο Telegram, το Telegram εδώ πέρα, μου είπε είναι 4 επί από το Mega Drive που έχει. Καλά, εντάξει, πες το. Όταν σαν ένα παιδί είναι 4 επί, περιμένω να δει κάτι. Ούτε δεν ξέρω αν γραφικά δεν είχε το Jaguar. Τίποτα. Θυμάσαι, μίλαγαμε και το κράνο στο 3D και λέγαμε τι θα γίνει με το Jaguar μετά το συνδυασμό. Δεν υπήρχαν παιχνίδια στην ελληνική αγορά. Ναι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν 5-6 παιχνίδια. Θυμάμαι, αυτό που ήταν συνέχεια τα ίδια. Ναι, ναι. Παρασαγωγή, βρήκα το άλλο Versus Predator. Το έχει πάρει από το τρεξίλιο. Το πήρα. Στόχο του, παιδιά, εδώ το φλεξάρουμε. Το χάρη. Ποια χρόνια μιλάμε τότε? 95. Α, δεν είχαν έρθει ακόμα τα 30 διάρκεια. Δεν είχαν. Όχι, είχαν έρθει από ελληνικά. Παγιαπωνέζικα, ναι. Γιατί φλεξάρουν 64 bit, ρε φίλε, αφού δεν ήταν 64 bit. Ήθελε να πει. Γιατί είχε 4 διαφορετικούς επεξεργαστές οι οποίοι συμπληρώναν 64 bit. Είχε 2-3 διάρυδες. Νομίζω 4-16 bit πρέπει να έχει. 2-3 διάρυδες. Αλήθεια. Οι οποίοι όντω. Δύο ρίσκοι είχε. Έτσι, οι οποίοι όντω ήταν σαν hardware έτσι για αυτή τη δουλειά. Απλά τα υποσυστήματα ήταν για. Δηλαδή το graphics engine, το sound engine δεν είχαν. Δηλαδή το Saturn είχε 18. Όπως, 8 επεξεργαστές. Αυτό θέλω να σου πω. Ούτε έπεσε σαν το Saturn όμως. Ούτε έπεσε σαν το PlayStation. Όχι, ούτε καν. Και, γιατί όμως. Ποιο είναι το πρόβλημα. Ήταν ένα μέτριο σε κάποια παιχνίδια υποσαρισμένο Super Nintendo. Δεν κάποια από τα παιχνίδια. Αλλά έχει 2-30 διάμεσο, αυτό δεν χωράει το μυαλό μου εμένα τώρα. Γιατί δεν. Στα γραφικά μου άρεσε πολύ πότα. Όχι. Πιστεύω ότι δεν έκατσε καν να ασχοληθεί να το αναπτύξει. Ένα πρόβλημα ήταν κασέτα. Που σαν μέσο δηλαδή. Ήταν λίγο χώρο για να πιάσει τα παιχνίδια. Μετά οι developers δεν ασχολούνταν με την Atari. Την είχαν γραμμένη. Για πάρει στο πατάρι που την είχαν γραμμένη κανονικά δηλαδή. Και η Atari έκανε μια κίνηση ένα χρόνο πριν λέει θα βγουν οι κονσόλες που έρχονται, α μπω λίγο νωρίτερα. Στο παιχνίδι, μήπως και πάρω μερίδιο αγοράς και υπάρχουν. Ναι. Δεν έκανε αυτό το πράγμα. Μετά το Saturn ήταν η δεύτερη κονσόλα. Το οποίο όπως πήρα το Jaguar, κανονικά πακέτο με τα παιχνίδια, επιπλωμένο. Το στυλέ, με βρήκα. Ανταλλαγή, αλλά με πετσόκοψε. Μου λέει η κονσόλα δεν είναι το ίδιο, είναι πιο ακριβό μηχάνημα το άλλο. Οκ, λέω και. Χρονιά είναι βασικό. 96. Ωραία. Είχαμε πει για τα καλά. Εντάξει. Όχι, κάτσε, πότε κυκλοφόρησε, 95 κυκλοφόρησε στο PlayStation. Ναι, Ελλάδα είχε 96. Στην Ελλάδα πότε ήρθε, 96. Όχι, εντάξει, και αυτό στο Jaguar τι το έδωσε, ο άνθρωπος από νωρίς νωρίς. Αλλά είσαι ένα από τους λίγους που το είχαν τώρα. Απλά είχε αποτύχει. Το Jaguar. Το Saturn το 96, μπράβο, φίλε. Κοίτα, πάντα ήταν το κομμάτι ότι η ανταλλαγή. Αν περίμενα ένα χρόνο περισσότερο, θα μου το έπαιρνε το. Θα το πλήρωνε για να σου το πει. Ακριβώ. Και πόσο κάνει τώρα το Jaguar, έτσι. Το Jaguar κάνει τώρα το Jaguar. 300 ευρώ. 4 εκατοστάρια. Εν τω μεταξύ το έχουμε ξαναπεί νομίζω, αλλά ειδικά στην Ελλάδα πρέπει να
πέσανε τα πιο πολλά τζάκολα που υπήρξαν στην Ευρώπη. Ναι, ναι, ναι. Χαμός κανονικός. Η εταιρεία εκεί πέρα έδωσε πόνο. Να πούμε πόσα τζάκολα έχουν πουληθεί για πλάκα παγκοσμίως, παιδιά. Ναι, ναι. 220.000. Και στην Ελλάδα είναι 20.000. Στην Ελλάδα έχουν πουληθεί 100. Ναι. Όχι, αλλά μια τριάρια. Την ξέρα την Ατάρι εδώ όμως, ρε φίλε. Είχε μεγάλη αντιπροσωπεία η Ατάρι, παιδιά, επειδή βλέπω κάτι. Εν τω μεταξύ να πω ότι ο Μάικ στο Room Tour μου χάρισε και ένα παιδικό του Mickey Mouse που έχει και διαφημίσει από το Μινιόν. Αλλά εγώ έχω ένα πιο παλιό του 87-88 Mickey Mouse που έχει διαγωνισμό με την αντιπροσωπεία τη Ατάρι στο Μινιόν για να δίνανε Ατάρι Junior. Δηλαδή η Ατάρι τότε, παιδιά. Πώς έκανε με τα Itochu, με την Nintendo, έκανε με το Minion, όσο έκανε πολλά events, ήταν πολύ δυνατή η Atari στην Ελλάδα. Θα κλείσω την παρένθεση ότι όταν πήγα εγώ να πάρω το Jaguar από το 97 με τα κουπόνια από το Έθνος, στα γραφεία του Έθνος που ήταν κάπου ψηλά στα Αμελίσια, δεν θυμάμαι τον πατέρα μου, όταν μας είπαν πηγαίνετε σε εκείνο το γραφείο για να πάρετε το Jaguar, παιδιά, ανοίξαμε μια αίθουσα, τι να σας πω τώρα σε μέγεθος, πολύ μεγάλη, και ήταν Dunnes Jaguar. Χιλιάδες, είχα αρρωστήσει. Έβλεπα αυτό το μοτίβο, το κόκκινο, τα γράμματα. Δεν έκλειψες κανένα, δεν έκλειψες. Πήρα ένα, αυτό με τα λεφτά. Έπρεπε να θέλαμε φορτηγά. Δύο χρόνια μετά από τη δικιά μου αγορά, δηλαδή πρέπει να έχει. Εσύ το πήρες 95, είχε ψοφίσει. Εγώ το πήρα Χριστούγεννα 97, ναι. Αλλά έπαιξα Jaguar και έπαιξα και Cybermorph. Δηλαδή. Έλα, ρε φίλε. Ναι, παιδιά, εγώ το. Ναι, έβλεπα το Cybermorph στον ύπνο μου. Έβλεπα το παλιό. Δεν πειράζει. Όλα για κάποιο λόγο γίνεται. Ήμουν γκέιμερ. Προσέξτε, θεωρητικά δύο χρόνια μετά θα έπρεπε να έχει πολλά παιχνίδια τον Τζάγκουαρ και δεν έβρεσε παιχνίδια. Τρία παιχνίδια είχα. Αλλά δεν οικοτεχνολογικά. Δεν τα φέρνανε εδώ. Είχε γενικώ μικρή βιβλιοθήκη από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν τα φέρνανε κιόλα. Δεν οικογενικά. Πεκτικά, αν έλεπε τα τρένα να περνάνε εσύ. Είχε Τζάγκουαρ το 97. Κοίτα, θα σου πω ότι είχα το Cybermorph, το Kasumi Ninja, το Wolfenstein 3D και το Doom που το είχα πουλήσει. Τώρα, με το άλλο που έχω βγάλει από εκεί, έχω 10 παιχνίδια Jaguar. Το Jaguar τα πήρα τα τελευταία 7 παιχνίδια, τα πήραμε σε ένα χρόνο. Δηλαδή, πόσα παιχνίδια ξέρεις, 52. 52 και άλλα 12 στο Jaguar City. Το αστείο ποιο είναι ότι το Rayman ξεκίνησε από το Jaguar. Ναι, και στο Rayman είναι το πιο ακριβό παιχνίδι του Jaguar αυτή τη στιγμή. Έχει κάπου 4-5. Ναι, και καλό πόρτ. Οπότε το Jaguar εντάξει, τώρα ανεβαίνει πολύ παιδιά γιατί δεν είχε αντίτυπα. Δηλαδή τώρα γι' αυτό βλέπει εξωφρενικές τιμές. Γιατί σου λέει πού θα το βρει το Jaguar, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, κλείνουμε παρένθεση για πες τώρα Saturn το 96, πορώθηκες. Μεγάλη διαφορά είδα. Δηλαδή με το Virtual Fighter όταν βγήκε που το είχα δει στα οφάδικα, το έξαλα στα παιχνίδια. Όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι. Λέω εδώ πέρα είμαστε. Πες μας σοβαρά δηλαδή. Μου έφυγε η. Η σαπίλα του Jaguar. Στην νέα γενιά, στην νέα γενιά, μπήκε στην νέα γενιά επίσημα. Ναι, επίσημα. Πριν δεν μπήκα, έλα τώρα. Μπήκα... Στον προθάλαμο. Εγώ πήγα να σας πω κάτι, επειδή sorry που σε διακόπτω πάλι, ότι δεν το θεωρούσα το Jaguar γενιά επόμενη. Σοβαρά. Το θεωρούσα τις γενιές του Mega Drive και του Super NES. Εσύ είναι ψαρωσιόλιο. Εγώ δεν είχα ψαρώσει καθόλου. Έλεγα καινούριο μηχάνημα, έβγαλε Atari μετά από τόσα χρόνια από αυτή τη μαλακία. Έλεγα. Εγώ το Atari το κλασικό αυτό που με τα ξύλινα και αυτά τα έλεγα. Τι μαλακία είναι αυτό που σου έλεγα. Μετά από τόσα χρόνια λέω έβγαλε. Και εγώ πραγματικά νόμιζα. Δεν τα 64 bit δεν μου κάνει εντύπωση εμένα. Απλά έλεγα ότι πάει να ανταγωνιστεί του Super Nintendo και με τα τρία. Πιο πολλά παιδιά κοιτάγανε του αριθμού τότε. Τα bits, αυτό με τα bits, τι ήταν. Και εμεί τα κοιτάγαμε, αλλά εμεί. Εσύ έβλεπα τα παιχνίδια και έκανε μπάμ ότι δεν ήταν παραπάνω. Στο PlayStation και στο Sega πώ την κατάλαβα. Ωραία, αν είχαμε YouTube τότε θα το καταλαβαίναμε και εμεί ένα λεπτό. Καλά. Αλλά. Και το πρώτο αλμανάκι είχαμε. Συνέχισε. Το ερώτημα, α πούμε. Επειδή είχα μια εμπειρία ως μικρός γκέιμερ, α πούμε, δηλαδή, έβλεπα κάτι Panasonic να εμφανίζονται να μην κάνουν δουλειά. Ήταν και καλό το 3D όμως. Είχα δει την Atari, τι έκανε κανονικά. Άκουσα Sony και δεν την εμπιστευόμουν. Λέω, παιδιά, θα είναι μια όπως οι άλλες εταιρείες, ανύπαρκτη. Αυτό, ναι. Πού έχω μάθει, σου έκανε τέντο. Τη τηλεοράση, η Sony τι πάει να κάνει, ξέρω εγώ. Δεν ήθελα δηλαδή κι άλλη μια κονσόλα αποτυχημένη να έχω. Οπότε δεν πήγε σταθερά σε PlayStation. Από πριν. Είχε Mega Drive. Ναι, τα έχουμε πει. Mega Drive, Master System. Και η Sony. Εκείνη την εποχή το 96 δηλαδή δεν είχε δείξει κάτι, δεν είχε παιχνίδια. Πραγματικά. Πόνο έδωσε από το 97, από το 97 και μετά. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο, θα πω το 96 έδωσε πόνο, αλλά το 97 εντάξει απογειώθηκε. Το 96 ήταν πόρτο συνήθω και στι δύο κονσόλε. Το πρώτο Resident Evil. Τα δείχνει εδώ τώρα. Το πρώτο Resident Evil. Τα δείχνει η πρώτη συσκευασία. Σωστά. Soul Blade. Ναι, δεν ήταν κάτι. Αυτή Νίκο δεν είναι η πρώτη, είναι 97. Α, είναι πιο μετά. Σίγουρα. Α, η πρώτη είναι με το μάζωμα. Δεν υπήρχε crash. Υπήρχε. Το πρώτο crash είναι το 96. Οριακά. Το πρώτο Resident Evil. Βγήκε και με το τέτοιο έξω από τα γραφεία τη Nintendo, αν θυμάμαι. Tekken 2. Και έκανε τι μαλακίε ο Crash, ντυμένο ένα τύπο Crash, α πούμε. Αλλά ναι, το 97 ήταν χαμό. Η Sega εκείνη την περίοδο παράλληλα είχε παρουσιάσει περισσότερα παιχνίδια. Ήταν δυνατή, ήταν κρατεά.
Από το 97 και μετά άλλαξαν όλα δηλαδή. Ναι. Βοήθησε και ο Μπέρνι Στόλαρ, λίγο με αυτές τις μαλακίες. Οπότε κάτσε τώρα με το Saturn, ας πούμε, πήρες παιχνίδια, ας πούμε, δηλαδή. Αγόραζε. Δηλαδή, ας πούμε, τα Χριστούγεννα το 97. Τα ήταν ακριβά. Σε τι φάση βρήκαν τα Χριστούγεννα το 97. Virtual Fighter και Daytona, αυτά δύο. Και να αγοράζεις και μετά κάνα PlayStation ή αυτό έγινε από το 98-99. Με το που βγήκε η ανακοίνωση και βλέπαμε στα περιοδικά τότε του τύπου, δηλαδή τα πρόημα ότι δεν είναι το Saturn το μέλλον. Δεν είναι το μέλλον, μας τύχε πει το άτομο, ρε φίλε. Και το αναπαρέγαγαν και στα ελληνικά μέσα. 1,5 χρόνο μήνανε χωρίς κονσόλα αυτή. Ναι. Λέω, ώρα να φεύγει και να πάμε σε κάτι να πέσει. Οπότε το πούλησες. Το πούλησες. Πάει το Saturn. Σε ικανοποίησε ωστόσο το Saturn. Ναι. Με τα παιχνίδια που είχε δηλαδή. Καλή κονσόλα. Πώς και πήγε σε αλλαγή, ρε φίλε, γιατί εγώ αν με ικανοποιούσε κάτι δεν το άλλαζε. Η αλλαγή ήταν ότι όλοι οι φίλοι μου γύρω είχαν PlayStation. Αυτό. Δύο άτομα ήμασταν δηλαδή. Και με τις κόπιες που βοήθησε τώρα θα τα πούμε κατά συνέχεια. Μετά ζήλευα και αυτό το πράγμα. Γιατί άμα είσαι μαθητής και με 2-3 χιλιάρικα έχει ένα παιχνίδι. Ή αλλιώ θε 20 χιλιάρικα. Ένα κεφάλι πρέπει να θίξουμε μετά οι κόπιες. Μετά τα μαγαζιά έχουν τι κόπιες. Κάνε Παρασκευή, πήγαν οι φίλοι μετά το σχολείο, τσάντα και πέραν την κόπια και βγαίνουν σπίτι να παίξουν. Ναι, ρε, πήγαινα κι εγώ μαζί του, αλλά δεν είναι δικό μου το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Σε πάρει να το ευχαριστηθεί. Ναι, αυτό. Οπότε PlayStation πήρε στο τέλο λοιπόν, εκεί ποτέ το 98 είπαμε. 98 και το χάρηκα πολύ. Στα τουζένια του τότε το PlayStation. Στα τουζένια του. Οκ. Κάτι άλλο που έχεις να θυμάσαι έτσι από εκείνη την εποχή με αυτά τα δύο μηχανήματα, να θυμάσαι στο σχολείο, console wars, ξύλο, αυτό που θυμάμαι, τσακωμό. Παιδικά τα λέγαμε, αλλά η τοξικότητα η σημερινή. Α, αυτό, το βλέπω ωραία. Xbox, Series X και PS5. Δεν υπήρχε ίντερνετ γι' αυτό. Με την αναμνημία του ίντερνετ, χωρίς να γράψουν. Κράζουν πραγματικά, λες και παίρνουν ποσοστά από τις εταιρείες. Δεν το είχαμε. Κάναμε χαβαλέ. Ήταν πιο ωραίο, πιο γλυκό δηλαδή. Εμείς δεν κάναμε ρε φίλε. Αυτό το πράγμα ότι ούτε χαβαλέ δεν κάναμε δηλαδή. Μας τρέχανε τα σάλια γιατί ο φίλος μας είχε Nintendo 64 και πηγαίναμε σπίτι του διακαλώς να παίξουμε. Του φίλου μου του τρέχανε τα σάλια γιατί εγώ είχα PlayStation, ερχόταν σε μένα. Όλοι τα γουστάραμε. Δηλαδή, γουστάραμε γενικώς το gaming. Κόντρα όμως δεν υπήρχε ρε φίλε. Δηλαδή, αυτός είχε, ο ένας φίλος μου πάντα αυτός έκανε διαφορά και είχε Super Nintendo. Ας πούμε, εμείς είχαμε Mega Drive. Όλοι σπίτι του να δούμε τι είναι το Super NES ρε φίλε. Να παίξουμε το Donkey Kong, να παίξουμε. Θα το χαρούμε. Ναι. Αυτό, αλλά εντάξει, ξέρεις, το ζηλεύαμε πολύ. Αυτό ζηλεύε εμάς πολύ που δεν είχε το ίδιο μηχάνημα με εμάς, ξέρω εγώ. Αλλά. Να βάλω ένα αστερίσκο θα είναι για το Saturn. Παιδιά, όσοι παρακολουθείτε θα το ξέρετε κάποιοι ότι το Saturn, η ιαπωνική του βιβλιοθήκη, είναι τριπλάσια από την ευρωπαϊκή. Και την αμερικανική. Είναι στο επεισόδιο που έχει προβληθεί με το. Δηλαδή, το έχετε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, εντάξει, δεν το έχω δει ακόμα. Δηλαδή, και όποιο μπορεί. Εντάξει, λέμε να πάρει RPG που είναι στα Ιαπωνικά, αλλά υπάρχουν παιχνιδάρες, ούτε maps κλπ. Τα shooters, ναι. Έτσι. Είχε πολλά bullet hell. Το Saturn στην Ιαπωνία. Και πολλά περισσότερα στην Ιαπωνία. Πολλά περισσότερα παιχνίδια. Έβγαζε παιχνίδια μέχρι το 99-2000. Στην Ιαπωνία αυτό πήγε μέχρι το 2000. Πολλά παιχνίδια. Αυτό. Ωραία. Αυτό ήθελα. Πάμε χρονολογικά. Εγώ θα πω τελευταίο προηγούμενη καλεσμένη μου. Πάμε Μάκη. Αφού αυτό είναι ο μικρότερο. Όχι. Από πάμε ηλικιακά. Α, οπότε μετά είσαι εσύ νομίζω. Α, ναι. Εσύ κάτσε. Εγώ είμαι το 83. Οπότε αν με ξέρει εσύ, είμαι εγώ μετά. Α, ο Μάκη είναι το 84. Σαν τι κόμενε, κατά τα μισή. Ωραία. Άρα, Βασίλη, άντε λοιπόν. Πε μα τώρα να μνήσει που ήσουν μέσα στη Μέκα στη Silicon Valley τη Καλυθέα. Τι Silicon Valley τη Καλυθέα. Ναι, μπορεί να έχουμε συνειδητοποιήσει. Να έπαιρνα, να έβγαινε, να παίζαμε και δίπλα. Να παίζαμε δίπλα-δίπλα, ναι. Αλλά δεν θα σου μιλάει γιατί ήσουν πιο μεγάλο όταν 17, αλλά κάτι του κοιτάξα. Κάνε σφαλιάρα. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω τώρα αν γενικώ δεν μιλάω, ούτε και θυμάμαι τίποτα. Όταν είσαι 13 και 16 τώρα δεν γίνεται. Όταν η υπεποχή δύσκολη. Θέλω να μου πει πριν σκάσει αυτά. Αυτά τα πυρηνικά, τα PS και τα Saturn και τα λοιπά, τι είχες πριν? Super Nintendo. Ήσουνα Super Game Boy. Ήσουνα Nintendagas, έτσι. Είχα δει ο πιστόφυλλος στα Σαΐνια, διαφήμιση ολοσέλιδη Super Nintendo και είπα, μαμά πάρ' το μου, ξέρω, εγώ το θέλω. Με εποχές τώρα Donkey Kong, άρχισα να παίξω, στα 10 μου άρχισα να παίζω games. Για κάποιο λόγο το 93 και μετά, οπότε το πήρα και γύρω στο 93-94, Minion, Donkey Kong είχα πάρει κιόλας. Και το αγαπούσα πάρα πολύ, αλλά σύντομα μετά σκάσανε στα περιοδικά που άρχισα να βλέπω και να διαβάζω και το Game Pro. Ωραία. Οι πρώτες εικόνες από τις νέες κονσόλες, οι οποίες όπως είπαμε πριν ήταν μυθικά πλάσματα, έτσι. Δηλαδή δεν τις έβλεπες μόνο στα περιοδικά και μετά σε αυτά τα μαγαζιά που πήγαινες να παίξεις ένα 20 λεπτό. Ναι. Οπότε είδα το Resident Evil το πρώτο. Κάθε μέρα πήγαινα και έπαιζα σε αυτά τα μαγαζιά το πρώτο Resident Evil. Έφτανα, πώς να έφτανα μέχρι ένα 20 λεπτό, ξέρω. Μέχρι εκεί που σκάει το τζάμ και σκάει το σκυλί, ξέρω. Αν δεν έλεγα μετά. Μάλιστα. Και άρχισα να μαζεύω το καλοκαίρι λεφτά. Μετά το τέλειο 96, τα Χριστούγεννα με τα κάλαντα κλπ.
το πήρα. Να δώσεις πακέτο γιατί ήταν γρηγότερο. Λοιπόν, θα σου πω. Θυμάμαι πότε το πήρα. Είτε είναι 96 είτε είναι 97. Θα σου πω την τιμή και θα μου πει. Okay. Το πήρα 72 χιλιάρικα και 8 χιλιάρικα είναι μορικά το 80. Μάλλον 97. Είτε 97. Ωραία, παιδιά, το 97. Γιατί εγώ το πήρα το 98. Παιδιά, αυτό είναι το δικό μου. Άθικτο το Dual Shock. Είχα πάρει το δεύτερο μοντέλο, το 7502. Το είχα πάρει 50 χιλιάρικα. Οπότε για okay. να το πήρες 70, okay. το έχεις πάρει ένα χρόνο. Να ρωτήσουμε κάτι άσχετο. Το PlayStation, η memory card, πόσο μπορεί να είχε, δηλαδή, με τι μπορεί να το συγκεκριμένο. 8.000 θυμάμαι. Δηλαδή ήταν σαν να παίρνεις δύο παιχνίδια. Όχι. Σαν να παίρνεις ένα πλάτινο παιχνίδι. Σαν να παίρνεις ένα παιχνίδι την πατάτα του μήνα. Ναι. Και γιατί δεν δίναμε λεφτά. Εμείς νομίζαμε ότι ήταν ακριβή η memory card. Κοίταξε. Γιατί μας δυσκολεύε τόσο πολύ να τα δώσουμε. Γιατί ήταν λεφτά. Αυτό φίλε. Δεν τα πάρει σε μια αντιγραφή σε ένα παιχνίδι το 8.000. Είχα πάρει, θυμάμαι, το software center με τα χειρισμένη γνήσια, κάπου 4-5 χιλιάδες. Mad Cats, τι μάρκα ήταν. Όχι, τη γνήσια είχα πάρει. Γνήσια, συγγνώμη. Και μετά είχα πάρει κάτι άκυρες, τις οποίες τις έχω τώρα μέσα στο σιρτάρι εκεί, τις έχω ακόμα, δουλεύουν. Αυτές είχα πάρει, παιδιά, με 2-3 χιλιάρικα. Οι οποίες είχαν και ένα κουμπάκι, αν θυμάστε, είχαν και πιο πολλά blocks μέσα. Να πω κάτι. Παιδιά, εγώ από το Super Nintendo μέσα σε μια νύχτα, δηλαδή από το Super Metroid που είναι παιχνιδά. Άλλαξε ο κόσμος, έβλεπα full motion video Resident Evil και ήμουν σε μια έπαυλη. Και θυμάμαι να γυρνάω, λέω στους φίλους μου, καλά τώρα το σκέφτομαι και γελάω. Πώς θα γίνουν καλύτερα τα γραφικά, νομίζω το είχατε πει και εσείς να πείτε. Μαλάκα, δεν μπορούν να βελτιωθούν τα γραφικά. Φτάσαμε σε ένα τέλμα. Ότι ήταν το ταβάνι αυτό. Φτάσαμε σε ένα τέλμα. Απίστευτο, ναι. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου δούλευε στη Philips 40 χρόνια και λίγο πριν πάρω PlayStation, γλυκοκοίταζα να πάρω το CDI. Σκουπίδι, δηλαδή ήμουν. Το έχω αγοράσει, αλλά. Του λέγα, πατέρα μου, το πάρουμε, φαίνεται καλό αυτό. Αλλά ευτυχώς δεν προχώρησε. Καλά έκανε. Τυχερός πολύ. Καλά έκανε. Πρώτο PlayStation, βόλτες με φίλους, στα μαγαζιά να παίζουμε, με χρονοχρέωση, περιοδικά. Γιατί να σας πω κάτι, τα περιοδικά στις κονσόλες δεν υπήρχαν πιο πριν. Σε αυτή τη γενιά γιγαντόφιλο πράγμα. Εκεί ήταν πάλι όλη η φάση, ρε παιδί. Το 95. Αφού εγώ βρήκα ένα περιοδικό. Εγώ νομίζω ότι δεν υπήρχαν περιοδικά. Μιλάνε για. Μόνο το Αλμανάκο. Εγώ καλοκαίρι του 98, καλοκαίρι του 98 πετυχαίνω Game Pro. Πρώτη φορά ζωή μου. Δεν το δεν τα είχα πάρει. Και μόλις το πετυχαίνω και βλέπω απ' έξω το εξώφυλλο και λέω λες να έχει μέσα για video games. Λες. Και το πήρα. Και πάω στο. Γιατί κάθομαι σε μια καφετέρια δική μου στο χωριό μου τώρα. Όχι στο χωριό, στο νησί, ρε παιδί μου και Βαρονιά. Και κάθομαι και έχω. Μπάμπι! Του λέω το αδερφό μου, Μπάμπι! Ρε μαλάκα, του λέω, έλα εδώ να δει. Ό,τι βγει μέσα. Του λέω, κοίτα εδώ, μόνο για video games και του λέω, δεν έχει τίποτα άλλο. Μαλάκα μας φαινόταν δηλαδή. Αυτό θα το παίρνουμε, του λέω. Πάμε εδώ, να το παρακολουθούμε του παιδιά, τα περιοδικά. Ήταν θέμα συζήτηση στο σχολείο. Το 96-97 που θυμάμαι εγώ, ότι το εξώφυλλο και τα θέματα που είχε μέσα, ο καθένας έπαιρνε το δικό του και στα διαλύματα, σαν γνήσιοι φλόροι που ήμασταν, είχαν κοπέλες τώρα, εντάξει, αυτά είναι για φλόρους. Εμείς συζητάμε για video games, για game pro. Και αυτοί που το λέγανε αυτό πέσανε κανονικά. Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, αυτό σαν κάτω. Εντάξει, ήταν μια διέξοδο σε έναν άλλο κόσμο αυτή η γενιά για μένα. Δηλαδή τα γραφικά ήταν τόσο καλύτερα που δεν το πίστευα και κερασάκι στην τούρτα, έτσι μια μικρή. Για το Nintendo 64 αναφορά, παιδιά, όταν πρωτοείδα το Mario 64, εντάξει, αρχές 97, μου λέει ένας φίλος μου, έλα να δεις τι παίζω. Μου λέει, είμαι σε ένα λιβάδι και τρέχω και πάω από γουστάρω, με γρασίδια, με λόφους, εντάξει, τώρα στο μυαλό μας, αυτό έχει γιγαντωθεί, έτσι. Τι λέει σοβαρά, μιλάς. Έπειτα και τότε μου πες το σαγόνι, εντάξει. Και το Zelda. Πάντως, εγώ διαφωνώ αυτό που λέει περί φλόρων με τα video games. Γιατί εμείς ήμασταν μέσα σε όλα, φίλε. Και ξύλο και μπάλα. Όχι, λέγω δεν γίνεται. Ήταν η μαγιά μεγάλη να παίζεις video games τότε. Να το πω αυτό. Και είχα και κομμενίτσα εγώ τότε, θυμάμαι, που πήγαινα στο σπίτι της. Οκ. Το αδερφό της είχε PlayStation. Και έτσι τα πηγαίναμε εκεί πέρα όλα. Μου ζητάει και βοήθεια γιατί ήταν μικρότερο. Αυτά περί φλόρων που παίζουν τότε και video games. Ναι, όχι. Εμείς ήμασταν στην όρμα, δυστυχώς. Ακόμα ήμασταν στην όρμα. Μάλιστα. Τίποτα. Αλάνια. Όποιος έπαιζε video games ήταν αλάνια. Θεωρείται αλάνια τότε. Και ειδικά σε σε ποιο σχολείο σε γαλλιτεία μεγάλη. Σε δικιά μου τη γενιά ήταν σχεδόν το. Από τα αγόρια, ξέρω εγώ, το 70% έπαιζε. Ναι, ρε, δεν υπήρχε. Ήμουν στο πικ κιόλα, στο γυμνάσιο ειδικά. Ναι. Μα αυτό ήταν το θέμα. Ότι εμείς δεν είχαμε κανένα που να μην έπαιζε. Εγώ το είπα με ένα τον αυτοσαρκασμό φυσικά. Ναι. Μου αρέσει να τα αστείευομαι, ας πούμε. Για πες μας τώρα και επειδή σου είναι εκεί μέσα στην Καλυθέα, μέσα στα μαγαζιά, κάτι έτσι, κάποιο ωραίο σκηνικό να μας περιγράψει. Παιδιά, έχω ωραίο σκηνικό για μαγαζί στην Αθήνα στο κέντρο όμως. Αλλά δεν έχω το μαγαζί. Γιατί το σκηνικό είναι πολύ ακραίο. Άρα δεν θα μας πεις το σκηνικό του μαγαζιού. Ρωτώ το σκηνικό. Πέσα πυροβολισμοί, ρε παιδί μου, τι είναι. Είχε πέσει ξύλο, βρωμόξυλο του κερατά με τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, ας πούμε. Για ποιον μπροστά στον κόσμο να χαμάζει. Ο κόσμος ήμουν εγώ και ένας φίλος μου. Και ο τρίτος που τους έφαγε, δεν είχε άλλο κόσμο. Κοιτάμε τα παιχνίδια. Ήμουν εγώ με τον φίλο μου, κοιτάμε τα παιχνίδια, εντάξει. Είδατε, ματσάκι, live. Και έρχεται ένας, ήταν μέσα και μου κάνει. Κοιτάμε το σάπνιο κάποιον, μου λέει, μην το πάρει από εδώ.
Έτσι μόνο, μην το πάρεις από εδώ. Το έχουν φέρει στο καραφού σε καλύτερη τιμή. Σου είπε ο πολιτής. Όχι, ένας πελάτης τρίτος. Είναι εγώ με τον πολιτό μου και ένας πελάτης άσχετο. Τα ακούει αυτά ο ιδιοκτήτης και συνέχισε να μου λέει να μου προμοτέρει άλλα μαγαζιά. Και άρχισε να του κάνει τσαπουκάρε, παιδί μου. Άρχισε εδώ πέρα και δεν αγοράζεις και λες τον άλλο να πάρει από αλλού μηχάνημα και να φύγει. Εντάξει, είναι. Και παιδιά άρχισαν και λογοφέρανε. Παιδιά άρχισαν και λογοφέρανε. Και έπεσε ένα βρωμόξυλο. Μπουκέτα, κλωτσιές, αίματα. Ξερνόντουσαν στα πεζοδρόμια. Μην μου πεις αυτό στην Αλεξάνδρα. Δεν θα δεις από εμάς. Τώρα, έτσι όπως είμαστε εμείς τώρα. Το μαγαζί, ρε φίλα, δεν θα πω το άτομο. Στο software center ήταν. Α, software center. 98. Δικό μου, το δικό μου μαγαζί. Κεριά, τι βρωμόξυλο ήταν. Εγώ είχα μείνει κάγκελο με το φίλο μου έτσι, δεν κουνιόμασταν. Κεριά. Εμείς μας δείξαμε πολύ. Κάτσε. Παίζανε ξύλο έξω. Και εμείς είχαμε παραμείνει εμείς οι δύο στο μαγαζί φίλου και οι ιδιοκτήτες ήταν έξω και παίζανε ξύλο. Ήταν δύο ιδιοκτήτες και παίζανε ξύλο με το παιδί. Και μετά γινάνε με αίματα, σκισμένες μπλούζες. Δεν του πες εκείνη την ώρα σου, ευχαριστήθηκε. 90's. Αλλά ήταν. Έφυγε αυτό, δεν το ξέρω. Τι θα αγοράσει τώρα, μια διαφωνία ήταν, μην δίνετε σημασία, παιδιά. Δεν σκορπίζομαι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Έπαιξε ένα βρωμόξυλο που το θυμάμαι ακόμα και το συζητάω. Συγχύστηκε τότε, το θυμάσαι ακόμα και έχει συγχυστεί. Τώρα το θυμάσαι και έχω αποκινήσει. Επίση θα σου δώσω να καταλάβει, είμαστε τόσο κολλό με τον Μπαμπέναμ. Εγώ είχα ένα παγωτό. Τι γίνεται εδώ πέρα. Θα παίξω όλα όμω. Και εντάξει, σκηνικά τώρα. Θα δούμε τι γίνεται. Ήμασταν και λίγο διαβολικό παιδί. Ρε παιδιά, ήταν μια μικρή Disneyland αυτά τα μαγαζιά για μένα. Δεν ξέρω. Ναι, για όλου μα ήταν πόρωση. Και εγώ κατέβαινα το γαλάτσι, έπαιρνα το λεωφορείο για να πάω στη Ζούλα να κάνω. Μια φορά δεν είχα πάει από το φροντιστήριο, θυμάμαι. Δεν είχα αγγλικά. Γαλλικά είχα. Γιατί εγώ έκανα και αγγλικά και γαλλικά και ποδόσφαιρο σε γνώση. Γάμισε. Με γαλλικά και πιάνω με γαλλικά. Τα πάντα όλα. Έχει παλέτο και. Έχει πεθάνει η μάνα μου. Και την τσίτσου. Ευχαριστώ κύριε πρέσβη. Δηλαδή γαλλικά δεν ξέρω γιατί θέλει η μάνα μου να με πιέζει τόσο πολύ. Σχολείο, γυμνάσιο. Τέλο πάντων. Και δεν ήθελα να πάω γαλλικά εκείνη τη μέρα, ρε φίλε. Και παίρνω το 608 και κατεβαίνω. Software center. Και με το που γυρνάω σπίτι. Με περιμένει η μάνα μου, είχαν πάρει το φροντιστήριο και δεν πήγα. Μου λέει πού ήσουν, λέω. Βίτσα. Το φροντιστήριο. Πάω! Και γιατί. Εντάξει, έλεγα ψέματα. Είχε δαχτυλίδια, η δικιά μου φοράει και δαχτυλίδια καμιά φορά και ανάποδα μετά να λίγο. Καλά, και εγώ το είδα αυτό. Καταλαβαίνει, δηλαδή. Παιδιά, μαζί με αυτά τα μαγαζιά να βάλουμε και μια κάθετη έτσι παύλα. Γιατί παρόμοιε φάσει ήταν με βόλτε και αυτά στα αντιγραφικά. Που πήγαμε για αντιγραφές. Δηλαδή και εγώ πέρα την παρέα μου και ξεκινάγαμε. Κοίτα, τα ίδια μαγαζιά ήταν. Όχι πάντα. Πάντα είχαν και ιδιότητες. Εγώ πήγα στο σπίτι. Όχι στο σπίτι, δεν είχα να πάω ποτέ κάτι που μπορούσα να πω. Εγώ είχα ένα τύπο στο Πειραιά που είχε αγγελία στην χρυσή ευκαιρία τότε γιατί δεν είχαμε το Ιντερνετ. Καλά, ναι, και αυτό που το πας. Και ο τύπος με μηχανάκι μας τα έκανε delivery σπίτι. Αυτό είναι η ιδέα μου, δηλαδή. Δεν είναι γι' αυτό, ναι. Μάκι δεν τον είχε εκεί στο περιστέρι έναν που το έκανε delivery. Όχι, delivery δεν είχε. Ήταν ο power user. Αυτός. Power Games. Όχι, είχε ανοίξει Power User. Πού ήταν αυτός. Τώρα να σου πω. Στην Τζοκ Κέννιντι επάνω ήταν. Στο Τίγκο, στον Μπουρνάζι πρέπει να ήταν, κάπου προς τα εκεί. Όχι, όχι.
Όχι, όχι. Αυτός ερχόταν σε όλο Ήλιον. Εγώ να κάνω πορεία, ρε παιδί μου, για να φύγω να πάω πιο μακριά από εκεί που έμενα. Με τίποτα. Όχι, ρε, δεν πήγαινα, όχι. Ό,τι είχα εκεί κοντά. Δεν είχα. Δεν πειράζει. Τηλέφωνο, ναι. Θέλω αυτή, αυτή, αυτή και την άλλη κόπια. Έλα. Και έρχονταν σπίτι. Ναι. Το είχαμε πει και εγώ αυτό που θυμάμαι είναι ότι κανονίζαμε, ας πούμε, εγώ, εσύ και εσύ να πάρουμε από μία ο καθένας για να μας δώσει και μία δώρα. Τα παιδιά από τις πόλεις τώρα θα καταλαβαίνουν τι λέμε. Τα παιδιά από την επαρχία. Δεν τα είχαν αυτά. Δεν το είχαν αυτά. Ήταν πολύ πιο μοναχικό όλο αυτό το σκηνικό. Ναι. Έτσι. Θα είχαν και αυτοί τα δικά. Θα έπρεπε να κατέβουν στην πόλη αυτή. Άλλη φάση. Σκέψω κανένα νησί τώρα. Ναι. Να το δεις. Στέλνανε, νομίζω ότι στέλνανε. Κανονικά. Σε βιβλιοπολία και τέτοια. Βιβλιοπολία, Παπασωτηρίου παλιά. Έπαιρνε τηλέφωνο. Άμα του έπαιρνε τηλέφωνο και του λέγε καμιά αντιγραφή. Τα μεγάλα μαγαζιά γράφανε αντικαταβολή, στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, αν το θυμάστε τα περιοδικά, το γράφανε. Και τα γνήσια τώρα μιλάμε. Γενικά όμως αυτό που λέμε η βόλτα, η παρέα, ξέρεις. Αυτό είναι αξέχαστο, ξέρεις τι, αυτά δεν υπάρχουν πια, δεν υπάρχουν και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή εγώ έτσι δεν νομίζω ότι θα ξανανιώσω ποτέ τη ζωή. Όχι ρε, ήταν μυθικά τα μηχανήματα. Αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και το Μινιόν που λένε ότι τώρα θα ξαναγίνει. Δεν θα είναι το Μινιόν που έζησα εγώ και πορώνω. Άλλος το είχε φτιάξει τότε. Ναι, το είχε φτιάξει τότε, είχε μυαλό ρε φίλε. Ήτανε, πήγαινες να πας στο Μινιόν Χριστούγεννα και σου έκανε και δώρα από μόνος του. Ναι, δηλαδή, ξέρεις, είχε βάλει το προσωπικό να κάνει δώρα στους πελάτες χωρίς να υπάρχει, ας πούμε, να πληρώσει και κάτι τέτοιο. Διαγωνισμούς, κάτι τέτοιο και λίγο. Ναι. Φίλε, έβγαινε, θυμάμαι, μου είχαν πει, εγώ δεν είχα πάει στο Μινιόν ποτέ. Και λέει ποτέ. Ποτέ δεν είχα πάει. Πώς γίνεται αυτό. Δεν με είχε πάει ο πατέρας μου. Αλλά θυμάμαι άλλους που μου λέγανε ότι το Μινιόν, δηλαδή κάθε 10 λεπτά έκανε τύπος. Όποιος έχει μία λίρα επάνω του 1978, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή να πέρασε από το ταμείο υπάρχει δώρο για αυτόν, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Και αν είχες λίρα τρυπητή. Και το είχε πάθει ο θείος μου αυτό. Ο θείος μου είχε ένα μπρελόκ, όχι μπρελόκ, τα κλειδιά του. Που ήταν γεμάτο με λιρίτσες τρυπημένες. Και είχε πάνω του τέτοια λίρα και πήγε και μας έδειχνε τώρα το, ότι αυτό το. Ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τι σκατά ήταν. Λέει, έτσι το είχα κερδίσει αυτό. Ναι, εντάξει. Και έκανε και άλλα. Δηλαδή σου λέγε αν έχει. Οτιδήποτε ξέρω. Τρελά μου άρεσε. Μια φορά είχαν ρίξει ολόκληρο όροφο ζούγκλα για τον Donkey Kong. Ναι, το είχε βρει. Και παίρνει από το διάδρομο τα δέντρα μέσα, η θάλασσα. Οπότε για να φεύγουμε τις αναμνήσεις δικές σου, μετά δεν πήρες π.χ. Saturn κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν πήρα Saturn, όχι. Πήρα PlayStation, το αντάλλαξα γιατί τότε τα αντάλλαζα, παιδιά, δεν μπορούσα να τα κρατήσω. Για να έχω λεφτά να τα αλλάξω. Μόνο εγώ, παιδιά, πρέπει να κράτησα τις προσφορές. Εσύ καλά έκανες, γιατί διαλύσαμε συλλογές, διαλύσαμε τα πάντα. Εγώ. Και εσύ. Πήρα Nintendo 64 και μετά ξαναπήρα PlayStation. Το Nintendo 64, κάτι έτσι τώρα. Το Nintendo 64, άπειρο Mario 64, Wave Race, δεν ξέρω τι θα παίξει. Wave Race. Πολύ καλό. Αχ, παιδιά, αυτό το παιχνίδι το παίζω ακόμα και τώρα. Δηλαδή, εμείς οι πιο πολλοί τώρα εδώ, εγώ μιλώ για μένα. Παίζουμε ακόμα αυτές, εγώ παίζω. Είχε ωραία υφή η θάλασσα. Παίζω ακόμα PlayStation 1. PlayStation 1, PlayStation 2. Ναι, 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 ναι. Τα καλύτερα εφέ νερού. Ναι, είχε ωραίο το Wave Race και ωραία εφέ νερού. Ήταν μια άλλη διάσταση το Nintendo 64, φανταστικό. Αλλά εν τέλει, στο τέλος της ημέρας, οι τίτλοι θα υπερισχύσουν και το PlayStation είχε φοβερή έχει φοβερή εκδήλωση. Μάλιστα. Αυτά. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσε μάλλον. Ναι, ναι. Θα κάνουμε μετά, έτσι θα σχολιάζουμε και στις υπόλοιπες αναμνήσεις από κι άλλα. Ο καθένας θα λέει τα δικά του. Τώρα πάμε, Μάκη. Εγώ. Μάκη, έχεις. Εγώ, φίλε, έχω πει. Είχα Mega Drive. Okay. Το οποίο είχε φύγει από τον όροφο. Έγινε από κάτω το αυτοκτόνησε ο πατέρας μου. Έχω πει τους λόγους τώρα, άμα δεν ψάχνετε να βρείτε, ξέρεις τι φοβάμαι, μην επαναληφθώ. Και. Ναι, δεν πειράζει. Δεν Να κάτσω το πω. Πέρα μια στιγμή. Λοιπόν, ήταν βράδυ, το Mega Drive συνδεδεμένο πίσω από την τηλεόραση. Περνάω εγώ βράδυ για να πάρω κάτι που ήθελα. Παίρνω σβάρνα το Mega Drive και τα καλώδια και ξυλώνει από πίσω την κυρία της τηλεόρασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε εικόνα στην τηλεόραση και να δούμε Mega Channel και αντένα κτλ. Έρχεται ο πατέρας μου λέει: ποιος έκανε έτσι τηλεόραση. Εγώ τι λέω. Περίμενε μου κάνει. Το Mega Drive αυτό είναι, ναι, ωραία. Μία, δύο κάτω με τα καλώδια όπως ήταν. Και κάνει μία, άνοιξε το παράθυρο. Άνοιξε το παράθυρο τώρα μου λέει. Και κατέβηκε κάτω μετά να δει αν έχει σπάσει καλά. Μου λέει νομίζεις ότι θα κατέβαινα και του δίνει και άλλες δυο καλές με το πόδι. Και τέλος, αυτό ήταν. Από όμως αυτό το. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πριν μου το σπάσει ο πατέρας μου, εγώ κοίταγα να κάνω τα κουμάντα μου για να πάρω PlayStation, ρε φίλε. Γιατί έπαιρνα τηλέφωνο το Power Games εκεί πέρα που σας λέω, που είχαμε στο Περιστέρι, εκεί κοντά στη γειτονιά μας τέλος πάντων. Στην John Kennedy επάνω. Εντάξει, δεν ήταν πολύ κοντά, αλλά ήταν κοντά, εν πάση περιπτώσει. Το λοιπόν, του λέω. Άμα σου δώσω το Mega Drive, του λέω, τι θα μου κόψει το PlayStation. Εν τω μεταξύ μου λέει, έχει κουτί, μου ρώτησε γι' αυτό. Του λέω, έχει κουτί, αλλά το κουτί ήταν, παιδιά, τι να σα πω. Κάνε 20.000 έτσι. Κάνε 20.000 κόψα. Θυμάσαι, πού να θυμάσαι. Τίποτα. Όχι, λέμε, αφού μου λέει. 58 τώρα λέμε. Του το πήγα, του εξήγησα πως έχει κατάσταση. Μπορεί να του το πήγα κιόλας, γιατί δεν μπορώ να το θυμηθώ. Και το βλέπει και μου λέει.
Μπα. Και μου έδινε τώρα κάτι λεφτά που κόβει και δεν έκοβε τίποτα, ούτε το 1 τέταρτο. Και μου κάνει εγώ ξέρεις, σου προτείνω. Να το πάρεις πίσω, μου λέει, να μαζέψεις τα λεφτά και όποτε είσαι έτοιμος να το πάρεις χωρίς να. Ναι, πότε θυμάσαι χρονιά. Πρέπει να ήταν 96-97, νομίζω, ρε φίλε. Okay. 97-98. Άρα μπορεί να γιατί το 98 το είχα. Στο Console Wars που λέμε τώρα το θεματικό για το 1997. Ναι, το 96 ήταν απλησίαστα αυτά. Να σα πω, παιδιά, το 96 το Mega Drive, γιατί το έχω πει ως ο πρώτο μορταστικό που είχα φάει τη φόλα, που πήγα για Mega Drive και πήρα Master System το 90. Πώς είναι και εσύ. Γιατί δεν μου το άλλαζε ο άλλος μετά, μόνο θα πάρει να πούμε τίποτα. Είχε το Mega Drive το 2, το θυμάμαι ρε παιδιά, με το sleeve το Power Rangers κιόλας. Έτσι που για να βρεις τώρα αυτό το Mega Drive, μόνο αυτό το χαρτόνι του Power Rangers, θες άπειρα λεφτά. Έτσι, έχει 20.000. Μεταχειρισμένο πόσο το πέρανε, 10, 97, δεν πάτε σου κάνω τίποτα. Και έχω και διαφήμιση του 98 από το Macro που την έχω ανεβάσει στο site του Console Hunter που έχω από το ένα φυλάδιο. Macro, διαφήμιση που ήταν για εμπόρους, Mega Drive 2, 9,999. Ναι, ναι, είχε πάει πολύ χαμηλά το Mega Drive. Οπότε πήρες μετά όμως PlayStation 1, έτσι. Θα σου πω, πήρα PlayStation 1 γιατί όμως ρε φίλε, γιατί είχαν ήδη και είχαν πάρει, είχε πάρει ο Σταμάτης. Πριν τις γιορτές ο Σταμάτης. Είχε πάρει ο Σταμάτης. Είχαν πάρει δύο φίλοι μου δίδυμοι πάλι που κάναμε παρέα. Ναι. Είχε πάρει ένας άλλος που πέσαμε μπάλα μαζί. Αυτό. Και σιγά όλο ξεφερτώνε. Εγώ ήθελα να πάρω σε κασέτου. Ένας είχε. Από όλη την κοινωνία εκεί, ναι. Από όλη την γειτονιά που στη γειτονιά πρέπει να σας πω ότι κάναμε παρέα. 30 με 40 άτομα ήμασταν έτσι. Ήμασταν πολλά παιδιά. Πολύ. Πάρα πολλά παιδιά. Ναι. Και ο μοναδικός που είχε συγγνώμη, σε κασάτουν ήταν αυτό το παιδί, ο Γιώργος. Και λέω τώρα, άμα πάρω εγώ σε κασάτουν. Αυτό ήταν που ψινόμουν πιο πολύ γιατί είχαμε καντράει πιο πριν. Ήταν το θέμα. Πώς είναι τα μάξια, παίρνεις Πριμέρα, Nissan, θες να ξαναπάρεις Nissan πάλι την ίδια μάρκα. Ωραία. Το ίδιο συνέβαινε και με το Sega Saturn. Λέω πού να πάω. Έβλεπα και τις διαφημίσεις αυτές που σας είπα στην αρχή, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Και εν τέλει, αφού είχαν πάρει όλοι γύρω-γύρω, λέω ότι άμα πάρω με αυτό να τα αλλάζω, τι θα παίζω. Λέω το πάω το. Πώς το λέγανε ένα ποδοσφαιράκι που είχε. Ναι, το World Wide Soccer. Ναι, ναι, το World Wide Soccer. Ήταν καλό. Ήταν καλό, αλλά. Ναι, πέσα εγώ από το σχολείο του μεταξύ για να κάτσω να ασχοληθώ. Είχε το κοράκι, μια κάλτσα. Ο κακό στυλ Resident Evil, παιχνίδι και καλά χειρισμό, αλλά τέρμα κάλτσα. Beat em up. Ο χειρισμό δεν υπήρχε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει καθόλου χειρισμό. Νομίζω πω. Δεν είναι θέμα, α πούμε. Έτρεχε μόνο του. Νομίζει ότι το χειρίζεσαι. Το παιχνίδι σπάει μόνο του. Σπαδευτικό. Και είχε και το Resident. Εντάξει, το Resident, ναι. Αλλά αυτά τα τρία. Δεν είχαν. Και αυτό δεν ήταν και πολύ δεινό. Γκέιμερ, ξέρω εγώ, να παίρνει παιχνίδια, να αλλάζει, να κάνει, να δείχνει. Ή μου είχε πει και κάτι παράπονο ότι του κάει και η memory card που είχε ενσωματωμένη, λέει, στο Saturn και πήγε και τα άλλαξε. Δεν ξέρω τώρα. Η μπαταρία. Κάτι έπαθε, λέει, και μπαταρία. Ναι, και μου λέει πρόβλημα και πια με την εγγύηση και πάλι μα βάλανε και πληρώνει κάτι. Μόλι τα άκουσα και αυτό, δεν έψαξα να βρω τι είναι, τι έπαθε. Ξενέρωσα λίγο γιατί λέω ότι καινούριο μηχάνημα τώρα το κάνει τέτοια ζημιά, ας πούμε, ρε παιδί μου. Να πούμε, τι φάση, ξέρω εγώ. Ναι. Εν ολίγης, εφόσον λοιπόν είχαν πάρει όλοι οι υπόλοιποι, πήγα και εγώ, είχα μαζέψει λεφτά, φίλε, μάζευα λεφτά αφού μου σπάσε το Mega Drive. Μου δίνανε 500 δραχμές. Για κάνα χρόνο, και. Ναι, να σου πω, 500 δραχμές γιατί το τι θα φάω στο σχολείο. Ναι. Λυσομανούσα, δεν είναι τώρα. Εγώ 6 μήνες μάζευα. Πού να ξέρω, εγώ έκλεβα και τον κόσμο εκεί πέρα. Έλεγα τη μάνα μου πάω σπάρω τσιγάρα και τη έκλεβα τα ρέστα, α πούμε. Κατέβαινα στον παππού μου, του έλεγα. Μου λέγε, όταν κατέβαινα στον παππού μου, ήξερα ότι κάτι θα μου δώσει, αλλά με κυνηγάγανε, να μην πηγαίνω κάτω. Έλεγε, άντε πάρε μου, μου λέγε κάτι, ξέρω εγώ, ένα καρέλια. Και πάρε μου λέγε ένα κυνηγάγο για πάρτι. Αλλά επειδή το έπαιρνε χαμπάρι η μάνα μου, μου λέγε δεν θα ξανακατέβει κάτω. Και κατέβαινε κάτω στον παππού και του βάζε χέρι, μην ξαναδώσει λεφτά. Τέλο πάντων, μόλι. Πού να θυμάμαι πως το πήρα. Θυμάσαι ποιο είχες πάρει το κίτρινο ή το. Αυτό είχα πάρει. Το DualShock Version. Γιατί σου λέω άρχισα το 98. Το 98. Άρα εκεί στο 50. Το παιχνίδι DualShock Crash 2. Άσχετο. Κάθε σου πω. Είπα και τα κάλαντα. Εν τω μεταξύ δεν ήταν η φάση να πω για κάλαντα. Ήμουν μεγάλο. Ξεφτύλα. Ευτυχώ που μικροέδινα. Σαν το Σαμάν. Ευτυχώ που μικροέδινα και. Είχα κι άλλον έναν, είχα πάρει και τον αδερφό μου και πηγαίναμε να πούμε τα καλά. Τα ξεφτιλίκη, ρε. Ένα παιδί με καμιά κιθάρα εκεί πέρα, δίπλα κανένα. Μα και τα φώτα βγήκε, θα τα πει σαν δεύτερο. Όχι, ρε φίλε, αλλά θυμάμαι που πήγαμε και εν τω μεταξύ ήμασταν και λίγο πιο μεγάλοι, όπως σου λέω, και μετά βαριόμασταν κιόλα κάπω. Κάτι μαζέψαμε, θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Του πήγαμε μετά και πάμε λίγο από του δύο να δώσουν αυτή. Δεν χρειάζεται να πούμε. Στα φώτα τα είπε. Στα φώτα. Όχι, ρε, στα φώτα. Ποτέ δεν τα έλεγα στα φώτα. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Και οι δύο-τρει μα είχαν διώξει κιόλα γιατί.
πήγαμε να μας ανοίγαν οι άνθρωποι την πόρτα, όχι μας βλέπανε και λέγανε φύγετε, είστε μεγάλοι. Ναι, να τα ναι, πούμε ναι. Και εμείς μαλακιζόμασταν. Ναι. Τους κοϊδεύαμε. Και είχαμε φάει κυνήγι. Τέλος πάντων, μετά πήγαμε και τους. Και εγώ δεν το πήρα Χριστουγεννιάτικο να πω. Εντάξει, εδώ είναι Χριστουγεννιάτικο το τέτοιο, αλλά το πήρα πρωτοχρονιά. Εντάξει, παιδί μου, πρώτο game Age Odyssey. Χωρίς memory card, χωρίς τίποτα. Μου φαινόταν υπερβολικά δύσκολο. Παλτό, παλτό. Και ωραίο ναι. Κεντρικωμένο με τον Νέκ που τον έλεγχε. Ναι, γάμο, ήταν όλα αυτά σε πρώτη φάση. Ήταν καταπληκτικό αυτό που έβλεπα τώρα. 4K τα βλέπα εγώ, έτσι. Ναι, πιστεύω. ναι, ήταν δηλαδή πώς βλέπεις τώρα που βάλαμε. Πώς βλέπεις που βάζουμε το HDMI. Έτσι τα βλέπα τότε. Ναι, βοήθηκε ναι. Και λίγο η φαντασία πιστεύω. Και οι CRT που ήταν καλές για να δείξουν τα γραφικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το λοιπόν. Κάθομαι και παίζω, φίλε. Παίζω από το πρωί τις 8 που σηκώθηκα γιατί δεν μ' άφησα να παίξω το βράδυ. Νύχτα ρε παιδί μου για τέτοια φάση, ξέρω εγώ, μικρότερο σε αυτά. Πήγαινε για ύπνο, ξέχνα τα. Καθόταν ο πατέρας μου, έπιανε την τηλεόραση. Άντε και να σ' άφηνε να κάτσει και μετά τις 12. Και να μεταφράσει. Ο πατέρας μου τώρα αυτός θέλει μέχρι τις 2 ώρα να δει τηλεόραση, να πάει να πέσει για ύπνο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε ξέχνα, δεν το ξεχνάγαμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και ξυπνάω, φίλε, την επόμενη της πρωτοχρονιάς από τις 8 το πρωί, τόση μανία είχα, δεν παίζει να κοιμηθεί. Μέχρι 8 το απόγευμα, σαλόνι. Τι μέχρι 8 το απόγευμα. Δεν καταλάβεις, επειδή είχαν να πάνε και σε συγγενείς να πούνε τα χρόνια πολλά, εγώ έμεινα σπίτι και έπαιξα μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Το φαΐ που έφαγα το μεσημέρι. Ναι, μπαμ μπαμ για να. Τίποτα, ούτε ψωμιά ούτε τίποτα. Δηλαδή. Από την πρώτη μέρα το PlayStation. Δεν μου φτάνε το κάψιμο, μαγκές. Δεν μου φτάνε το κάψιμο. Δηλαδή, 12.30 ώρα με σταματήσανε και εγώ θα παίζα μέχρι την άλλη μέρα. Εγώ ζούσα στην έπαυλη. Εθισμός. Εγώ στην έπαυλη του Resident Evil ζούσα τότε. Μόνο με το Apes ήταν εκείνη τη μέρα. Ναι, μόνο με το Apes και το μεταξύ δεν μπορούσα να σώσω γιατί δεν είχα memory card. Μου φαινόταν και πάρα πολύ δύσκολο. Το είχα φτάσει τότε μέχρι εκεί τις σπηλιές που περνά όλο το εργοστάσιο και φτάνει στις σπηλιές. Στα Παραμάιτ είχα πάει, να σου δώσω να καταλάβεις. Πού είναι τα Παραμάιτ, εκεί δύσκολο. Πέρα. Ναι. Είναι δύσκολο. Μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολο, υπερβολικά δύσκολο. Είναι. Δεν θυμάμαι τώρα αν είχε κωδικούς και γιατί. Είχε κωδικούς, όχι, δεν είχε κωδικούς. Να βάλεις κωδικούς εννοώ για να είσαι στο σημείο που. Νομίζω δεν είχε. Δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω δεν είχε. Τέλος πάντων, δεν είχα memory card, εν πάση περιπτώσει. Τα πιο arcade παιχνίδια. Αυτό το αλά με έφαγε που θα πω τώρα, το λέω και στο βίντεο που. Έχω αναφέρει και άλλο ένα βίντεο που τα λέω εκεί πέρα πάλι τέλος πάντων. Ότι το μετάνιωσα που έδωσα το Abe, ναι. Γιατί μου φαινόταν δύσκολο για αυτά, αλλά είπα κιόλας, πήραμε ολόκληρο PlayStation τώρα, παίζουμε λέω το τι παιχνίδια πάλι. Μπράβο, ωραίο θέμα έφεσαι. Ωραίο θέμα έφεσαι. Πάω και το δίνω, πάω και το δίνω φίλε, και παίρνω Crash Bandicoot 2, καινούριο. Ναι. Το Crash Bandicoot 2 πρέπει να σας πω ότι μάζεψα όλα τα διαμάντια, το ξεκόλιασα έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το μετάνιωσα μετά που έδωσα το Apes, γιατί μετά που έπαιξα και άλλα παιχνίδια και ορίμασα σαν gamer, ας πούμε, γιατί στο PlayStation έπαιξα πάρα πολλά παιχνίδια και κατάλαβα την αξία του να παίζεις και να δοκιμάζεις διάφορα παιχνίδια και να μην έχεις παίξει ένα δύο ζωή στη ζωή. Κατάλαβα ότι έχει μεγαλύτερη αξία το Apes Odyssey από το Crash Bandicoot για μένα τέλος πάντων. Εντάξει, είναι tactics, είναι άλλο. Ρε φίλε, το είδα ότι ήταν πιο μανουριά, ήταν για πιο όριμο μυαλό να το παίξει κάποιος. Δεν ήταν για κάποιον ο οποίος, ας πούμε, να παίξουμε κάτι μωρέ, εντάξει, να δούμε. Με αφορμή αυτό που είπες, θα συνομπάραμε τα δυσδιά στα παιχνίδια τότε. Πολύ. Ναι, αφού σου έλεγε ότι έβαζε το 3D στα σπίτια μας. Αυτό είναι το σπίτι, θέλω να το πω. Ναι, αφού μόλις το είδα και. Εν τω μεταξύ, εγώ το Apes Odyssey το πήρα χωρίς να ξέρω τίποτα. Τίποτα δεν ήξερα. Δηλαδή, ούτε αν είναι 2D, ούτε τι παιχνίδι είναι. Ήταν και αναλογία. Δηλαδή, που έπαιζε και αναλογία, δεν μπορούσε να. Ήθελα το Resident. Δεν πλησιαζόταν το Resident, παιδιά. Στα λεφτά που το ήθελα. Γιατί όταν είχα πάει με τον πατέρα μου, μου λέει πάρε και ένα παιχνίδι, γιατί δεν θα έχεις να παίξεις. Τίποτα δεν θα παίξεις, μου λέει. Το demo μόνο. Το demo. Τελειώναμε έτσι. Οπότε πάρε ένα, μου λέει, που να μας συμφέρει όμως. Γιατί ναι, μεν είχα μαζέψει εγώ το ποσό για το PlayStation, αλλά ήθελα και κάτι ψηλά παραπάνω και μου είπε ο πατέρας μου, στα βάλω εγώ, αδερφέ. Βάλε και memory card, αλλά μου έχεις πει δεν είχες πάρει. Δεν πήρα. Δεν πήρα. Ναι, λογικό ήταν και βάλω. Και ευτυχώς που είχα και κάποια παιχνίδια μετά που μου είχαν δανείσει κάτι φίλοι, κάτι Fighting Force, κάτι Nightmare Creatures, κάτι τέτοια που. Αν θυμάστε, εν αρχή κάποια παιχνίδια δεν θέλανε memory card, είχε κωδικούς και πήγαινε στην πίστα που είχες χάσει. Αλλά μετά από εκεί και πέρα, τέλος. Ναι, το μπανάρανε για να αγοράζεις memory cards. Ναι. Γιατί δεν μας έφτανε τότε και μια memory card. Άμα δεν θα χάσει τα saves, έπρεπε να αγοράσεις κι άλλες. Με παρέα, έπαιζες τοπικά, τετραπλά, διπλά κλπ. Ποτέ, όλο μόνο. Με αυτό δεν το γουστάρω. Εγώ, όταν μου λένε οι υπόλοιποι co-op, co-op. Έπαιζα φούλ, έπαιζα φούλ. Εγώ στα αρχίδια μου, μόνο μια ζωή έπαιζα. Δεν με διέφερε να έχω άλλον διπλά. Το τσίπαρε μετά. Βεβαίως, την ίδια χρονιά το Πάσχα. Την ίδια χρονιά το Πάσχα. Που λέει ο πατέρας μου, κοίτα μαλάκα έτσι και στο γαλάζι αυτός εδώ πέρα, γιατί τον είδε που το άνοιξε. Γιατί είχαμε πάει Πάσχα, έξω γινόταν ο επιτάφιος και εγώ χακάρα το μηχάνημα μέσα. Ναι, μιλάμε τώρα για τέτοια. Κάτσε έτσι, λες και πώς είναι να έχει πάθει κάτι κάποιος και να μην έχει πάθει. Λέει καθίστε εδώ πέρα, λέει να το φτιάξουμε. Δεν είναι τίποτα. Αυτός όντως, δηλαδή μπαμπάμε κανένα άνθρωπο.
Και μου λέει ο πατέρας μου, άμα σου χαλάσει, θα σου σπάσω τα μούτρα μου. Θα σου σπάσω τα μούτρα μου, λέει, και δεν θα μου ξαναζητήσει τίποτα. Στο λέω, με τις μαλακίες που κάνεις, το λέω. Δεν κάνεις λίγο υπομονή να τις κάνεις από τον κύριο Κατουλίδη μαζί μου να με βοηθήσεις. Που τι βοήθεια δηλαδή, φέρουμε ένα στο καδόρο, φέρουμε ένα, ένα αρχίδι, ένα έτσι, ένα αλλιώς και το αυτό κάναμε. Και μας έδινε πάρτε. Και δεν περιμένεις, μου λέει, θα σου περνά τώρα. Του λέω, άσε τώρα, ρε αδερφέ, του λέω, δεν χαλάει. Το φτιάχνει αυτό, το κλείνει, μου λέει, απάρει, μου λέει δώρο. Και δύο αντιγραφές τώρα μου έδωσε με το σπάσιμο. Ναι. Μία αντιγραφή δεν μπορώ να θυμηθώ. Εμένα μία μου είχαν δώσει. Ή μία ή δύο. Ναι, 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 ναι. Ή μία ή δύο. Το ένα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το άλλο θυμάμαι ότι ήταν το Silent Hill. Το οποίο Silent Hill εγώ έτσι όπως το είδα. Γιατί είχα δει και Resident Evil 2 τώρα. Έβαζε κάτι παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ όμορφα. Και το Silent Hill. Το Silent Hill ήταν κακάσιμο, παιδιά. Ήταν κακάσιμο, οπτικός λέω πάντα. Είχε και την ομίχλη. Σου σπάει και τα νεύρα, ναι. Και σε πρώτη φάση που το βλέπεις, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται, νόμιζα ότι ήταν καμιά ιαπωνική μούφα, την οποία τυχαία φέρανε εδώ πέρα και κατέβασε αυτός εδώ και την έκανε τη γραφή. Και, γιατί είχα παίξει, ας πούμε, ένα παιχνίδι ιαπωνικό, ποιο ήταν να δεις, το Devilman. Αν έχεις δει τα anime, το Devilman, είχα πετύχει παιχνίδι Devilman, το οποίο ήταν μαλακία σκέτη. Δηλαδή, είχε το αντικείμενο εδώ και πάτε και 28 φορές να το πιάσει. Ο χειρισμός του για να πυροβολήσει και να χτυπήσει ήταν για τον μπούτσο εντελώς. Δεν τρόμαξε όμως, εγώ χέστηκα. Και τέλος πάντων το παρατάω στην άκρη του Silent Hill. Εγώ δεν ήθελα να το παίξω καθόλου. Λέω ότι είμαι αυτές οι μαλακίες, τι πήγα, λέω ρε μαλακά, το πάω πίσω. Και τέλος πάντων. Έρχεται ένας από δίπλα, ένας γείτονας ο οποίος δεν έπαιζε κιόλας με video games και τέτοια και μου έλεγε «Α, PlayStation αυτά να βάλουμε να δούμε λίγο τέλος πάντων, επίσκεψε στο σπίτι, ξέρεις φίλους». Και μου λέει «Βάλε και αυτό, του λέει μια μαλακία, μπορείτε να βάλουμε, να μιλήσετε το τουλάχιστον». Ναι. Μου λέει «Βάλε να το δούμε λίγο ρε αδερφέ», μου λέει «Αφού τα δάμε όλα αυτό, δεν θα δούμε σιγά, να δω τι μαλακία είναι». Ναι. Και έτσι ξεκινήσαμε και μαζέψαμε τα κλειδιά και πήγαμε και μόλις αρχίζει και σκοτεινιάζει και μπαίνουμε στο σχολείο και λέω Παναγία μου, τι θα έχανα, λέω. Δηλαδή, πώς, για πότε άφησα τα πάντα οπτικό στην άκρη και για πώς μπήκα μέσα στην ατμόσφαιρά του και για πώς με καθήλωσε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Με τους γρίφους, με την ιστορία του, με την παράνοιά του, με όλα αυτά. Δηλαδή, φίλε, πώς γίνεται, γι' αυτό τα άφησα όλα στην άκρη. Και ασχολήθηκα με το παιχνίδι αυτό κατά αυτό και μου έδωσε πάρα πολλά. Με αυτά τα γραφικά, με αυτό το οπτικό αποτέλεσμα που υπήρχε σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, μου έδωσε πάρα πολλά. Και θα το είχαν άμα δεν έρχονταν ο γείτονας. Ήταν πολύ δυνατό και επειδή είπες για Silent Hill, όταν έρθει η σειρά μου, θα πω και εγώ ένα ωραίο σκηνικό να γελάσουμε. Οπότε λοιπόν, εσύ στο μέλλον δεν πήρες ποτέ Σάτουρν, να υποθέσω. Σάτουρν, όχι, δεν πήρα. Ότι είχα παίξει αυτά που σας είπα τώρα στο φίλο μου αυτό και δεν είχα πετύχει κι άλλο να είχε εγώ στη γειτονιά. Είναι ένα ακριβό χόμπι το Σάτουρν, παιδιά. Και Nintendo 64, κάτι Nintendo, μου πέσω. Nintendo 64, ναι. Nintendo 64, πολύ μετά. Πότε βγήκε το Metal Gear, πότε βγήκε, ρε παιδί, θυμάστε. Αυτό. Κοίτα, λοιπόν, μετά το Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη χρονιά, καλοκαίρι. Καλοκαίρι ήταν το λοιπόν. Έχει ένας φίλος του αδερφού μου Nintendo 64, το οποίο του λέω δεν έπαιζε, είχε πάρει και PlayStation αυτός και έπαιζε με το PlayStation αντιγραφές ιστορίες, γιατί στο Nintendo 64 το πήρε, του άρεσε, αλλά δεν μπορούσε να πάρει πολλά παιχνίδια, είχε δύο παιχνίδια και η μάνα του κάτσε, του λέει να πούμε πόσο να ξοδεύουμε εδώ πέρα να παίρνεις εσύ κασέτες, οπότε αυτός βολεύτηκε, ξέρω εγώ, με το PlayStation, είχαμε και όλοι γύρω γύρω αντιγραφές, το είχε τσιπάρει. Και του έδινα εγώ, του δίνω αδερφός μου. Έγινε δουλειά μου. Και έπαιζε το παιδί, ευχαριστήθηκε. Κατάλαβα. Με το Nintendo 64 δεν ευχαριστήκε, γιατί μόνο το Mario Kart είχε και το Nintendo 64. Και ήταν και πανάκριβες λόγω εικόνας. Βεβαίως, θα σου πω. Και του λέω, μου το δανείζεις. Θέλω να παίξω, του λέω, το Mario, δεν το έχω παίξει ποτέ. Θέλω, του λέω, να νιώσω κι εγώ αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου, γιατί όλοι γι' αυτό μιλάνε και άσε που μου άρεσαν και τα Mario Kart. Πάντα. Ανέκαθεν μου άρεσαν τα Mario. Το Game Boy ιδιαίτερα. Ναι, το Game Boy ήταν φοβερά. Ήταν δηλαδή. Τρελάθηκα με το 64, παιδιά. Έτσι, καλά, τρελάθηκα. Όχι γιατί εγώ έβλεπα κάτι τρομερά ανώτερο τεχνολογικά, αλλά μου άρεσε. Ήταν τα αυτό που είπε το World. Εγώ δηλαδή κάθε μου να συγκρίνω τι δίνει το Crash Bandicoot, τι δίνει το ένα, τι δίνει το άλλο, τι τεχνικές έχει αυτό, τι τεχνικές έχει το άλλο. Με ικανοποιεί. Το θυμάμαι. Ναι, αυτό μετράει για μένα. Δεν με ενδιαφέρει από εκεί και πέρα. Αν τα καρέ και μαλακίες, όλα αυτά δεν με ενδιαφέρει. Τα τεχνικά, εγώ δεν έδινα σημασία στα τεχνικά. Τι έχει μία κονσόλα, τι έχει άλλη. Τι μου έχει προσφέρει αυτή η κονσόλα και τι μου έχει προσφέρει άλλη. Σε εντυπωσιάζει ο χώρος όμως. Σε Mario 64 ο χώρος σε εντυπωσιάζει. Ναι, ρε. Άμα αυτό σου λέω. Όλα τα πάντα. Δηλαδή μου πρόσφερε πάρα πολλά το παιχνίδι αυτό κατά αυτό. Έπαιξα και το Mario Kart, αλλά δεν την καταβρήκα με το Mario Kart, να σου πει την αλήθεια. Δηλαδή, το τερμάτισα εκεί. Σόλο έκανα εκεί. Το πρωτάθλημα που είχε, το έβγαλα τέλος, μέχρι εκεί ήταν η υπόθεση. Όταν θυμάσαι 14 δια του 4.
Στο 14 οθόνη. Μου έδωσε και ένα φίλο στο GoldenEye. Δύσκολο. Δύσκολο. Μου έδωσε και ένα φίλο στο GoldenEye. Ο μοναδικό και αυτό που είχε Nintendo 64. Φανταστικό. Καλά, πηγαίναμε σε αυτόν, παίζαμε GoldenEye, φίλε, 4 άτομα, split screen. Φίλε, το τερμάκι. Γιατί μα λέει, εγώ δεν μεταξύ και σου είπα, δεν μου πολύ αρέσει να παίζω με άλλου. Ναι, αλλά. Και λέει, ελάτε, λέει, να παίξουμε όλοι σπίτι. Αυτό είχε 4 μοχλού για κάποιο λόγο και δεν ξέρω πώ του είχε βρει. Είχε έρθει πάντα η θεία του την Γερμανία, του τα έφερε αυτού δώρο. Του έφερε. Και πάντα είχε το διαφορετικό. Είχαμε όλοι Game Boy. Αυτό ο μαλάκα είχε να πούμε. Το Master, το Game Gear. Όλε παρέσουν ένα τέτοιο. Είχαμε εμεί όλοι. Mega Drive, αυτός είχε Super Nintendo. Και τώρα στο τέτοιο πάλι τη διαφορά έκανε. Nintendo 64 αντί για να έχει αυτός PlayStation. Και καλός. Ναι. Και καλός, γιατί δεν θα έβλεπα εγώ GoldenEye εκεί πέρα. Okay. Δεν θα έβλεπα του Rock εκεί που το είδα. Θα κουμπάς σήμερα αυτά τα παιχνίδια. Θα τα πέσει σήμερα. Κοίτα, εγώ να σου πω, έπαιξα Majora's Mask πρόπερση. Ωραία. Όχι πρόπερση, εντάξει, πάνε 3 χρόνια. Το GoldenEye φέτος το ξαναδρανάζει. Τούμπανο. Τούμπανο το Majora's Mask. Ναι, μπράβο, ωραίος, ωραίος. Αυτό παίζουμε ακόμα, το παίζουμε ακόμα εμείς. Και έπαθα πλάκα και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Έπαιξα Super Metroid να σου δώσω να καταλάβεις. Πριν 4 χρόνια πάλι. Καλοκαίρι. Το τερμάτισα Νοέμβριο τώρα. Μου φύγε το μυαλό. Ναι. Μου φύγε το μυαλό με ποιο τώρα, με ένα παιχνίδι 16-bit. Έτσι, του Super NES μου φύγε το μυαλό. Για σας λέω, πριν ένα μήνα το ξανατερμάτισα. Demon's Crest, το ίδιο καλοκαίρι, μαζί με το Super, με το Super Metroid. Demon's Crest, δεν έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ, τι έχουν κάνει, το χάρτης, αυτά, ρε. Και έχω παίξει, ήτανε... Έχω παίξει και έχω παίξει τώρα, έχουμε τραφικάρεις και ιστορίες, έτσι. Έχουμε μπει σε άλλη γενιά, παιδιά, και κάθομαι και παίζω και εντυπωσιάζομαι με αυτά τα παιχνίδια τότε. Μαζί και εγώ. Και ευχαριστιέμαι, και ευχαριστιέμαι. Πες πάνω, και έπαιξα και GoldenEye, έπαιξα με τετραπλό εκεί πέρα, παίζαμε εκεί τη σπουτάνα, γινόταν σπρώχναμε ένα στον άλλον, του πέρασε και τα πέταγα. Γιατί άμα κέρδιζε ο άλλος και ήταν καλύτερος, του ξέρεις όπως ήταν έτσι και τον έβλεπα, το έπαιρνε και το πέταγα και συνέχιζα να παίζω για να μην με σκοτώσει πάλι. Γιατί ήταν ένας από τους τέσσερις βγήκε και ήταν γάτος εκεί πέρα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και έκανα αυτές τις μαλακίες, γιατί είχε χαβαλέ δηλαδή το τετραπλό, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή μια ωρίτσα δύο πάμα δεν ήθελα εγώ. Okay. Εγώ ήθελα να το νιώσω μόνος μου, να ευχαριστηθώ και να πω στον να με εγκλωβίσει. Ναι, να με εγκλωβίσει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί τώρα το διπλό ρε φίλε, το διπλό θα παίζονταν πάντα με παιχνίδια γιούχου. Δεν ήταν τώρα, είδες το Resident δεν παίζεται διπλό. Εντάξει, το κάνατε διπλό. Τα καλά ναι είναι όντως για... Έχω κάποια ρεσουργήματα που τα έπαιζα διπλό, αλλά εντάξει. Μάλιστα. Ο κανόνας είναι αυτός που λέμε. Πιο πολύ fighting games. Ναι, τα fighting. Τώρα το Resident Evil το 6 ας πούμε ή το 5 που παίζονται διπλά. Τέλειο. Παίζονται διπλά ο split screen. Τέλειο, τέλειο. Δεν σου δίνει την ίδια ατμόσφαιρα τρομακτική που σου δώσε το 1, το 2, το 3, το Code Veronica. Όχι. Ισχύει, ισχύει. Είναι άλλη σημεία. Δεν έπαιζες και τα κοίταζες, δηλαδή ίδιο τρόμο ζούσες. Ναι, ναι, ναι. Άμπραβο, άμπραβο. Στα μαγαζιά που παίζαμε Resident Evil, από πάνω μας 5 άτομα ήταν έτσι, κοιτάρα. Μάλιστα. Στην αρχή. Λοιπόν, πώς φάνηκε. Εντάξει, είπες πολλά πράγματα. Είπα πάρα πολλά. Αυτό με το μοχλό έχω να σου πω. Να γελάσουμε. Μια ιστορία. Τώρα περνάμε στη σειρά του Σάκη λοιπόν. Οπότε πάρτα και εσύ, έχεις ακούσει πώς τα έχω πει στα άλλα παιδιά που στα έχω ρωτήσει. Πότε πήρες. Αυτό με το μοχλό το έχω κάνει και σε ποδοσφαιράκι. Να παίζει ο άλλος και να είναι κοντά στον κόλ για να τον πετάω. Την άφηνα. Έκανα τέτοιες μαλακίες πάντα έκανα εγώ. Και γι' αυτό δεν ήθελα να παίζει κανείς μαζί μου. Όχι με το μαγικό. Τελείωσε. Λοιπόν, εγώ είχα Master System και Mega Drive. Μέχρι το 97. Κάπου το 98 καλοκαίρι το πήραμε. Το, το PlayStation, το κίτρινο. Okay. Ναι. Αυτό. Το δεύτερο μοντέλο ήταν αυτό. Το 552. Αυτό, ναι. Το δεύτερο μοντέλο ήταν αυτό. Γιατί βγήκε μετά από λίγο καιρό, μετά από κανένα εξάμεινο, βγήκε το DualSense. Okay. DualShock, ναι. Ναι, DualShock, DualSense, εντάξει, ναι. Γιατί το είχε πάρει ένας άλλος φίλος μου, ξέρω, με λίγη διαφορά και θυμάμαι είχε πάρει το DualShock. Ναι. Όλα η γιαγιά μας το είχε πάρει, δεν είχαμε... Α, εξηγήθηκε και εξήγα η γιαγιά της τότε. Ναι. Και Master System και Mega Drive. Και τάσκασε, ξέρω, για PlayStation. Τα δύο Χριστούγεννα, όχι, το ένα Χριστούγεννα Πάσχα και το άλλο καλοκαίρι. Γι' αυτό που σου είπα, που μου είπες ότι το έχεις πάρει 50.000, πόσο... Ναι, ναι, ακριβώς 50. 130 μαζί με το παιχνίδι. Έλα. Τα 98 τώρα. Μην τα θυμάσαι, θυμάσαι τιμολόγια. Σε σπάξε το τίποτα. 26.000 το Gran Turismo τότε που είχε βγει. Σε ποιο μαγάζι? Ήταν σαν κοτσόβολο τη εποχή, κάτι τέτοιο. Σιγκαρί. Ήταν σαν έλεφαντ. Βασιλιά, σα βαρέσει. Ραδιοκρασί. Αυτά να πούμε ότι όλε αυτέ οι αλυσίδε παιδιά, εποχή PS1 Saturn, τα φέρανε. Καταλάβανε το hype. Πριν Super Nintendo Mega Drive, εγώ μόνο στο ραδιοκρασί είχα πετύχει.
Και τζάμπο, άντε πες. Το Ace Academy. Ναι, αλλά όλα τα μηχανήματα δεν υπήρχαν πριν. Mega Drive και Master System μας τα είχε πάρει από ζαχαριά. Εσύ το είχε και κοντά, εσύ. Ναι, ήταν στην Ελλάδα. Είχε και τα Sega τα Stunts μέσα. Γι' αυτό και δεν είχα πάει και μειών. Και εγώ επίση. Ήταν ωραία φάση ο ζαχαριά. Ήταν θεματικά στημένο σαν μηνιών έτσι κάτω όλο το βίντεο. Η γιαγιά σα τα πήρε, μπράβο, καλή φάση. Η γιαγιά, ναι. Και για πε, σοκ, τι έγινε, πώ έπαιξε πρώτο παιχνίδι, να θυμάμαι. Όχι, θα σου πω πώ έγινε για να πάρω το PlayStation. Γιατί ήταν να πάω για Saturn κι εγώ. Λόγω του Mega Drive. Όλοι στρίψαν τελευταία στιγμή, έτσι. Ναι, το είχε πάρει ένα φίλο μου στο εξωτερικό. Κάναμε παρέα με ένα φιλαράκι που είχε και αυτό Master System. Okay. Οπότε ανταλλάζαμε και παιχνίδια και παίζαμε. Και το 96 λέει πήρα καινούργια κονσόλα. Ποια του λέω. Τη Sony μου λέει το PlayStation. Ωραία, πάμε να παίξουμε. Ναι. Και είχε Mortal Kombat τώρα το Trilogy. Wow, μεγάλη επιτυχία του Mortal Kombat. Και βλέπω αυτό. Είχε το μυαλό, ξέρω που είχε όλους τους παίχτες. Είχε όλο... Και από τα 30 παιχνίδια δηλαδή και λέω. Πρέπει να το πάρω. Ναι. Κανείς δεν είχε Saturn, ξέρω εγώ. Δεν υπήρχε στην παρέα μου που είχε Saturn. Κανένας. Τίποτα. Οπότε ήταν μονόδρομο το PlayStation και ας μην το ξέραμε. Ναι, ναι. Γιατί αυτό που είπα, 130.000 περίπου μας το είχε πάρει. Πολλά. Ήταν πάρα πολλά. Πολλά. Ναι, ναι. Το 97 σίγουρα. 100.000 παίζει να ήταν η κονσόλα. Και τα 26 που ήταν το παιχνίδι, χωρίς memory card. Φαγή. Ναι. Ήταν πολλά. Μετά πήραμε memory card, αλλά από τέτοιο μούφα. Ναι. Το τσίπαρες και εσύ, έτσι. Το τσίπαρα μετά, το έχω φέρει και είναι και εκεί μπροστά. Αυτό που είχα δείξει και στο Long Tour. Μπράβο, ναι. Αυτό είναι το ίδιο. Ζει ακόμα ευτυχώς. Καλό. Το θέμα είναι ότι δεν είναι. Εντάξει, τι μούφα memory card. Το θέμα είναι να σώζει και να κάνουμε τη δουλειά. Ακόμα δουλεύουν. Πήρα άλλες δύο τώρα από Κίνα, μια χαρά. Έλα, ημιτασιό. Θυμάσαι μαγαζιά να πηγαίνεις να το βλέπεις πιο πριν. Λοιπόν, η Ποντικοφαλιά που είχα πει. Ποντικοφαλιά. Που είναι το Power Games τελικά. Μετά έγινε το Power Games στην Μετρούπολη. Ναι, 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 το θυμήθηκες. Το θυμήθηκα, δεν ήταν Power User. Πήγαινες για χρονοχρέωση εκεί. Πήγαινα για χρονοχρέωση. Για λίγο όμως, γιατί. Ήταν πολύ μικρό το διάστημα, ξέρω εγώ, μέχρι να πάρω το Play. Οπότε πήγα να δοκίμαζα κάποια παιχνίδια. Ναι. Οκ, okay, αυτά και μετά πήρα το Play και γεια σας. Και πέρασες την εξηγή σου. Το Saturn το πήρα σε μεταγενέστερο. Το Saturn το πήρα πριν 2 χρόνια. Σαν αποθυμένο. Αποθυμένο μεγάλο. Και βλέπω τις δυνατότητες τώρα και... Ναι, καταπληκτικό. Ναι. Αλλά δεν το μετανιώνω που πήγα στη Sony. Να σου πω την αλήθεια. Καλά, δεν νομίζω κανείς. Τι το διαφορετικό βλέπεις τώρα, ας πούμε. Τι διαφορετικό βλέπω τώρα. Ναι. Τις δυνατότητες του τα λες. Γιατί εγώ αυτά που είδα στο PlayStation, ας πούμε, δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, εγώ έχω πολλά πράγματα με τα οποία τρελάθηκα στο PlayStation. Στο Saturn, ας πούμε, δεν έχω εντοπίσει κάτι το οποίο αν το έπαιζα τότε θα με τρέλαινε, ας πούμε, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Τα δυσδιάστατα. Ακόμα τα. Πρώτα απ' όλα. Σας το είπα πριν ότι τα σνομπάραμε αυτά. Ναι, εγώ full. Πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλη μούφα. Πρώτα απ' όλα ήταν μεγάλη μούφα αυτό που λέγανε ότι το Saturn είναι για 2D. 2,5D. Αυτό δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Ότι αυτό έπαιζε καλύτερα. Οι κοινοί τίτλοι παίζανε πολύ καλύτερα. Εγώ έβλεπα 3D, το ένα 3D και το άλλο. Παραμύθι μεγάλο. Οι κοινοί τίτλοι ήταν πολύ χειρότερο στο Saturn. Το Tomb Raider βγήκε για Saturn. Για Saturn. Ναι, ναι. Χειρότερα. Ήταν για αποκλειστικό. Ναι. Χειρότερα γραφικά. Όχι. Όχι. Ναι, καλύτερα. Όχι, ρε. Θα επιμείνω ότι έχει χειρότερα. Εν τω μεταξύ τώρα. Καλύτερα. Αυτό που την πέτυχε θα πάρει. Τσόλα και χειρότερα καλύτερα. Εγώ έβλεπα το ίδιο πράγμα, α πούμε. Και το Resident Evil 1 είναι πιο ωραίο στο Saturn. Καλύτερη απόδοση χρωμάτων στο background, δηλαδή. Α, δεύτερο. Κάτι με την ομίχλη στο Resident Evil 1. Στο Resident Evil 1 νομίζω στο Saturn η ομίχλη πήγαινε λέει καλύτερα και πιο ατμοσφαιρική. Οι φωτισμοί είναι πιο ήρεμοι. Οι φωτισμοί είναι. Απλά αλλάζουν τα πολύγωνα γιατί το. Κάπω ήταν λίγο προβληματική ω εκεί. Το Saturn είχε καλά δυνατότητα. Έπαιζε τετράγωνα. Το χρησιμοποιούσαν σωστά. Και το PlayStation έπαιζε με τρίγωνα. Όποτε έγραψε η Sega παιχνίδια για το Saturn. Καταπληκτικά, βέβαια. Για παιδιά τα βλέπω όλα άψογα. Είναι στο δίκτυο. Είναι στο δίκτυο. Είναι στο δίκτυο. Είναι στο δίκτυο. Γιατί είναι αυτό που δεν έδινα σημασία. Είχα φύγει φίλα από τα 16 Δεν γίνεται τώρα κάθε μα ψήφιση του Μαϊμού σε εικόνε του μία του Sega Saturn, μία του PlayStation. Και μου λε και τα δω. Δεν έβλεπα. Ειλικρινά δεν έβλεπα. Διαφορά καλή. Το δεύτερο που έχω παρατηρήσει είναι ότι παίζει LCD ξέρω πολύ καλύτερα από το Play.
Όλα, όλα. Μιλάμε και για 2D και για 3D. Έτσι. Όλα, όλα, όχι, όλα. Σαν χρώματα και τέτοιο. Το άλλο είναι μια μαυρίλα και μισή. Δεν παίζει, δεν παίζεται. Δηλαδή, άμα το πλαγκάρει. Σε LCD δεν έχω δει σε LCD, ούτε πίεσαι ένα. Εγώ σε αυτό. Μου βγαίνουν τα μάτια. Στον έχω διαφορά, γιατί. Τώρα αυτό να σου πω δεν το έχω παρατηρήσει. Στο πλαίσιο, εγώ ξέρω ότι είχε γαμώτα τσιπάκια ήχου, ξέρω ότι είχε. Είχε. Δηλαδή, ήταν ο ήχος, ο καλύτερος ήχος που μπορούσε να βρει σε κονσόλα, λέγανε τότε στο PlayStation. Δεν είμαι σίγουρος για όλο αυτό. Αυτά ήταν και μαρκετικά. Παίζει και με εκδόσει όμω. Κάθε εκδόση έχει διαφορετικό, δεν είναι τα ίδια. Ναι. Το Saturn είχε επεξεργαστεί μόνο για τον ήχο. Για Μάχα δεν είχε το Saturn. Το Saturn νομίζω είναι για Μάχα όπω και τα Mega Drive. Το Sony είχε Sony. Αλλά το Saturn είχε επεξεργαστεί που υπήρχε μόνο για να κοντρολάρει το τσιπάκι ήχου. Στο Tomb Raider πάντω. Α πούμε ένα σκηνικό. Και λέξει και πιο κοντά. Με τον ήχο που λέτε, να σα πω ένα σκηνικό που θυμάμαι τώρα όταν πρωτοβάλαμε και έκανε, ανοίξαμε την κονσόλα του PlayStation και είχα μέσα το Aim που κάνει αυτό το τέτοιο που ανοίγει το καπού. Που κάνει όλο αυτό το πράγμα. Και μετά σκάει ο Aim να μπαίνει μέσα το τέτοιο γιατί έχει ένα. Ναι, 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 μπροστά και έχει και άλλη μία εισαγωγική οθόνη πάλι το Aim μέχρι να φτάσει στο μενού και είμαι με τον αδερφό μου τώρα δίπλα, το κοιτάω με κοιτάει και μου κάνει μαλάκα σινεμάς. Σινεμάς μαλάκα. Και είχαν και ωραία ηχεία εκείνη στη τηλεόραση και μπάσα. Εμένα ήταν δύο ηχεία, ήταν μία Sony Trinitron της καταπέκειας. Ρε τι είχε, είχε δύο ηχεία ξεχωριστά που τα κουμπονές και ένα πίσω στην πλάτη. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα γιατί ήχος μου έρχονται σήμερα. Και αυτό που δεν πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά τα νεότερα είναι ότι τελείωνε μία χιλιετία. Ναι. Περιμέναμε το αύριο, το αύριο, το 2000 έρχεται, δηλαδή τελειώνει ο αιώνας αυτός. Θα αλλάξει έτσι, μπαμ. Ναι, ότι πάμε στο μέλλον. Ότι κάτι θα γίνει μαγικά και τη χρονιά και θα αλλάξουν όλα. Αυτό, αυτό. Και θα μας πάρει ο Σάιμπερνταν. Μάλιστα, Σάκη, κάτι άλλο που θέλει να πει, να θυμάσαι από αυτά. Ήδη είχαμε μια κόντρα πάντως τώρα έτσι με τα γραφικά. Ναι, αλλά διακόψαμε τον ήλιο. Θα κάνουμε κι άλλε κόντρε. Εγώ θυμάμαι τώρα να πρωταθληματάκια προ. Καλά, εννοείται. Καλά, εκεί πέρα ναι. Λοιπόν, ήταν δυο αδέρφια τώρα. Και ο μεγάλο συνήθω κέρδιζε μία στο τόσο το μικρό, τον αδερφό. Και μου κέρδιζε ο μικρό, σου λέει. Όχι, και όταν κέρδιζε ο μεγάλο, έπεφτε τόσο ξύλο. Oh. Ξύλα, τώρα σου λέω να σκάλει. Έτσι, πάρτα. Σου πάρε, πάρτα, τόσο ναι, τόσο έκτρα. Ναι, τους πούστες. Και δεν μπορούσα, ρε. Ναι. Και ήταν αυτά τα σκηνικά, ξέρω που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Σε πάρτι. Πάρτι δεν παίζαμε. Δεν μας, ναι, δεν το κάναμε. Ούτε εγώ θυμάμαι. Μουσική συζητάγαμε. Όταν ήταν σε πάρτι μπορεί να τους βάλεις να παίξουν τους κανίβαλους, δηλαδή τα σπάγανε. Εδώ είχε φύγει τύπος να πούμε, θυμάσαι που βάζανε τις τηλεοράσεις και από κάτω είχε κάτι σαν, πώς θα λένε μωρέ, αυτά με τα ντουλαπάκια και φεύγει φίλε από εδώ, πατάει πορτοκαλάδες και με κάτι σπροξίδια και με κάτι τέτοια φεύγει από εδώ, σκάει κάτω από την τηλεόραση, ρίχνει την τηλεόραση πάνω του και σπάει όλο το συνδετάκι που βαστάει τηλεόραση. Αυτό να βλέπω το θάνατό σου. Αυτό που θα πάει, πρέπει να τον βρήκαμε ποτέ, σκομπάρ. Όχι, τον βρήκαμε, το θέμα είναι να δεν ξέραμε τι να πούμε τώρα ότι έγινε. Γιατί έφαγε σπροξίδι, πάτησε πορτοκαλάδες, φεύγει από κάτω, φεύγουν όλα επάνω. Ευτυχώς η τηλεόραση δεν έσπασε μαλάκα. Αλλιώς ήταν ακόμα χειρότερα. Έτσι και σπάγανε αυτές τα γυαλιά, έκρηξη γινόταν. Και κοιτάγαμε να δούμε μην είχε κοπεί. Θέλω να σου πω ότι κι άλλα έχουν γίνει σε πάρτι, δηλαδή πού να τους βάλεις να παίξουν. Να τους βάλεις να παίξουν. Εγώ σε πάρτι μόνο Street of Rage 2 είχα παίξει το Mega Drive και ήταν η πρώτη φορά που είχα δει το Street of Rage 2 το 94. Και είχα πάθει σοκ σε πάρτι φίλου πρώτη γυμνασίου. Και είχα δει Street of Rage 2 και λέω τι είναι αυτό. Εγώ είχα πάθει πλάκα. Α, που είπε και περίπτωση να σε ψηρίσουν κιόλα σε κανένα πάρτι. Ερχόταν ο άλλο και έφερε τον φίλο του, αλλά δεν ξέρει ποιο είναι ο φίλο του. Και μου ήρθε με το Pro Evolution. Κάποιον φίλο είχατε να σπάει χειριστήρια. Όχι, είχα τον πατέρα μου. Είχα έναν φίλο τότε δηλαδή που όποτε έχανε. Δύο-τρεις φορές είχες πάει χειριστήρια. Τα δικά του χειριστήρια. Τα δικά του. Μπα. Εγώ μπορώ με αυτούς να πω. Και το δεύτερο, λέω, ρε γαμώτη μου. Όχι, αγόρα. Τι σου είχε κάνει πλάκα, πήγες κάτι να πεις, σου είχε κάνει πλάκα. Α, όχι, όχι, ότι... Όχι, άσχετο. Με το... Σε Χριστούγεννα πάλι, Game Boy, το Link's Awakening, που είχα παίξει και είχα πάθει. Λέω, τι είναι αυτό. Ναι. Δυνατό, εντάξει. Τώρα πιο μικρός ακόμα. Ναι, ναι, πιο μικρός ακόμα. Αλλά είχε γίνει Χριστούγεννα. Είχε γίνει Χριστούγεννα. Γι' αυτό. Όχι. Πρωτοχρονιά ακόμα καλύτερα κιόλας. Εμείς παίζαμε και άλλαζε ο χρόνος. Κατάλαβα. Ναι, ρε φίλε, τι θα κάνεις τώρα, πεις τα χρόνια που θα στρώμε γιο. Φως, φύγει από εκεί, τους λέγαμε, μας κρύβει στο φως. Ωραία. Λοιπόν, για το Play, αυτό που θυμάμαι είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ. Σε σχέση με τη... Όχι ότι δεν είχα παιχνίδια και στο Mega Drive και στο Master System, αλλά παίξαμε πάρα πολύ. Δεν το χόρτανες, ρε φίλε, δεν το χόρτανες.
Και το χόρτενες. Θα σου πω και εγώ στο τέλος κάτι. Δεν χόρτενόταν αυτό το πράγμα. Έχω πάρει δικά σας πράγματα και μου πάρει δικές μου συγκρίσεις και σας πω τώρα και εγώ τα δικά μου πόσο συμβαδίζουν. Δηλαδή και έπαιζα και με τον αδερφό μου και παίζαμε και μόνοι μας ή έπαιζε ο αδερφός μου, έβλεπα εγώ ή έπαιζα εγώ, έβλεπε ο αδερφός μου και το κάναμε έτσι. Δηλαδή ήταν πολύ συνεταιρικό όλο αυτό. Ή παίρναμε λύσεις, ξέρω εγώ, και έλεγα εγώ στον αδερφό μου πήγαινε από εκεί, θα βρεις αυτό και vice versa. Ήταν ωραία φάση. Ωραίες εποχές. Και κάτι που είπαμε στην αρχή για τα μαγαζιά και όλα αυτά με τις κόπιες. Αυτό που πιστεύω ότι άρχισε να φθήνουν αυτά τα μαγαζιά ήταν και το ίντερνετ που έπαιρνε στη ζωή μας. Γιατί κατεβάζαμε εμείς μετά τα παιχνίδια. Ναι, αρχίσαμε να κρατάμε ψυχή. Αφού δεν δουλεύαμε με γνήσια. Ναι, και αρχίσαμε και παίρναμε και τα πρώτα γραφικά. Ναι. Που εντάξει, τότε του, μέχρι το 2000 δεν μπορούσε να πάρει αντιγραφικό. Τώρα πρέπει να δώσει 100 χιλιάρικα και βάλε. Εγώ το πήρα το 2000. Τι λες το. Θα πληρώσει ένα Raikouch. Όχι, η Plextor. Plextor πρέπει να είναι. Πόσο, δύο. Όχι. Το πήρα το 2000, ήταν ταχύτητα τετραπλής. Α, 140 χιλιάρικα. Όχι, θα σου πω. Το είχα πάρει με ματιέρες οικονομίες, δηλαδή μια χρονιά πριν είχα πάρει το PS1 και μετά ήταν να πάρω το Plextor. Βέβαια το είχα πάρει και πολύ για να γράφω CD μουσική στα οποία που λέγαμε MP3 στο σχολείο στις μαθητές. Ένα χιλιάδες CD που και πήγαινα εγώ μετά και αγόραζα κόπιες. Γιατί εγώ δεν είχα τόσο γρήγορο ίντερνετ με Napster τώρα που είναι άρχισες και με έξτρες. Όσοι είχαν ραδιοαρκό ήταν δακτυλοδεικτούμενοι τότε. Αυτός επί που γράφει μαλάκα πάνω του μιλήσουμε. Ναι. Αλλά έβγαζα λεφτά πουλώντα CD μουσικής με MP3 για να αγοράζω κόπιες από το σχολείο. Πόσο το έχεις πάρει, θυμάσαι. Λοιπόν, ναι, το είχα πάρει 70.000 με δόσεις από το Καμπέρι Electronet, ήταν Electronet δηλαδή. Είχε πάρει ο πατέρας μου κονέ να το πάρω με δόσεις. Και το είχα πάρει με τρεις δόσεις με δικά μου λεφτά. Τώρα σου μιλάω Δευτέρα Λυκείου. Ναι. Αλλά ήμουν ο μοναδικός νομίζω στην τάξη και σίγουρα ήμουν ένας-δύο που είχαν σε όλο το Λυκείο recorder. Αλλά ναι, μετά ξέρω εγώ 2003-2004 και παίρνανε ταχύτητες. Σκέψου ότι εμένα αυτό δεν είχε προφύλαξη buffer. Οπότε αν γινόταν χύψη λάθος, επειδή και τα PC δεν είχαν μεγάλες μνήμες, έκανε error και το CD ήταν άχρηστο. Πάλι την αρχή. Μάλιστα, οπότε πάμε να πω τις δικές μου. Να πω κάτι πιο πριν. Εσείς εδώ που το πήρατε αυτά τα μηχανήματα, που συζητάμε τώρα. Δεν ξέρω πού θα το πω, αλλά χάθηκατε λίγο τους φίλους σας, ξέρω εγώ. Όχι. Εγώ τις πρώτες εβδομάδες μου χτυπάγανε να κατέβουμε κάτω να παίξουμε. Δεν σου άνοιγα. Κοίτα, ήσουν λίγο πιο μικρή. Εγώ μάτσα την κουρτίνα και ήταν κοντά να φύγει. Έμα 14 εντάξει. Καλά, ναι. Εγώ ψόφαγα να κατέβω κάτω. Καλύτερα να κατέβαινα κάτω παρά έμενα μέσα. Για να πέσω πέρα 16. Για κάνα μήνα παιδιά δεν του άνοιγα και με κράζανε. Θα κάθομαι σε ένα να παίξω κανένα πεντάρο, άμα μου χτυπάγανε που δίνει τηλέφωνο. Αέρα. Εγώ σκέψω για μπάλα, ναι. Ήμουν ο μόνο που το είχε, οπότε καταλαβαίνει. Το πήρα 16 χρονών, οπότε βγαίνα και για BMX, για ρόλο, γιατί έκανα και σκέιτο και μαλακέ τέτοιε. Είχα και το ποδόσφαιρο έπαιζα στο γαλάτι τότε ήμουν και στην ομάδα, οπότε. Είχα. Οπότε μόνο εγώ το έκανα αυτό. Okay. Interruption. You foul. Μάλιστα, λοιπόν, και πριν πω τι δικέ μου αναμνήσει, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Λοιπόν, και αφού ακούσαμε τι αναμνήσει των καλεσμένων, κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Μην φύγετε, μείνετε μαζί μας. Χριστούγεννα σήμερα. Πίνουμε τα κρασάκια. Έχουμε φάει ήδη από το μεσημέρι όλοι σε σπίτια, γιορτές κτλ. Μείνετε μαζί, μείνετε console hunter. Και όσοι δεν μπορείτε, υπάρχει και το post και το resume. Από όσο ξέρω, γενικά, άμα δεν μπορείτε να το δείτε τώρα. Θα έχουμε και gameplay, παιδιά, σε λίγο. Θα θυμίζει λίγο το πρώτο εορταστικό. Βάλε timestamps, ρε. Ναι, σωστό. Δηλαδή τώρα είχαμε πρώτα την κουβέντα. Αυτό, μετά αυτό. Θα πει δεύτερο timestamp. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Να το κάνει. Και στα room tours να το κάνει. Γιατί δεν βοηθάει και τον άλλο να πει. Δεν το έχω δει καν πώς γίνεται, δεν έχω ασχοληθεί καν. Τίποτα, βάζει το χρόνο κάτω στα. Στο στούντιο. Σε ένα σχόλιο. Σε ένα σχόλιο και το πιάνει αυτόματα και με το πατήσει πάνω και στα χωρίζει κιόλα μόνο. Στο description. Στο description. Να το κάνει έτσι γιατί έχει, α πούμε, τα room tours είναι τέσσερα μέρη. Ναι. Είναι η κουβέντα σου. Βάλε. Time stamp μετά ξεκινάει το room tour. Time stamp μετά ξεκινάει. Πρέπει το gameplay. Μήπως το κάνω και στα περασμένα. Ναι, να το κάνεις για να τους βοηθήσεις και όλες να το κάνουν και σαν, να το βλέπουν σαν επεισόδιο-επεισόδιο. Ναι, δηλαδή... ναι. Έχεις δίκιο, εντάξει. Πλασλακάρω, δεν τα έχω δει όλα. Λοιπόν. Σοκολατάκια. Λίσα μαύρη και κακιά με αυτά τα σοκολατάκια σήμερα ο Itchy Taste. Ο Itchy Πρέσβης. Itchy Πρέσβης. Καλά λέτε. Τώρα, εγώ τι έκανα, μάγκες. Εγώ ήμουνα γενικά. Ξέρετε ότι ξεκίνησα με Nintendo. Έπαιξα δύο μηχανήματα από τα τρία της Nintendo πριν καν έρθω στην Ελλάδα. Το NES το έπαιξα με το που ήρθε στην Ελλάδα. Γενικά ήμουν Nintendo. Όμως άρχισα να βλέπω στα περιοδικά αυτή την αλητεία της Sega. Ναι, άρχισα να το βλέπω. Και δεν βγήκα απ' έξω λοιπόν στο να αγοράσω Game Gear, Master System και Mega Drive. Το Mega Drive το αγόρασα και εγώ καθυστερημένα γιατί είχα φάει τη φόλα που σας είχα πει στο εορταστικό το περασμένο που πήρα Master System αντί για Mega Drive. Είχα φτάσει να έχω 4-8 μπιτα Game Boy, Game Gear, Master System, NES.
Εντάξει, πήγαμε εκεί την ίδια χρονιά μαζί με το Mega Drive. Πήρα και το Super Nintendo. Καθυστερημένα τέλος πάντων, προς το τέλος της ζωής τους. Αλλά εννοείται ότι και εγώ από τα περιοδικά άρχισα να βλέπω τη λέλαπα που ερχόταν. Δηλαδή άρχισα να βλέπω τσουνάμι τότε. Θα πω τώρα τα πιο ωραία έτσι σημεία που έχω κρατήσει από εσάς. Θα πω ότι καταρχήν η πρώτη μου εμπειρία με το PlayStation ήταν. Πρέπει να το έχω ξαναπεί στο κανάλι, αλλά ίσως κάποιοι το θυμούνται. Είναι 1996. Έχουμε πάει Χριστούγεννα στο Μινιόν. Και το Μινιόν για κάποιο χύψη λόγο που είχαμε πάει, δηλαδή παίζαμε στα stands εκεί, ξέρετε, σε ένα το stand που έχω μέσα το Sega. Παίζαμε εκεί Mega Drive, Super Nintendo. Υπήρχε νομίζω και Saturn. Δεν θυμάμαι τώρα με παρένθεση ότι έπαιξα Saturn. Νομίζω πρέπει να έπαιξα όντως. Μπορεί, ναι. Θυμάμαι ότι είχε κάτι τέτοια. Πρέπει να είχε το Wipeout. Distraction Derby δεν είχε το Saturn νομίζω. Είχε. Ένα από τα δύο. Μπράβο. Να τα πούμε σε λίγο. Ένα μηδενίδι μετράει το σκορ. Και είμαστε στο Μινιόν. Και μετά λέμε πάμε και στο Λαμπρόπουλο. Μήπως έχει ο Λαμπρόπουλος που ήταν δίπλα, έχει PS1. Ναι, ναι. Φεύγουμε λοιπόν Μινιόν, αφού έχουμε πάρει την τζούρα μας. Ουρές τώρα Χριστούγεννα, θυμάστε πως ήταν. Πάμε Λαμπρόπουλο. Πάμε Λαμπρόπουλο. Θέλαμε να δούμε PS1. Λέγαμε πού άλλο θα δούμε. Μόνο εκεί θα βλέπαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση τώρα. Ούτε και το software center που είχα πάει δεν θυμάμαι να είχε. Ή δεν είχε τύχει τουλάχιστον να δω εγώ PS1. Πάμε στο Λαμπρόπουλο, τζίφος. Σάτουν θυμάμαι πάλι, εκεί θυμάμαι στάνταρ. Ουρές παιδιά να παίζουν και ξαφνικά, έτσι όπως είμαστε παιδιά στην ουρά και περιμένουμε, σκάνε κάτι τσογλάνια, γιατί ήταν τσογλάνια, φαινόντουσαν. Εμείς τότε ήμασταν λίγο πιο, ήμουνα, να σας πω το 96, ήμουνα 14. Σκάνε κάτι πανικιά, 17-18 χρονών, με αλυσίδες, κουλαρίκια. Ήταν διαφορετική δηλαδή φάση από εμάς. Και λένε, ρε μαλακές, απέναντι στα Virgin έχει PlayStation Stand και παίζουνε, λέει, PlayStation 1, ρε. Και ξαφνικά βλέπεις... PlayStation 1 δεν θα είπανε, PlayStation σκέτο θα είπανε. Αυτό. Και παίζουνε, λέει, PlayStation. Και βλέπεις... Τρέχοντας. Το είπε δυνατά όμως. Μπουχώς. Γιατί και εμείς περιμέναμε, ρε παιδί μου, χαζεύαμε στο Λαμπρόβιλο και με το που ακόμα αυτό τι γίνεται. Βλέπεις ξαφνικά τουλάχιστον 15-20 άτομα να παρατάνε ό,τι κάνουν και να αρχίσουν να πηγαίνουν στις σκυλιόμενες. Και εγώ ήμουνα με έναν φίλο μου που η μαμά του δούλευε καθαρίστρια στο Λαμπρόπουλο παλιά. Και μου λέει, είχα πάει εγώ τότε, είχα αγοράσει και ένα σκέιτ. Είχα πάει 10.000 και είχα πάει να αγοράσω ένα σκέιτ εκείνη τη μέρα. Το είχα πάρει το σκέιτ, το είχα πληρώσει με τα φλάι τα μπουφάν, απόδειξη μέσα. Και μου λέει, έλα, ας τους άλλους τους βλάκες να πηγαίνουν, λέει, στις σκάλες. Εμείς θα πάμε από αλλού και θα φτάσουμε πρώτοι στα Βέρτζιν. Μου λέει, μάνα μου, δεν τα ξέρω. Και πάμε και με πάει σε μια πόρτα που ήταν staff only. Και αυτό ήταν ταυτόχρονα και οι σκάλες κινδύνου εξωτερικές που δεν υπήρχαν κυλιόμενες. Δηλαδή ήταν μέσα στο κτίριο σκάλες, αλλά σαν να πηγαίνει σε μια πολυκατοικία. Δεν σου θυμίζω ότι είσαι να δει μέσα στο Λαμπρόπουλο. Και αρχίζουμε λοιπόν να κατεβαίνουμε τις σκάλες. Και όπως σταματάμε, ξαφνικά έχουμε. Hey! Και ήταν ένα security, ένα γορίλα με ένα σαν το τάβρο εδώ, παιδιά. Είχε ένα σβέρκο. Ναι, ναι, έχουμε χεστεί. Το σκέιτ, εγώ στο χέρι. Τι κλέψατε, ρε. Λέω μαλακά. Τι αποδείξει, ρε μαλακά. Έχω μείνει κάγκελο και αρχίζω να κάνω το fly. Τι κάνει, για να δω. Κανίβαλα τώρα, τρόπι μηδέν εκείνη την εποχή. Και τη βγάζω. Μου λέει, τι κάνετε από εδώ. Λέω, θέλουμε να πάρουμε εγώ το λεωφορείο, βιαζόμαστε να πάμε σπίτι. Μαλακίες λέγαμε. Κοιτάει την απόδειξη, να μην ξανάρθετε από εδώ. Ξέρεις, δηλαδή τσαμπουκαλεμένος. Παιδιά λοιπόν φεύγουμε σφαίρα και από το Λαμπρόπουλο ακριβώς περνάμε εκεί τώρα σε αυτό το σημείο στη συμβολή είναι Σταδίου και Πατησίων που τώρα είναι ένα χωριάτικο. Πού ήταν, εκεί που είναι ένα χωριάτικο. Ήταν δισκάδικο, ναι, το θυμάσαι. Μετρόπολης. Μετρόπολης. Το Virgin είναι άλλο όμως. Ναι, απλά κάτι είχε. Όχι, έφερνε Virgin, είχε διαφήμιση Virgin. Υπήρχε Virgin Megastore στο κέντρο. Πρέπει να ήταν αυτό. Απλά είχε και Virgin διαφήμιση. Okay, σωστά. Okay, στο ναι. Δεύτερο όροφο δεν είχε και video games, στο υπόγειο. Ένα από τα δύο. Είχε. Μπράβο. Okay. Λοιπόν, και είχαν λοιπόν εκεί μέσα η Sony, είχε κάνει event. Και πάμε λοιπόν σφαίρα πρώτη και μπαίνουμε μέσα, παιδιά. Και είναι μόνο 4 άτομα στην ουρά και παίζανε Ridge Racer. Και βλέπω ξαφνικά εγώ το περασμένο παιχνίδι με αμαξάκια που έπαιζα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Micro Machines. Micro Machines, Road Rush με μηχανές στο Mega Drive. Δηλαδή, Outrun. Ναι, Outrun. Για να ρίξω λάδι στη φωτιά, ναι. Μεταφορά Ridge Racer από Arcade σε PlayStation και μεταφορά Daytona από Arcade σε PlayStation. Εντάξει, το Ridge Racer τώρα, άμα το δεις, γιατί το λογικά μου ήταν το πρώτο. Ήταν το πρώτο. Είναι σαν να έχεις πάρει χάρτινες κούτες, να τσέχεις και να έχεις πάλι ρόδες και να τρέχουν. Αυτό, αυτό. Τρέχει πιο καλά με αυτό το τέτοιο.
Και πάω εκεί. Έχουν conflict τώρα εδώ. Το Σαγκαράδι δεν το αγγίζει τίποτα. Console Wars. Με 10 frames. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. 15 το πολύ. Και πάω τέλος πάντων μάγκες και έρχεται η σειρά μου. Δεν υπήρχε το DualShock, τώρα ανοίγω το χειριστήριο. Έπιασα, θυμάμαι, το χειριστήριο και νόμιζα ότι με το που το έπιασα συνδέθηκε με το νευρολογικό μου σύστημα. Δηλαδή λες και πλάγκαρα USB πάνω του. Είχα πάθει μεγάλο σοκ. Άρχισα να βλέπω τώρα το παιχνίδι, τον ήχο, γιατί το είχε και σε ένα stand Sony με ηχεία. Που γράφαν τα ηχεία, θυμάμαι, γράφαν Sony. Δηλαδή ήταν ωραίο stand promo, ρε παιδί μου. Διαφημιστικά φυλάδια, παιδιά, τα οποία αν θέλετε τα βγάζω, τα έχω από τότε εκεί. Αν θέλετε, όσο μιλάτε, θα τα βγάλω να τα δείξω γιατί τα έχω εδώ πίσω. Ναι. Τα πήρα από τότε, είχε 3-4 διαφορετικά φυλάδια που ήταν εκείνη εποχή, του launch δηλαδή του PS1. Τα έχω από τότε, τα έχω εδώ πίσω. Και έπαθα σοκ. Αυτό ήταν. Μετά θυμάμαι, πήγα σπίτι μου το βράδυ και αντί να πάρω το skate να πάω να κάνω κανένα kickflip, κανένα grind έξω εκεί στο skate park, κοιμόμουν και νόμιζα ότι έβλεπα αναλαμπές από το Ridge Racer. Μου είχε διαλύσει το μυαλό. Δεν σκεφτόσαι μετά... να πώς θα το αποκτήσω, πώς θα το πάρω. Ήταν πολύ δύσκολα. Γιατί σου θυμάμαι. Εγκέφαλες, Με έκαψε. Όπως με είχε κάψει ακριβώς πριν κάποια χρόνια το 1994 τον Donkey Kong στο Super NES. Έβλεπα Donkey Kong στον ύπνο μου. Δεν μου το πήρανε. Θυμάμαι τη διαφήμιση να με σπαμάρει συνέχεια. Θυμάμαι στο Μινιό το event. Και κοιμόμουν και παιδιά είχα πάθει ένα είδος αρρώστια, ψύχωση. Όπως εμένα είχε σκάσει ο εγκέφαλός μου όταν βλέποντας το Resident, έλεγα δεν έχει πίστες, ναι. Μαλάκα. Ναι. Όλο ένα πράγμα σαν την κανονική ζωή, όλο ένα πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τώρα αν το είχατε νιώσει εσείς αυτό, αλλά εμένα... Ότι ζούσα εκεί μέσα, βλέπω. Είχε κραγεί το κεφάλι μου ότι δεν είχε, ας πούμε. Ήταν πολύ δυνατό, παιδιά, όλο αυτό το σκηνικό. Τέλος πάντων, μετά κάηκα, άρχισα να παίρνω πολύ πιο σοβαρά τότε περιοδικά. Ήδη έπαιρνα από το 95 Game Pro, δηλαδή Game Pro ξεκίνησα το τεύχος νούμερο 5, νούμερο 6. Έτσι, εγώ με το Primal Rage το εξώφυλλο, το 6. Οπότε άρχισα να διαβάζω και στο αλμανάκο και στα περιοδικά και αυτό συμπυκνωνότανε. Δηλαδή πήγαινα σχολείο και θυμάμαι να ζωγραφίζω στα βιβλία την κονσόλα του PS1. Δηλαδή τόσο ζημιά. Εν τέλει άργησε πολύ, αντί να πάρω PS1 το 97 πήρα Jaguar. Ενώ είχαν ήδη πάρει κάτι φιλαράκια PS1. Τι πήγες και πήρες και εσύ, ρε μάλλον. Εντάξει, 10.000 το ένα με το Έθνος, το άλλο 80. Πρέπει να ήταν 2 μήνες πριν. Δηλαδή έλεγε η προσφορά Χριστούγεννα το 97. Ναι, πρέπει να αγοράσει κάθε μέρα την εφημερίδα. Έσκεψα 100 δραχμές επί. Ήταν σίγουρα 2 μήνες. Η μάνα μου αγόραζε το Έθνος ό,τι και να γινόταν από τότε που γεννήθηκα. Ναι, δηλαδή από το 82. Αυτό θα μπορούσα να το είχα πάρει και εγώ γιατί το ίδιο σκηνικό. Η μάνα μου αγοράζει κάθε μέρα το Έθνος. Πατέρας μου είναι αντίστοιχα. Μπράβο. Δεν έχασε και τίποτα. Κοίταξε. Οπότε. Ναι, σκέψω ότι. 20 με 25.000 συνολικά. Ναι, ήταν ήδη κάποια λεφτά. Δεν αλλά... με διέφερε καθόλου ρε φίλε να το πάρω όμως. Γι' αυτό και δεν καθόμουν να μαζέψω. Κοίταξε, τα... ήταν μια άλλη κονσόλα για μένα. Επειδή εγώ, όπως σου είπα, είχα Super Nintendo Mega Drive τότε ταυτόχρονα το 96. Είχα και πει και τα Master System. Λέω, εντάξει, το Jaguar τόσα καλά γράφουνε. Του πούστε. Είχα παίξει. Τα γράφανε. Τα γράφανε στην αρχή. Είχα παίξει και FZ ένα 3DO το 94. Σε ένα πλούσιο παιδί στην Κηφισιά, είχα αρρωστήσει με το Need for Speed το πρώτο. Καλά, και το Road Rush και τον Gex, είχα αρρωστήσει. Ναι. Και βλέπα το PlayStation, γεια σας. Και τι γίνεται λοιπόν, ένα φιλαράκι με το εκείνα τα Χριστούγεννα το αγοράζει και αγοράζει το Resident Evil. Το Gex το 2D λες. Ναι. Και το Gex που είχε βγει στο FZ1, στο 3DO. Ήταν σαν μασκότητα. Ήταν το launch, ναι. Και παίζω παιδιά Resident Evil 1. Πάω στο φίλο μου, πήγα σπίτι του Χριστούγεννα, γιορτές. Είχα κάτσει έτσι και πρώτη φορά έλεγα στη ζωή μου βλέπω ένα video game που είναι ταινία χώρο. Αυτό. Έτσι. Δηλαδή... Αρρώστησα. Και από τα πρώτα θρίλερ που καταλάβαινες ότι είναι θρίλερ, γιατί τώρα κάτι της Splatterhouse που ήταν θρίλερ και το Splatterhouse, ας πούμε, πιο πολύ ήτανε... το... μετά από λίγο το ξέχναγες. Έκανε το Alone in the Dark να φαίνεται παιδικό τώρα. Τίποτα, ναι. Και το Alone in the Dark, δεν τα ξέρω. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Άσε που όταν τα έβαλα να τα παίξω δεν παίζουν. Τα δύο πρώτα δεν παίζουν. Είχε πάρει κάτι παιχνίδια μετά. Γιατί το είχε τσιπάρει και καπάκια. Είχε πάρει τώρα Distraction Derby 1 ή 2. Είχε πάρει το Wipeout. Είχε πάρει το Air Combat. Είχε πάρει το Tomb Raider το πρώτο. Και τα έπαιζα γιατί είχε πάρει πολλά. Και λέω, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα εδώ. Δηλαδή, δεν γίνεται να ζούμε τέτοια επανάσταση. Γιατί εγώ έπαιζα και Game Boy ακόμα τότε. Δηλαδή, το 97 έπαιζα Game Boy. Αγόραζα παιχνίδι για το Game Boy. Είναι για σένα μεγαλύτερη διαφορά σε γραφικά σε γενιά. Ναι, εντάξει, εννοείται. Απλά που θα να καταλήξω ότι παρότι ήμουν σεγκάκια, δηλαδή, εγώ γούσταρα και τις δύο παιδιά. Δεν ήμουν μόνο Nintendo ή μόνο σεγκά. Ήθελα και τις δύο.
Εντάξει, όπως πήρα και το Jaguar, δηλαδή μου άρεσαν τα χόλα. Το Saturn δεν μπήκε ποτέ στο μυαλό μου, σε να πω. Μα τη θέση τη Sega σαν αλήθεια. Την πήρε η Sony τότε, παιδιά. Τη θέση τη Sega πήρε. Ναι. Αντί στην Nintendo. Αντίγραψε πολλά πράγματα που έκανε η Sega, την είχε διαβάσει κανονικά. Ναι, 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 αυτό ακριβώς. Αν δεν είχα καμία επαφή με το Saturn, δηλαδή δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να αγοράσω Sega Saturn. Ήθελα, βασικά ξύπναγα και κοιμόμουν με την νοοτροπία, παιδιά, να αγοράσω PS1. Το οποίο είναι αυτό εδώ από τότε. Από τότε. Το DualShock το πήρα το 98, το πήρα 50.000 ακριβώς. Και μετά από 3 μήνες, γιατί εγώ τι πουστιά είχα κάνει. Είχα αγοράσει από πριν, το έχω ξαναπεί παλιά σε επεισόδια, το Resident και Memory Card. Πριν πάρω το μηχάνημα, ένα χρόνο πριν. Να είσαι έτοιμος. Ναι, τα είχα πάρει. Και είχα πάρει και κάτι μεταχειρισμένο, το Software Center, είχα πάρει το Air Combat, που τα έχω, παιδιά, όλα ακόμα αυτά εδώ από πίσω. Ωραία, Air Combat. Duke Nukem 3D. Στο Saturn πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι πιο ωραίο. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι χειρότερο. Έχω ακούσει ότι είναι χειρότερο. Στο Saturn, όχι πιο. Ναι. Τέλος πάντων, είχα κάτι παιχνίδια που μόλις, παιδιά, πήρα το PS1, τελείωσε. Δηλαδή, θυμάμαι να κάνω κοπάνα από το σχολείο στην Γράβα, να πηδάω στο στίβο, να βγαίνω από την ταράτσα του λυκείου και να πηδάω καταδρομικά κομάντο, να βγω στο στίβο της Γράβας, όσοι είναι από την περιοχή, καταλαβαίνουν τι εννοώ, να πάω σπίτι κοπάνα 2 ώρες πριν σχολάσει η μάνα μου από τον νηπιαγωγείο που δούλευε, που ήταν νηπιαγωγός, για να προλάβω να παίξω 2 ώρες, γιατί μετά καθημερινή δεν θα μ' άφηνε να παίξω με φροντιστήρα και σχολείο. Καλά, Σάββατο δεν σας λέω τι γινόταν. Σάββατο. Πάνω σε αυτό που είπα, να το ξέρουν και για τα μικρότερα τα παιδάκια. Αυτό που ζήσαμε δεν υπάρχει στο σήμερα. Όχι, δεν υπάρχει. Έρχεται μήνυμα, αν ένα παιδί λείψει έστω και μία ώρα, έρχεται στο γονεί μήνυμα, SMS, ότι δεν έχει παρουσιαστεί το παιδί. Δηλαδή αυτές οι γενιές τώρα δεν θα δείξουν κοπάνα τη δικιά μας. Τελείωσε κοπάνα. Δεν έχουμε. Και για να κλείσω τη φάση, η Nintendo 64 μου το έκανε δώρο μια κοπελίτσα τότε που είχα σχέση, το 2000. Ωραίος. Μαζί με μεταχειρισμένο από το Perfect Toys στην πλατεία Βικτωρίας. Όχι. Χωρίς κουτί μου το είχε πάρει, αλλά είχε όμως. Χωρισμού αρώματα. Είχε Mario 64 και μετά εγώ τσίμπησα ο Ocarina of Time, Majora's Mask. Δηλαδή πήρα τον GoldenEye που το έκαψα τον GoldenEye. Ένα φρόκρεμα. Και ένα ωραίο σκηνικό, επειδή είπαμε και με το Μάκη με τα σκηνικά με τον μπαμπά του. Παίζω Silent Hill. Το έχω πάρει με κόπια και τι γίνεται. Μου είχαν προτείνει, αφού μου είχε κάνει το τσιπάρισμα, ότι υπάρχει ένα σκάρτ για να παίζει τα αμερικάνικα που ήταν ασπρόμαυρα. Ναι. Θυμάστε. Εγώ τα αμερικάνικα είχα. Λοιπόν, αυτό το σκάρτ είχε και audio, είχε και jack, να μπουν jack, όπου εγώ τα είχαμε τότε ένα home cinema Sony με ηχιάρες. RCA, μπράβο. Mm. Και το είχα συνδέσει στο auxiliary και έπαιζα τώρα Silent Hill με home cinema το 98. Και να ακούει ο πατέρα μου, επειδή το σπίτι ήταν διόρροφο, το πατρικό, να είναι ο πατέρα μου πάνω και μου λέει: χαμήλωσε τη μαλακία μη του γα. Δηλαδή. Και ο πατέρας μου δεν είναι μεγάλη ηλικία, αλλά του την έσπαγε που άκουγε πιστολίδια και τα ζόμπι. Δεν είναι ότι τα βλέπε, απλά τα άκουγε. Ενώ Gran Turismo με τον πατέρα μου με βοήθαγε να παίρνουμε τα διπλώματα στο πρώτο. Δηλαδή κάναμε τέτοια. Και θέλουμε να πάμε μια επίσκεψη και πήγε ο Silent Hill. Και είμαι στο σχολείο με τα μωρά που αρχίζουν και βγαίνουν τα καμένα τα μωρά τη τουαλέτα στο σχολείο. Δεν μπορώ να βρω save. Να περιμένουν. Το κλείνει. Ναι, μπαμπά, σε 3 λεπτά. Έτοιμη τώρα, γονείς. Ρε, η μάνα μου σενιαρισμένη, ο πατέρας μου, να πάμε επίσκεψη τώρα, χριστουγεννιάτικη καλή. Νίκο, το κλείνει. Εγώ να τρέχω τώρα σαν τρελός να ψάχνω το save room που ήταν σε μια τουαλέτα, δεν θυμάμαι. Όσο σε ζορίζουν το μεταξύ, δεν βρίσκεις το που θες. Σε μια τουαλέτα δεν γινόταν στα σχολεία, στην τουαλέτα. Και μπροστά στον μπάγκο, είχες την τουαλέτα, είχες 3 σημεία. Να ψάχνω, σε κάποια φάση ακούω τον πατέρα μου κατεβαίνει. Εντάξει, το κλείνω, γιατί εγώ δεν ήθελα να το χάσω και ήθελα να αφήσω το PlayStation ανοιχτό. Ανεβαίνω, σου λέω. Δεν μ' άκουγε. Κατεβαίνει τις σκάλες, έρχεται. Είχα τα DualShock. Είχα το DualShock τότε. Κάτι έριξα, δεν πειράζει. Okay. Έκατσε καλά. Ξυλώνει το DualShock. Το κάνει Iron Flail και το σπάει στον τοίχο. Τι έγινε, ρε, και σένα τα είχα. Έφυγαν σοβάδες από το τοίχο. Το DualShock ανατινάχτηκε. Τρώω και μια σφαλιάρα έτσι. Και πάω τώρα εγώ στην επίσκεψη 16 χρονών, σαν κλαμμένο μυπό. Σαν κλαμμένο γατί. Εν τω μεταξύ, να πω ότι δεν τον πήραξε σφαλιάρα. Ναι. Το ότι του είπε στο χειριστήριο, γιατί ένα που θα γύρναγε πίσω μετά και δεν θα έπεσε. Ναι.
Δεν είχα. Άρα με τυχερό εισαγωγικά πλάκα κάνω που δική μου χωρίσαν τότε και ήμουν με τη μάνα μου. Εντάξει. Εντάξει τώρα. Αλλά μετά σκέψη για μένα ήταν να πάρω. Πήρα ένα μούφα που δεν ήταν dual shock, ένα clear third party με 3.000. Downgrade κανονικά δηλαδή. Πήρα ένα τέτοιο. Δουλεύαν όμως. Ναι, δουλεύαν. Αλλά δεν είχα dual shock. Και μέχρι να ξαναπάρω original dual shock, πραγματικά μου πήρε 1-2 μήνες. Νίκο, έπαιζες RPG και νομίζω και τα υπόλοιπα δεν πολύ παίζατε RPG τότε. Το μόνο αν μπορώ να πω, όχι RPG, έχω παίξει πολύ λίγο το Final Fantasy 7, που δεν το τέλειωσα ποτέ. Και αυτό που γούσταρα και μου λείπει από τη συλλογή μου και το θέλω, είναι το Alundra. Δεν τα συμπαθούσα του... Τότε ήθελε καλά γλυκάρες. Ναι, εντάξει. Και μέχρι να μπει, ξέρω εγώ, άντε με λεξικά. Βαριόμουν αυτό που έβλεπα. Να πάρει το lower εγώ τότε και μπορούσα. Δεν είναι θέμα αγγλικών, ρε. Είναι θέμα ότι πιο πολλά αγγλικά ήθελε να ξέρει με το Silent Hill πριν παρά μετά. Εντάξει, απλά εγώ βαριόμουν αυτό το περίμενε. Το διάλογο, το μεγάλο το διάλογο. Το διάλογο και το περίμενε σε βαράει, περίμενε να βαράσει εσύ, περίμενε να σε βαρέσει. Μη, ξανά πάλι. Άντε ξανά κάτω αυτό άμα φύγει η fail ή μάχη. Ήταν based αυτά, ναι. Και παιδιά, από τους 5 είμαι ο μόνος που είναι αγαπημένο μου κονσόλα των εποχών. Νομίζω, ναι, το PlayStation το πρώτο είναι η αγαπημένη μου. Όχι, εμένα δεν είναι αγαπημένη μου. Αυτό. Εγώ δεν έχω καταλήξει ποια είναι αγαπημένη μου. Ναι. Δηλαδή και το 4, ας πούμε, μου έδωσε πάρα πολλές συγκινήσεις. Mega Drive. Καλά, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ μια η αγαπημένη μου κονσόλα όλων των εποχών. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ αγαπημένη είμαι ανάμεσα. Φλερτάρω πολύ άσχημα σε NES και σε Game Boy. Ναι. Και επειδή πλέον σαν συλλέκτη συλλογή μου είναι βασισμένη πολύ στα Mega Drive, τα Exotics και όλα αυτά, θα πω μεταγενέστερα Mega Drive για πολλές καινοτομίες και ιστορίες που είχε. Διαβάζω και ανασταίνομαι εδώ πέρα. Αλλά θέλω να κλείσω για να πάμε τώρα να πλακωθούμε λίγο Console Wars. Θέλω να κλείσω ότι το PlayStation 1 και το Xbox 360 είναι τα δύο μηχανήματα στη ζωή μου που έχω παίξει το περισσότερο χρόνο και τους περισσότερους τίτλους. Πραγματικά. Okay. Είτε σε κόπιες, είτε σε γνήσια, όχι 360 γνήσια. Αυτά τα δύο μηχανήματα όχι βγάλαν τα λεφτά τους, τα έκαψα ρε παιδί μου, 360 και PS1. Και 360 κάνεις ακόμα πολύ ωραία συλλογή, είναι φθηνά. Εγώ έχω κάψει και PlayStation 1 και Xbox 360 και PlayStation 4 έχω κάψει. Αυτές τις τρεις κονσόλες τις έχω ξεκολλιάσει. Στο 2. Στο PlayStation 2 έπαιξε και κύριε φίλε, αλλά δεν ξέρω τώρα. Και εκεί έπαιξα πάρα πολύ. Μπράβο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, είδες πως τη βγάζω απ' έξω. Μήπως ήταν ηλικία ρε Μάκη, είναι κοπέλες τότε σχέσεις. Εντάξει. Ξέρεις τι, τι γινόταν με το PlayStation 2. Έπαιζα, ό,τι έπαιζα βασικά το τερμάτιζα, το πήγαινα πίσω, αυτό ήταν τέλος. Αλλά έπαιζα δύο μήνες, το παράταγα άλλους δύο. Ξανά πήγαινα άλλους δύο μήνες. Ξανά το παράταγα πάλι. Μήπως είμαστε και αυτό με σχέσεις, εξόδους, φίλους. Αυτό πρέπει να φταίει. Γι' αυτό δεν μου έχουν μείνει τόσο φρεσκαδούρα. Δεν είσαι παιδί τότε, ρε φίλε. Όχι, αυτό. Ναι. Ήμουν πιο πολύ του έξω. Αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι έχασα. Δηλαδή έπαιξα τα σημαντικά, κάτι ονειμούσα, κάτι... Ναι. Αυτά τα έπαιξα όλα. Αλλά επειδή είχε παύσεις μεγάλες στο PlayStation 2, έπαιζα δύο μήνες καλά. Το παράταγα μετά δύο μήνες πάλι. Ξανά μάνα το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, και πριν περάσουμε gameplay, να κάνουμε και λίγο console wars, ρε παιδιά, έτσι. Δεν γιατί... μας παίρνει, όμως είστε πολύ τη Sega, ρε φίλε. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε ότι αναλογικά τώρα όλοι είχαμε PlayStation 1. Ναι, ο Θάνος που είχε είναι σε μια αναλογία 1:4. Ναι. Όπως ήταν η πραγματικότητα. Κάτι είχες πει όμως στο επεισόδιο του Saturn που θέλω να πεις. Ναι. Ότι μέχρι κάποια χρονιά το Saturn δεν είχε το μεγάλο το κενό με το PS1. Ακριβώς. Ήταν πιο κοντά. Για πες το μία, για την ευκαιρία. Η πρώτη χρονιά, δηλαδή, ας πούμε, ας μετρήσουμε τη χρονολογία 95-96. Στην ουσία δηλαδή, ναι. Ήταν και πιο μπροστά η Sega στην Ελλάδα. Και όπως και στην Ευρώπη. Ελλάδα σίγουρα. Εντάξει. Ναι. Δεν είχε πατήσει καλά η Sony στα πόδια της. Δεν είχε τρεωθεί ακόμα. Όλοι ανακαλύπταν σιγά σιγά τι είναι η Sony, τι βγάζει η Sony. Παιχνίδια καινοτομίας δεν είχαν βγει. Η Namco τη στηρίζει. Δεν μπορούσε η Namco. Πολύ Namco. Ναι. Και ναι. Namco και Konami. Ναι. Υπήρχαν εταιρείε. Τη Sony, ειδικά η Namco στην αρχή, επόμενο το είχε πάρει. Και μετά και Capcom. Υπήρχαν εταιρείε οι οποίε τα είχαν με τη Sega λόγω των arcade. Δεν θέλανε να δυναμώσουν τη Sega επειδή υπήρχε και ο πόλεμος των arcade τότε των μηχανών. Κοίτανε Sega και Namco στα arcade. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτό. Το παιχνίδι ξέφυγε και η μάχη χάθηκε δηλαδή από το 97 και μετά. Final Fantasy 7. Όταν βγήκαν αυτά τα παιχνίδια. Ναι, εκεί που η βιβλιοθήκη άρχισε να δυναμώνει τη Sony. Οι δεύτερες συνέχειες, το έχω ξαναπεί δηλαδή, το Breaker 2 και πολλά άλλα, Croc 2 που λέγαμε, Pandemonium 2 κτλ. Όλα τα δύο ήταν μόνο στη Sony. Ναι, την είχαν ξεγράψει τη Sega. Ναι. Την ήταν ακυρωμένα κανονικά. Βγήκαν και μας πούμε Time to Kill, δεν βγήκε στο Saturn. Όχι, μόνο αυτό. Κάτι παιχνίδια, ναι, πολλά.
Wipeout 3. Πολλές συνέχειες, δεν βγήκανε. Ναι. Έλα, θέλω λίγο Console Wars τώρα. Το Console Wars που κάνουμε. Τα 10 πιο διάσημα, τα 10 πιο διάσημα του PlayStation δεν υπάρχουν στο Switch. Άμα κάτσε να το σκεφτείς, δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Ωραία, για. Κάνουμε για πλάκα έτσι. Ναι. Αλλά παλιά ήσουν τα Console Wars. Στο σχολείο εμείς είχαμε Console Wars. Ωραία, Θάνο, ποια θα έλεγες 10 καλύτερα. Δηλαδή 10 παιχνίδια Saturn που θα κατουράγανε το PS1, μπορούμε να πούμε. Παραπάνω σου βρίσκω. 10 παιχνίδια Saturn, ναι. Ναι. Επειδή το είπε ο Μάκης, γι' αυτό. Ιαπωνικά κάτι shooters, για top 10, ας το πούμε. Virtual Fighter 2. Θα πω Tekken 3. Για μένα καλύτερο, αλλά το ναι ρε φίλε, το Tekken 3 νομίζω είναι ανώτερο. Βοήθα λίγο, ρε, γιατί μόνο... Το Tekken 3 είναι ανώτερο το Tekken 3, ρε παιδιά. Σε καράλι. Ωραία, σε... Πείτε το κλασικό, εντάξει. Σε καράλι προς κοινό δεν υπάρχει καλύτερο arcade. Σε καράλι, ναι. Είναι arcade, καθαρό. Οπότε arcade αντίστοιχο στο PlayStation δεν υπάρχει. Υπάρχει το Ridge Racer, αλλά... Είναι καμία σχέση τώρα. Λοιπόν, έβαλα το Virtua Fighter το 2 στον τέταρφό μου που είναι 26-27 ναι. Και του λέω κοίτα Tekken. Ναι. Του λέω από αυτό ξεκίνησε το Tekken. Ακριβώς. Ναι. Στην ουσία. Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει για να δω γιατί παίζει πάρα πολύ Tekken. Ξέρω από το πρώτο μέχρι το τελευταίο που είχε βγει. Okay. Και μου λέει κινήσει ο τάδε. Ναι. Αυτή είναι του άλλου. Και 60 frames είναι... το Virtua Fighter 2. Ναι. Και... Του μπήκε μέσα στο μυαλό, ξέρω εγώ ότι. Ναι. Κοίτα να δεις, δεν το ήξερα αυτό. Στο τι ξέρει τι μου άρεσε, που κάθε κουμπί ήταν και κάποιο άκρο του παίκτη. Αυτό δεν το έχει το Virtua Fighter, είχε τρία κουμπιά νομίζω. Δύο. Και αν θυμάστε, στα παιδιά το γράφανε, ήταν να βγει το Virtua Fighter 3 στο Saturn. Ναι, και πήγε στο Dreamcast μετά. Και το Senio. Για πες επόμενο παιχνίδι που θα ζήλευε το PS1. Εντάξει. Τα τρία Panzer Dragoon. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα. Πες το πιο δυνατά για σακούλα. Α, εντάξει, έχουμε και εδώ μικρόφωνο. Απίθανα, ναι, ναι, ναι. Πάρτζε Δραγκούν. Ειδικά το 2 το Σβέι και το... Και το Σάγκα, και το Σάγκα είναι σαλούν. Το Knights είναι το Dreams το θεωρείς παιχνίδι που... Το Knights είναι σε δεκάδα και για μένα. Τι κουκλή. Παιδιά, εμένα το Knights δεν θα το αγόραζα ποτέ. Έχω παίξει Knights. Για tech demo όμως, αλήψε τα γραφικά του. Γιατί. Δεν ξέρω, το θεωρούσα παιδικό. Γενικά, εγώ είχα μια τάση τότε που ήμουν έφηβος να μην θέλω να παίζω καρτουνίστικα παιδικά παιχνίδια χαρούμενα. Έτσι. Ναι. 2,5 D ήταν, δεν ήταν. Ναι, απλά ήταν το κόνσεπτ του αυτού. Δεν το έχω παίξει ποτέ, ρε φίλε. Ούτε ένα δεν έχω παίξει. Αποθυμένο αυτό, το έχω αποθυμένο. Παρέθεση το Panzer το remake, ξέρει, γιατί το αγόρασα. Πολύ καλό. Σε γραφικά έχει δώσει. Απλώς έχει κάνει μια αλλαγή στο χειρισμό, όσο το ξέραμε από παλιά. Εσύ που δεν έχει παίξει, αν δεν έχει παίξει το Saturn, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Όσοι το παίζαμε τότε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί θυμόμασταν αλλιώς το χειρισμό. Και για πες κι άλλα. Κάνε άλλα τέσσερα. Άλλα τέσσερα μένουν, ναι. Επειδή τώρα όπως το είπες, μαζί, εμείς να λέμε μαζί. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε το Σεγκαράλι, είπαμε το Knights, είπαμε το τα Panzer Dragoon, είπαμε το Virtua Fighter το 2. Τώρα... Shooter, και το ιαπωνικό το shooter, ρε φίλε, που είναι πανάστατο. Καλύτερα να ναι, πάλι. Να πούμε πάλι που τα είχε ο κόσμο. House of the Dead είχε. House of the Dead το πρώτο, βγήκε πόρτα. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι. Δεν ήταν καλό πόρτα όμω, ρε παιδιά. Τι λέει, μια χαρά πεζό. Καλό ήταν. Διασκεδαστικό ήταν. Σε σχέση με το Arcade. Virtua Cup. Τι με το Arcade είχε μια πλακέτα τόση όπω είναι όλοι οι κονσόλε. Μια γενιά μπροστά τουλάχιστον. Μια γενιά μπροστά. House of the Dead πάμε για το 6 λοιπόν. Το Tomb Raider θα το βάλω μέσα. Που ήταν κανονικά ένα αποκλειστικό. Ναι. Εντάξει. Το χάσε, ρε φίλε αυτό. Πώς κατάφερε και έχασε την αποκλειστικότητα από αυτό. Τα κάνανε αυτά. Εν τω μεταξύ, το έλεγε κάποιο που δεν είχαν πολύ ασχοληθεί και σου λέει: όχι, ρε, τι αποκλειστικό του. Ναι, ναι, ναι. Του Saturn, στο PlayStation, εμεί το ξέρουμε. Τραγικό είναι αυτό. Δηλαδή είχε κλείσει. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν, ήταν αποκλειστικότητα χρόνου, έτσι. Λογικά για να περάσει μετά και στο PlayStation. Και όλοι το ξέρουν το PlayStation και όχι από το Σεγκάστο που ήταν αποκλειστικό. Burning Razor. Ναι, θα το έλεγα. Ναι. Clockwork Knight πιστεύει θα... στο πλάτφορμα, εφόσον θα πείτε και εσύ φαντάζομαι κάποιο πλάτφορμα, το Clockwork Knight το 2. Αυτό είναι το καλύτερο που είχα δώσει στο Saturn. Αυτή είστε ρε φίλε. Το καλύτερο... Όχι, από τα δύο Clockwork Knight το 2. Το έχεις παίξει. Με φωνή αλέφαντου τώρα να λέω όλα αυτά έτσι. Ναι, το έχεις παίξει. Ναι, το έχω παίξει. Ωραία. Εντάξει. Τι σου έκανε σαν αίσθηση δηλαδή. Αυτό μου μάκης ρε φίλε. Τα βάζεις τα Apes Odyssey και τα Exodus και δεν υπάρχει τώρα σύγκριση. Μα είναι διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Τόμπα. Τόμπα. Ποτέ δεν θυμήθηκε το Tomba. Το Tomba. Ήταν ωραίο, όμως. Τυχαία σε ένα demo το είχα δει το Tomba. Και, μετά... και αυτό βγήκε αργότερα. Ναι, το Die Hard το Arcade. Δεν θα το πάμε τώρα. Το Die Hard, αν και στα Trilogy, όντως τα δύο Trilogy είναι καλύτερο στο πλαίσιο σαν ένα. Γιατί δεν λέμε παραμύθια εδώ πέρα. Εγκεμενικότητα θέλω να πω. Και ένα χαβαλέ που κάνουμε. Το Arcade έδωσε πόνο. Αποκλειστικότητα δηλαδή στο Saturn έδωσε πόνο. Δώσε πόνο και εσύ αγόρι, γιατί εγώ με τους φίλους μου δεν συζητάμε αυτά.
Πες ό,τι θέλεις. Ξέσχισέ με εδώ. Ξέσχισέ με εδώ. Θέλω να γίνει χάμω να πάρεις όλο το τραπέζι και να πεις εντάξει όχι. Απλώς είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα κομμάτι διετίας μόνο δυστυχώς για το ίδιο. Ναι, μετά πεθάναμε κανονικά. Μετά ξεφύγει το πράγμα. Πώς θα είπαμε, 9, πώς θα είπαμε. Σαν η Force 3 βάζεις. Σαν RPG turn-based. Ναι, θα το βάλουμε και θα βάλετε ένα Final Fantasy. Μόνο ένα-τρία θα βάλουμε. Ένα από τρία. Ένα από τρία. Σε shooter πώς πιστεύετε τα πήγε το Saturn με το PS1? Φανταστικά, Virtua Cop, ένα και δύο. Δηλαδή, ας πούμε κάτι παιχνίδια τύπου Hexen, Exhumed, Duke Nukem, Quake, Doom. Τα έχετε... Αυτά υπήρχαν στο Saturn. Ναι. Ναι. Το PlayStation όμως έβγαλε το Quake 2, ας πούμε. Το Exhumed, ας πούμε, πιστεύω ότι στο Saturn είναι πιο καλό από το PS1. Και το Duke Nukem είναι πιο καλό. Αυτό, απ' την άλλη, έχω το Duke Nukem για το PS1 επειδή το έχω κάψει. Ξέρω ότι του Saturn είναι για κλωτσιές. Όχι, το είχε κάνει Lobotomy που έκανε το Quake 1 στο Saturn, ναι. Και το Exhumed. Η ίδια εταιρεία έκανε και το Duke Nukem και δεν υπάρχει. Το ξεσκίζει το. Δηλαδή να το αγοράσω για το Saturn. Επειδή είναι fan Duke Nukem. Είναι καλύτερη εκδοχή. Και δεν είναι και. Και το κλείνουμε εδώ. Το βρίσκει σε οικονομικό. Είναι οικονομικό. 35-40 εκεί. Είναι καλύτερο, είναι καλύτερο. Τώρα. Σε γκαράλι, Daytona, Manx TT εναντίον Gran Turismo. Ήταν πρωτοποριακό λιγάκι το Gran Turismo εκείνη την εποχή. Ήταν άλλη κατηγορία. Ήταν πιο να το στήσει τα μάξι, ναι. Να πάρει τα διπλώματα, να αλλάξει. Είχε όμως και καλύτερα γραφικά. Δηλαδή θυμάμαι και Βεράλι και Colin McRae. Το Gran Turismo ήταν αλλού. Και Gran Turismo. Ήταν δηλαδή στο Saturn. Ναι. Δηλαδή ας πούμε τώρα το Sega Rally και το Daytona, ο ουρανός, είχε ένα χρώμα Mega Drive, Super Nintendo, ένα μπλε σκούρο ουρανός. Ναι. Δεν είχε αλλαγές. Το πρόβλημά του ήταν από τα προβλήματα ότι ήταν πόρτε του arcade και ήταν ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι. Δηλαδή σε μια μισή ώρα το έχει τελειώσει, το έχει βαρεθεί. Γενικά το Saturn λες και πολλά. Ποντάρανε στην ταχύτητα. Το Sega Rally δεν τα ήταν αφαιρεί. Δεν είχε βάθος παιχνιδιού δηλαδή. Ναι. Τι τα κάνεις. Ναι. Ενώ στα άλλα ήταν ολόκληρο κόσμο δηλαδή. Όπω και στο Gran Turismo, στα παιδιά. Που δεν τελείωνε ποτέ, ρε. Ναι, δεν τελείωνε ποτέ με τα παιδιά. Τα παιδιά που παρακολουθούν δεν ξέρω πώ είναι μαζί μου. Εγώ με το Wipeout σχολή, παιδιά. Εντάξει, έλειωσα Gran Turismo, αλλά τα Wipeout απλά. Εντάξει. Ωραία, στο Saturn το Wipeout που είπε. Δεν τρεπόντουσα. Δεν βλέπετε. Δηλαδή το τονίζει, δεν βλέπετε. Τότε ήταν εντυπωσιακό, ρε. Ναι, για Saturn όχι, το PlayStation. Τώρα για συγκριτικά μιλάμε όριμα. Όχι, δεν υπάρχει σύγκριση. Τόσο μεγάλη διαφορά. Ναι, σε τι δηλαδή, στα textures. Στα frames μόνο. Στα frames. Δηλαδή πάει με 20 frames, πέφτει. Και τα κλασικά δεν πιάνε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα frames, εγώ ξέρω ότι ήταν στα 25 τη Ευρώπη, 30 ήταν τη Αμερική. Ήταν 10 frames, 12. Παραπάνω δεν πήγαινε, δεν είχε 60 frames. Ποιο έχει 60 frames. Το πρόβλημα σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά third party που τη τρώει σε κανονικά με το Saturn. Είναι ότι βαριόντουσαν και δεν είχαν χρόνο οι προγραμματιστές να ασχοληθούν με την πολυπλοκότητα του μηχανήματος και χρησιμοποίησαν το 50% μόνο. Το Doom, παράδειγμα. Το Doom, ο Κάρμακ το είχε πει. Δεν παίζεται. Ότι το Doom αν είχε χρόνο στο release, ο θα ήταν το επεισόδιο του Saturn. Το καλύτερο port ever. Θα ήταν το καλύτερο port ever. Άμα ήταν hardware accelerated θα ήταν φανταστικό. Δεν είχαν χρόνο και διάθεση αργότερα. Ισχύει, ισχύει απόλυτα, έχεις δίκιο. Μάλιστα. Είναι λίγο άδικο το κομμάτι αυτό. Σάκι. Το Enemy Zero. Enemy Zero. Εντάξει. Όχι. Καλό. Από το βάζεις. Okay. Πολύ Σάκης. Καλό. Άλλη κατηγορία. Να μας πει και ο Σάκης, γιατί δεν μιλάει και φορτώνει τον βλέπω. Όχι, δεν φορτώνει. Τώρα με το Final Fantasy έχουμε. Τώρα τι υποστηρίζεις περισσότερο. Είμαι στη μέση, είμαι στη μέση. Και στα δει. Δηλαδή τώρα. Τώρα έτσι όπως τα. Που έχω ζήσει και λίγο Saturn. Είναι πολύ 50-50. Δηλαδή έχω ζήσει. Είναι η ανάμνηση το, η Sony και είναι η, να το πω, η καύλα, ξέρω εγώ, το Saturn. Απλώς επειδή το PlayStation είχε ζωή 7-8 χρόνια, ναι. Πολλά χρόνια, και το άλλο το μηχάνημα 2,5 χρόνια, δεν προλάβαινε να δείξει αυτό. Προς 3 δηλαδή. Γι' αυτό σκεφτείτε τίτλους μέχρι και το 97, να είναι πιο δίκαιο δηλαδή αυτό το πράγμα. Ναι. Μπορεί να πεις και το 2001, αλλά... Το άλλο είχε θαυτεί 4 χρόνια. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως και εγώ, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω και να πω τι μπορεί να σου δώσει ένα Sega Saturn, γιατί δεν έχω σκάψει καθόλου τη βιβλιοθήκη του. Δεν ξέρω. Ναι. Εν τω μεταξύ, τώρα εμείς λέμε τα επιφανειακά και αυτά που έχει πάνω το εξώφυλλο της, του κουτιού. Ναι. Ναι. Ενώ μπορεί να, αν το σκάψεις, να βρεις παιχνίδια που να πάθει σοκ. Στην Ιαπωνία έχει. Και τα δυσδιάστατα τα fighting εδώ πέρα είναι πιο καλά. Ναι. Φορτώνει η αλλαγή των χαρακτηρών αμέσως, το PlayStation παίρνει 3 δευτερόλεπτα, τα ξέρω. Ναι. Και τα χρώματα. Fighter Alpha 3. Fighter Megamix. Και Marvel vs. Capcom στο Saturn. Ναι, υπέρα. Όλα αυτά. Όχι vs. Capcom, Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes, είναι... Fighter Zero 3. Είναι πολύ γρήγορο, είναι πολύ γρήγορο. Το Megamix, που το θυμήθηκες. Ναι, το έχω. Είχε χαβαλέ αυτό. Το έχω, ναι. Last Drops. Καλό γι' αυτό. Ποιότητα κονσόλας. Πώς πιάνεις τώρα στα χέρια σου ένα PS1 και πώς πιάνεις τώρα. Καλύτερη ήταν η το Sega Saturn. Το Saturn είναι premium. Να το πούμε αυτό. Κάνει κουάμα το είναι αυτό. Το βλέπουμε. Βαρύ, στεβαρό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Επίσης δεν χρειαζόταν να πάρεις κατευθείαν memory card. Για πες. Ακριβώς. Πες τα. Για hits. Για μπορούσες, άρα... είχες κάποιο χώρο να σώσεις. Ακριβώς. Ναι. Είχε την μπαταρία. Εντάξει. Γέμιζε γρήγορα, αλλά είχες κάποιο χρόνο. Τάσβηνες μετά και βάζεις. Εντάξει. Πάλι τα επόμενο. Ναι. Ωραίο μενού επίσης στη μουσική με το διάστημα και τα διαστημόπλια. Ναι, το μενού. Η άλλη μου φάση, εγώ το ακόμα εκεί στο PlayStation και στο Saturn ακούγες μουσική. Φυσικά. Ένα. Ποιος τα λέει αυτά, μόνο στο PlayStation, όχι. Ναι. Δεν γνωρίζαμε. Ποιότητα αυτό. Περιφερειακών. Γιατί το Saturn, παιδιά, έχει δώσει πόνο στα περιφερειακά. Καλά και το PlayStation 1. Αλλά ποιότητα περιφερειακών, εγώ ας πούμε κλείνω σε Saturn. Είχε τρομερά πράγματα. Αν δεν τα είχα, τώρα που τα βλέπω, δηλαδή δείχνει και το Saturn εδώ από κάτω, ας πούμε. Πολλά. Βλέπετε, έχει τρελά πράγματα. Έχει τις video card που έβλεπες video CD. Τα mouse, γιατί μπορούσε να μπει θεωρητικά με το Netlink το σύστημα. Ήταν η πρώτη νοοτροπία. Αν και η πρώτη κονσόλα που μπήκε στο ίντερνετ ήταν το Mega Drive στην Ιαπωνία. Το πιτρολόγιο που είχαμε δει. Ναι, το πιτρολόγιο, ναι. Το μεγάλο το arcade στο PlayStation, το γκρι με το μοχλό που ήταν σαν έπαιζε arcade. Είχε και το Saturn. Είχε πολύ καλύτερο. Αλλά τη μονιέρα. Το νερό. Κεφαλικά. Πήγε να καεί ένα MacBook εδώ. Εντάξει, ναι, ναι. Όχι, απλά είναι. Ναι, το σοκ. Το σοκ. Ναι, το προσπεράσαμε το σοκ αυτό. Saturn, καταρχήν επίσης να πούμε ότι είχε και την δυνατότητα να παίξει βίντεο CD με την κάρτα την Αντών. Και το PlayStation έπαιξε βίντεο CD. Έχω δει. Ναι, είχε από πίσω κάτι τσόντες, κάτι softcore έχει βγει. Είχα μια, μου είχαν γράψει κόποια τσόντα που ήταν με point of view. Τα πω που λέμε. Ναι. Όχι, κανονική τσόντα ρε, άλλαζες και στάσεις και τέτοια φάση. Απλά σαν τέτοιο, σαν original υλικό, είχε βγει βίντεο CD, ξέρω, για Saturn. Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν... Είχε επίσημο, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα. Και εφαρμογές κιόλας που μπορούσε να σου δουλέψει. Να πω μια μαγιά του Saturn. Δεν προχώρησε Ευρώπη αυτό, παιδιά, αλλά συνδέονταν με ίντερνετ. Νομίζω μόνο η Ιαπωνία, το Netlink. Ναι, ναι, ναι. Το Netlink, ναι, όπως ήταν και μέσα στο Mega Drive. Μαγιά. Που πολλοί λένε ότι το Dreamcast ήταν το πρώτο. Το Dreamcast απογειώθηκε μετά και έγινε νόρμα. Απλά όλα αυτά στην Ελλάδα ειδικά τα ξεχνάς, δεν τα ξέραμε. Σε όλη την Ευρώπη φαντάζομαι. Το Dreamcast μόνο Αγγλία, Γερμανία και νομίζω Γαλλία, ούτε καν Ιταλία. Αν και πιστεύω νομίζω ότι η πρώτη κονσόλα που συνδέθηκε στο ίντερνετ ήταν το Famicom. Ήταν, ναι, όχι το Mega Drive. Όχι. Με το System Disk από κάτω. Ναι, 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 ναι. Καλά, Ελλάδα αυτά. Το απλά πράγμα, τώρα μιλάμε μέσα 80. Στην τηλεφωνική γραμμή, ναι. Κάτι που θέλουμε να κάνουμε. Να δύο σπίτια, να τηλεφωνήσω ένα στον άλλο. Ναι, ναι. Modem to modem και καλά. Direct call. Μάλιστα. Δεν βλέπω να έχουν πέσει κανένα μπουκέτο. Αλλά. Ναι. Αλλά. Στο σήμερα δεν υπάρχει πραγματικό λάθο του ρετρό και των βιντεοπαιχνιδιών που να μην γουστάρει και το PlayStation και το Saturn. Γι' αυτό και τα έχουμε και σαν συλλέκτε. Ζηλεύω όσου έχουν Saturn, δεν μπορώ να ξεκινήσω συλλογή πλέον για Saturn, γιατί είναι πολύ ακριβό χόμπι. Δεν γίνεται. Έχει ξεφύγει. Όπω και όταν κάποιοι. Οι οποίοι. Λέω παιδιά, έχετε κολλήσει το μυαλό σα. Φάνη Nintendo βγάζουν την επιθετικότητα για τη Sega και καλά έκανε που έκλεισε και λακάρε παιδιά. Τραγική, 20 χρόνια μετά. Α, όχι, ρε. Σεβαστείτε μια εταιρεία για αυτά που προσέφερε στο gaming και προσφέρει μέχρι και τώρα σαν συνέχεια από άλλες εταιρείες. Ναι. Και την παιδική μας ηλικία δηλαδή. Και, το, και εταιρεία... η Sega το κάνει και πιο καγκούρικο το gaming, δηλαδή να είναι πιο αλυταρία. Αυτό. Πιο αλτάρι, ας πούμε, αυτός που παίζει video games και, τέτοια, και να είναι cool και τέτοια. Η Sega το ξεκίνησε αυτό. Και ήρθε η Sony μετά που το έκανε και για πιο ενήλικες. Ήθελα να βάλει ενήλικο κινητό. Έβαλε τον ενήλικο πληθυσμό μέσα. Θα πούμε, εγώ μπορώ να σου πω 40 μπορώ να πω. Μόνο ένα παιχνίδι. 4-5 μπορεί. Αν και τα ξέρουμε. Το κάναμε δεκάδα για να μην νιώθει άβολα η Sega, κατάλαβες. Δηλαδή, καλό είναι να ακουστούν παιχνίδια του Sega Saturn, γιατί του PlayStation έχουν χίλιο ακουστεί. Υπάρχει κανείς που δεν ξέρει το Symphony Filter, το Metal Gear, το Silent Hill, τα Resident. Ποιος, πες μου έναν που δεν τα ξέρει αυτά. Για Twisted Metal εδώ πέρα κανένας. Τα Crash Bandicoot. Εγώ έπαιζα, το 3. Αγόρι μου, άντε. Ice Cream, You Scream, They All Scream For Me. Παιδιά, Twisted Metal 2, το καλύτερο co-op που έχω παίξει στη ζωή. 2, εγώ το 3 ήμουν. 2, για μένα 2. Το Black μετά. Αγάπη. PS2. PS2, ναι. Να κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Στο σημείο το 99 παίζατε. Εγώ είπα Baywatch. Στο σημείο το 99. Παίζατε ή Baywatch, αυτό ήθελα. Εγώ τον έπαιζα. Εγώ είχα πάει για κάτι μερεμέτιο, ο αδερφός μου έπαιζε. Εγώ μίλαγα με τον κολλητό για να κανονίσουμε για έξοδο κανονικά και μια ραχμένο στο καναπέ. Και βρέθηκα εκτός σπιτιού, δηλαδή σε
Δευτερόλεπτα. Τέλεπορτ γαμικό. Καλά. Πέντε δευτερόλεπτα. Τι έπαιζες. Duke Nukem Time to Kill. Ναι. Εγώ ήμουνα στο PC, στο πατρικό που είναι διόροφο και ήταν κάτω, δηλαδή σε υπόγειο. Είναι υπόγειο, αλλά είναι πάνω σε λόφο, οπότε έχω και μπαλκόνι σαν υπόγειο. Σε πόσα κλάσματα πετάχτησες? Όχι, δεν κατάλαβες. Είχα κατεβάσει έναν εξομοιωτή για το PC, το Apache, το Longbow, που ήταν δηλαδή simulator να ελέγξεις το Apache. Είχα 5,1 ηχεία και είμαι τώρα στη φάση με το Apache να λοκάρω κάτι tanks, να φεύγουν τα Hellfires, να φεύγουν πυράβλοι, τέρμα εγώ τον ήχο. Να γίνεται τη πουτάνα, ρε. Και ξαφνικά μου πέφτει στο κεφάλι ένα Lego. Γιατί είχα τα Lego στη βιβλιοθήκη πάνω και έρχεται να γίνει ο σεισμός. Και εγώ είχα απορροφήσει τόσο πολύ το παιχνίδι. Που δεν είχα καταλάβει τι γίνεται. Μα και εσύ. Ωραία, είχα τρελαθεί και μου το έλεγε: μάλλον σεισμός! Εγώ θα πάει να βοηθήσω. Ήταν. Στο σχολείο λέω. Ήμουνα έξω, ήμουνα με τον πατέρα μου. Είχα πάει να τον βοηθήσω. Σε κάτι. Ναι, δεν είχαμε σχολείο. Είχα πάει να βοηθήσω τον πατέρα μου. Ο αδερφός μου ήταν στο σπίτι και έπαιζε. Έπιολα έπαιζε το 2. Ό,τι το είχαμε βρει να παίξει το 2. Γιατί δεν είχε ξέρει. Παιδιά, να βλέπει, ήμουν αραγμένο και το σύνθετο με το σαλόνι. Να τρέχει όλα έτσι, να τρέχει κανονικά. Τώρα θα γίνει ζημιά. Κοίταξα στο τζάμι έξω και οι πολυκατοικίες ανοίγαν μεταξύ τους. Το θυμάμαι, εικόνα να ανοίγουν. Ναι, γιατί ήταν στο έτσι. Ευτυχώς που δεν ήταν έτσι, δεν λέει. Το ανέφερα αυτό γιατί ήταν δύο. Ή παίζανε. Ναι, γιατί δεν είχαμε σχόλιο ακόμα. Ή τέτοιο, έβλεπαν Baywatch. Αυτό το ακούς για τον Baywatch. Ναι, ισχύει, ρε φίλε. Το βλέπω, το γράφουν. Ναι, ναι. Αυτό. Για να. Δεν παίζανε σχόλιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Εσείς παίζατε, εγώ τον έπαιζα. Κάτι άλλο που θέλετε να τονίσετε, γιατί σίγουρα έχουμε γράψει πάρα πολύ ώρα αυτή τη στιγμή. Να πούμε κάτι γρήγορα. Αυτή η γενιά κονσολών, δεν θα πω μόνο το PlayStation, κυρίως το PlayStation, μου έμαθε πολύ μουσική. Πάρα πολύ μουσική, γιατί ήταν το CD, ρε παιδί μου, δεν είχαμε κασέτες πλέον. Το πτυχό μέσο. Μπράβο, υπήρχε licensed soundtrack, επίσημο soundtrack, και μόνο από τα WiFi, δεν μάθω όλη την ηλεκτρονική μουσική που ακούω τώρα. Prodigy. Prodigy, Future Sound of London. Δεν είχες ακούσει πιο πριν. Prodigy, όχι. Σε κασέτες, σε CD, εγώ είχα. Δεν είχα ακούσει, σου λέω. Α, εντάξει. Τίποτα. Μετά MTV δεν λέω, αλλά όχι μόνο Prodigy, γενικά ρε φίλε, πολύ μουσική. Θύμησέ μου τον Prodigy, το Firestarter έχει στο WiFi. Firestarter έχει μέσα. Βέβαια το τέμα που έχω φέρει δεν το έχει. Ναι, ναι, ναι. Άλλη κουβέντα αυτή. Τώρα, αν περίμενε και εσύ να ακούσει Firestarter από το Wipeout, ρε μαλάκα, χέσαι μου. Μόνο Θεού. Εντάξει, παιδιά, ωραίες εποχές. Νομίζω ότι αυτή η γενιά λοιπόν, για να κλείνουμε. Δεν ήταν ουσιαστικά αυτά τα τρία μηχανήματα. Ήταν όλα. Nintendo 64, Saturn, PS1. Ήταν και αυτά που έχουμε εδώ μπροστά. Το Philips CD-i, FZ1, Jaguar και το Amiga, το CD32 που Apple, μου λείπει. Ποια την? Την Apple, με το Pippin. Το Pippin, εντάξει, αυτό ήταν τρελό Pippin. Τυχαία το πέτυχα σε ένα βίντεο του YouTube και λέω όντως. Πιάνεται, ναι. Νομίζω ότι είχαν κάνει καμιά μαλακία, καμιά μόντα και είχαν βάλει το αυτοκόλλητο επάνω. Πιάνε, πιάνεται. Αλλά αυτή η γενιά λοιπόν, παιδιά, κλείνοντας, θέλουμε να πούμε ότι ήταν αυτοί που ξεπίδησαν τα μαγαζιά σαν μανιτάρια, ναι, στα τέλη των 90's, 96-98. Τα περιοδικά κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα, περιοδικά για Saturn, για ναι, PS1, ναι. Μετά βγήκε το Nintendo Gold για Nintendo 64, δηλαδή έγινε μια έκρηξη στα μέσα, έτσι. Έγινε εκπομπή τα Mad Games με τον Θάνο Χάτζο και τον άλλον. Χάκο. Με το. Όχι, Χάκο ήταν ο Μεταλλάς. Άλλο είναι ο Θάνος Χάτζος και ο Θοδωρής Ραυτόπουλος που ήταν συντάκτες στο Αλμανάκο. Και αυτόν τον Θάνο Χάκο τον έλεγανε μαλάκα. Πήγανε στο Games. Ναι, και στο Games, στο Mad Games, αν θυμάστε, ήταν συνεννόηση μεγάλη με τη Sony Lassie, έδειχναν μόνο PS1. Μόνο, ναι, μόνο. Δεν έδειχναν, ναι. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Θυμάσαι πώς έκλαινε την εκπομπή. Με Wipeout. Όχι, έλεγε με κάποιο... την επόμενη φορά. Ναι. Καλή επιτυχία. Α, μπράβο, αλλά θυμάμαι και το Wipeout σε κάποιο intro. Δεν το θυμάμαι, δεν το θυμάμαι. Έχω κάνει εκπομπή για τις... Έχω κάνει επεισόδιο για τις τηλεοπτικές εκπομπές στα 90's, όσοι γουστάτε το έχετε δείτε το. Αλλά λοιπόν με λίγα λόγια... Και εγώ τους πιλώνα σε αντιγραφές. Αντιγραφές που δεν πολύ μιλήσαμε για τις αντιγραφές, αλλά ναι, είπαμε ότι παίρναμε, κάναμε, ράναμε. Λίγο πολύ τα ξέρουμε. Και πριν και στον επίλογο, γιατί τώρα θα κλείσουμε, θα πάμε για gameplay, ο καθένας θα δείξουμε παιχνίδια. Ζήτησα από τα παιδιά να φέρουν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Εντάξει, και θα παίξουμε λίγο τώρα μέσα με capture card και ιστορίες, να δούμε ένα gameplay από τον κάθε καλεσμένο, να θυμηθεί λίγο εκείνη την εποχή, να γουστάρετε κι εσείς και θα κλείσουμε το επεισοδιάκι μας και θα σας δείξω στον επίλογο τα φυλάδια του PS1 που πήρα από το Metropolis Virgin. Τέλεια. Πάμε για gameplay, παιδες. Πάμε. Φύγαμε. It's a good day to die. You're beautiful when you're dying. Don't worry, girls, there's plenty of Duke to go around. Making bacon. Confucius say, die. Λοιπόν, εδώ τώρα με τον Βασίλη.
Βάλαμε, ήθελε να βάλουμε το demo 1 που είχε από μικρός, που θυμάται. Ναι, εννοείται. Θα μπορούσα να φέρω και το παιχνίδι, αλλά είπα να φέρω το demo, παιδιά, λίγο πιο γρήγορο. Δύο πίστες αντί για τέσσερις, δύο γύρους. Ναι. Οπότε να θυμηθούμε λίγο το Wipeout 2097 που είναι περαμένο από τα παιχνίδια στο PlayStation. Μας το πήρε τώρα. Το πήρε, το πήρε. Παιδιά, να πούμε ότι έχουμε αλλάξει τρία PlayStation που έχω εγώ. Παλεύουμε, ναι. Και ένα τουσάκι. Ένα μας έκανε ότι πήγε να καεί. Ένα δεν διάβαζε ποτέ. Ένα δεν αργεί να διαβάσει και αυτό είναι το τέταρτο PlayStation που βάλαμε αυτή τη στιγμή. Yeah, δηλαδή, παρατήχα να μας κάψει το επεισόδιο τώρα που δεν έχουμε τελευταία στιγμή κανένα λειτουργικό PS1. Yeah, για πάμε. Εντάξει, το πήρε, το πήρε. Έχει αρχίσει να φοβάμαι, ας πούμε. Και εγώ, εγώ. Έχω πάθει το σοκ μου. Για κάτσε. Το ακούω. Προσπαθεί, ναι. Έλα, για μια τελευταία φορά δούλεψε, σε παρακαλώ. Μόνο ακόμα, σήμερα για το επεισόδιο. Ακόμα χάει το θηρίο. Έτσι, να πάρουμε. Edge Systems. Να πάρουμε. Ναι, Edge Systems. Προς το παρόν, εντάξει, νομίζω ότι θέλησε για έστω να μας κάνει τη χάρη. Πάμε Raper Class. Να πούμε ότι παίζουμε σε αληθινό hardware, έτσι δεν το, ναι. Το είπαμε. Για κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έλα, 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 έλα. Πάμε, πάμε, πάμε. Φύγαμε. Loading. Μη μας κάνεις restart το loading τώρα. Μην μας το κάνεις αυτό, αλλά μέχρι στιγμής έδειξες ότι μας θες. Γεια μου. Να το έχουμε, το έχουμε, παιδιά. Πού φτάσαμε, να παρακαλάμε να μας ξεκινήσει. Έλα, δώσε, λοιπόν, έλα. Σε βλέπω να παίζεις και λέγε ότι γουστάρεις. Τι να πω τώρα εδώ πέρα, εντάξει, για το Wipeout, ρε φίλε, ιστορία, αξία, δηλαδή έχω μάθει μουσική από αυτό το παιχνίδι. Τα πάντα όλα. Έχει ένα μικρό lag εδώ πέρα, βέβαια. Το νιώθω, ναι, το νιώθω λίγο από το capture card, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, θα παίξουμε, okay. Θα παίξουμε με τούμπες. No worries. Τελευταίος από εδώ, δεν παίζει. Ωραία, ρε φίλε, ακόμα και τώρα μου φαίνεται όμορφο. Το Wipeout 2097 είναι τα πιο ωραία παιχνίδια του PlayStation για μένα. Το Pure που έπαιζα εγώ ήταν στο PSP. Ναι, φανταστικό. Ναι, στο PSP, ναι. Φανταστικό το Pure. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, καταπληκτικό. Να έχετε μπριζώσει να δω τη διαφορά με Saturn. Α, καλά, άστο, δεν θέλεις. θα μου πούνε τώρα οι άλλοι να πούμε εδώ Saturn. Σε κάποια παιχνίδια ports δεν υπήρχε σύγκριση τώρα, εντάξει. Δεν. Ναι. Ναι, δεν υπήρχε. Ξέρεις τώρα από την capture card δίνει πολύ lag, φιλέ, γι' αυτό με βλέπεις. Όχι ρε, πολύ, αποκλείεται. Καλά, θα σου πω. Πρέπει να δίνει ένα millisecond, πιστεύω. Θα σου γράψω και ένα, θα σου γράψω και ένα gameplay από το σπίτι μου, θα σου στείλω να δεις. Okay. Δεν θα ακουμπήσω ούτε μια φορά την πίστα. Πάμε. Extending. Ένα πάρα λίγο διαλυθώ. Δεν το έχω. Ενώ έτσι τώρα πως παίζω, δεν το βγάζουμε το checkpoint. Με τίποτα. Εντάξει, δεν πας και σκατά. Όχι. Αλλά το προηγούμενο μας διέλυσε, καταλάβες. Ναι. Πάει μπάλες στο παιχνίδι. Ορίστε. Ναι. Okay. Ούτε καν την επόμενη πίστα. Μας κάνω τερματισμός τώρα. Ναι. Έτσι ένα γρήγορο. Εντάξει, αυτό θέλαμε να. Αυτό να δούμε τα γράμματα. Να δείξουμε στα παιδιά. Ναι. Αυτό ήταν καλά, παιδιά. Με κλαίτε. Με κλαίνει οι ρέγγες τώρα. Πολύ γρήγορο. Όχι, όχι. Δεν θα προλάβω. Δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι ένα λεπτάκι ρε παιδιά. Πολύ, ήταν πολύ ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα περνάει τώρα στις οθόνες των παιδιών τα γραφικά αυτά. Δηλαδή, ναι. 1996, έτσι. 1996. Wipeout, παιδιά. Wipeout 2097. Με Βασίλη και πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Λοιπόν, εδώ σαν και τι έχουμε. Εδώ. Siphon. Εδώ. Siphon Filter 2 συγκεκριμένα. Έτσι. Γιατί πάντα, για κάποιο λόγο, τα δύο... Η δεύτερη σειρά δηλαδή. Βγαίνουν καλύτερα. Μάλλον ναι, γιατί ναι. Έχει δοκιμαστεί το πρώτο. Ωραία. Είδαν τα λάθη τους και το φτιάξανε στο δεύτερο. Λοιπόν, δεν έφερα. Εντάξει, ένα γρήγορο έτσι. Ναι, μωρέ. New game, ωραία. Αυτή η μουσουκούλα στην αρχή είναι. Και παίζονταν και του πλέον. Ναι, και του πλέον, μπράβο. Για να δούμε, το θυμάμαι ή όχι. Εγώ το ένα πάντως το είχα λιώσει.
Το έχω και εγώ το 2, αλλά το 2 δεν το έχω τερματίσει, το έχω παίξει επιφανειακά στην αρχή. Εγώ αντίθετα, το 1 δεν είχα τερματίσει, το είχα φτάσει μέχρι τους Monks. Ήταν δύσκολο το 1. Ήταν πολύ δύσκολο. Το είχα φτάσει μέχρι το μοναστήρι και κάπου εκεί κόλλησα. Ναι. Και πρέπει να το δώσω πίσω σε αυτόν που μου είχε δώσει την κόπια. Γιατί δεν κόπησε. Στο δανείσω εγώ, άμα θες. Το έχω, ρε. Α, οκ. Okay. Το έχω και την τριλογία. Ήταν και ωραίο αυτό το intro στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά λέω να το. Ναι, και κόψω, ναι, γιατί. Έχει πολύ μπλα μπλα. Ναι. Και εδώ σου λέει το briefing. Τι πρέπει να κάνεις. Με το loading ταυτόχρονα. Ναι. Πάμε και ό,τι έτσι γίνει. Να δούμε λίγο, να δούνε τα παιδιά πώς είναι. Είχε περίεργο χειρισμό για τότε. Ναι. Γιατί στην ουσία δεν ήταν δεξιά-αριστερά. Έτρεχες με το η αρένα ή δεν θυμάμαι τώρα, να τα βρούμε. Πάτα, πάτα και εδώ. Ναι. Όχι, δε... Α, κάνει. Ναι, ναι. Κάνει, κάνει. Ού, λέει, γιόλο! Απ' την άλλη, ναι. Ωραία, ωραία, ωραία. Νομίζω πρέπει να πας στην τέτοια, εκεί στον καπνό. Να πάρεις κάτι, νομίζω κάτι είχε. Εδώ είναι αυτή. Α, ναι, η τύπη. Τίποτα, δεν κάνεις τίποτα. Κάτσε να το... Μεγάλη, πολύ βασισμένη εικόνα από Tomb Raider 2. Έτσι, πάρα πολύ, ναι. Και... Κινήσεις... Μη σου πω πρέπει να είχαν δανειστεί και τη μηχανή γραφικών. Μπορεί, πολύ πιθανόν. Ναι. Και επίσης ήταν ένα συνοθήλευμα με λίγο Resident, γιατί είχε να κάνει με ιό. Ναι, ναι, ναι. Το Siphon Filter ήταν ιός. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και λίγο Metal Gear. Έλα, δεν πηδάει. Κοίτα εδώ. Κάτσε ρε. Κάτσε να βάλω. Δουλεύει, δουλεύει. Γιατί δεν ανεβαίνει. Έλα, δε. Μήπως είναι... Όχι από άλλο, αποκλείεται. Να πυροβολήσουμε κανένα. Α, να το. Αυτό. Είχε και first person. Ναι, ναι, ναι. Ναι. View, άμα ήθελες κάτι να το πετύχεις από μακριά. Ναι. Κάτσε εδώ ανεβαίνει. Γιατί. Α, όχι. Ναι, είναι το... Δώστε μου λίγο και... Α. Το μπουτό. Εντάξει, λάθος κουμπί ναι, πάταγα. Ναι. Μεγάλο περιβάλλον, ανοιχτό. Ναι, για αρχή. Για τότε... Ναι. Ήτανε... Είχε μνήμη μέσα στη φάση. Mm. Γι' αυτό είχε βγει και σε δύο CD κιόλας. Ήταν τεράστιο ναι, σαν ναι, παιχνίδι. Ναι, είναι μεγάλο, ναι. Κάτσε εδώ, όπα. Εκεί, ναι. Τώρα που πάμε είναι το θέμα. Νομίζω να ξαναβρεις και, και κάποιους άλλους μετά και εδώ τα όπλα, ναι, το M16. Κάτσε με το Δέλτα. Α, με το Δέλτα. Δεν ήταν το χ που έχουμε συνηθίσει, ξέρω, παταχή για να ναι. κάνεις enable ή οτιδήποτε. Ναι, είχε περίεργο χειρισμό και το ναι. ένα είχε περίεργο χειρισμό. Όπως θέλω να πω ότι να το, εντάξει, το βρήκαμε. Στην Ιαπωνία το όμικρον ήταν ο κύκλος στην ουσία. Το χί τους. Ήταν το χί τους, ναι, ναι, γιατί ήταν το σταυρός, cross λέγεται κανονικά, και όχι χί. Ναι. Είναι το ότι θέλω να πάω πίσω. Ναι. Ωραίο. Πάμε. Τώρα κάπου πρέπει να μας την πέσουν για να ρίξουμε λίγο πιστολίδι, ώστε να μην μακρηγορούμε πολύ. Αλλά αυτό που θυμάμαι είναι ότι όλες τις πίστες τις είχα λιώσει. Τώρα δεν άκουσα τι θέλει, που πρέπει να πάω, αλλά... Καλά, εντάξει, στο περίπου έτσι τα παιδιά λίγο την κίνηση να δούνε, τα γραφικά πώς είναι, και ποιος θέλει να το παίξει gameplay, να το πάρει και να παίξει. Αυτό, ναι. Θα μας πει και την άποψή του μετά στα σχόλια. Δεν είναι και πολύ ακριβό. Ναι. Ανάτο. Ωραία, πάει και αυτό. Έλα, πάμε. Πού είναι τα παιδιά που κατεβαίνουν. Κάπου εδώ σου κάνω αντού. Τι λέει, δεν το θυμάμαι καθόλου. Το είχα παίξει πρόσφατα. Ναι. Μάλλον για να το δοκιμάσω ότι παίζει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Και... Έλα ρε παιδί μου. Κάπου δεν το θυμάμαι καθόλου. Α, με το τετράγωνο ρίχνει. Έχει το aim. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Αρκεί να βρούμε κάποιον να σκοτώσουμε. Αριστερά ή όχι. Όχι. Όχι εδώ. Ναι, ναι, έχει dead end. Από εδώ πας. Όχι, από εδώ βγαίνεις πάλι πίσω. Δεν θυμάμαι. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, μωρέ, τώρα έχουν περάσει και τα χρόνια. Ναι, 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 ναι. Έχει τερματιστεί το 99. 99. 2000, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί πέρα ήταν. Ναι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Το είδαμε πώς θέλαμε. Εντάξει, αυτό είναι που ήθελε ο Σάκης να μας φέρει πιο πολύ από να δούμε. Γενικά αυτή η σειρά μου έχει μείνει σαν το Resident και κρίμα που δεν συνεχίστηκε. Ναι. Δεν συνεχίζεται και δεν είχε σήμερα. Συνέχειες, μάλιστα. Έχει μέχρι το PS2 και αυτό. Οκ. Σέφωνο Filter 2 λοιπόν. Και πάμε να περάσουμε στον επόμενο καλεσμένο. Λοιπόν, τώρα εδώ με το Μάκη. Σκοταδιά. Ή έτσι μας φαίνεται. Όχι, όχι, όχι. Έτσι πρέπει να είναι. Έφερε Metal Gear Solid. Το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο σου. Να παίξει ότι... λίγο. Και να σηκωθεί αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι, τώρα έχει φορτώσει. Ναι, γιατί έχει φορτώσει. Τέλος. Και να παίξουμε λίγο την εισαγωγή μέχρι να ανέβει μέσα στο ασανσέρ λογικά. Αυτή την Kojima και την εισαγωγή, φίλε, δεν την ξεχάσω ποτέ. Πού να την ξέρω, πού να την ξέρω. Δεν ξεχνιέται, ναι. Εν τω μεταξύ μπορεί και παίζει από εδώ, φίλε. Εγώ ναι. Δεν μπορώ να το κάνω δηλαδή, μου κάνει delay. Ναι. Και βλέπεις ότι έχει lag τώρα. Και εγώ... Τώρα δεν το βλέπω. Ναι, θα σου πω μετά, μόλις παίξω. Υπάρχει πιθανότητα να έχει 2-3 seconds. Ή 2. Έλα ο ασύρματος πρώτα, Sky. Ναι. Τι, μας ασχόλησε? Δεν νομίζω. Έχω φοβηθεί γι' αυτό. Μα μας έχει κάνει νούμερα. Εδώ με τον Γκάμπελ, όταν το είδαμε αυτό πρώτη φορά και σου λέει πήγαινε στο elevator, παιδί. Ναι, ναι, ναι. Βλέπεις, να πάρεις στο elevator και σου τι λες, τι κάνουμε τώρα εδώ ρε που στιγμή να πούμε. Δεν το είχαμε ξαναδεί, δηλαδή εμείς σκοτώναμε εκεί, κάναμε πέσιμο, μας βλέπανε, ξαναρχόντουσαν άλλοι. Ναι, ναι. Και σου λέει το frequency, ξέρεις πόσο ρόλο παίζει το frequency. Ναι, ναι, βέβαια, που είχε πολλά χρήσιμα πράγματα τότε. Το οποίο ακριβώς, να ξέρεις η συχνότητα, υπήρχε και στο NES. Το πρώτο μεταλλικό. Ναι, ναι, ναι. Απλά εγώ δεν τα είχα παίξει τότε αυτά. Και όταν τα έπαιξα δεν μου άρεσαν καθόλου. Το δείξαμε στο περσινό ακριβώς εορταστικό με το NES με τον Dennis. Παίξαμε Metal Gear και έχει, δείχνουμε πάλι συχνότητα. Μετά από ένα χρόνο, παιδιά, πάλι Metal Gear εδώ με συχνότητες. Λοιπόν, για πάμε. Νομίζω ότι ξεκινάει, ναι. Πατάς και ένα τρύπο να δεις αν έρχεται κανείς. Έτσι. Θα μπει μέσα εκεί αυτός λογικά, αλλά δεν μας χρειάζεται γιατί έχουμε το ραντάρ. Ναι. Αυτό είναι στο δύσκολο που έκανα τώρα, άμα το βάλεις στο European. Αν λέγεται έτσι εδώ. Νομίζω. Πω, η αλήθεια είναι ότι έχω να το δω χρόνια. Το intro έτσι το ξεκινάει. Κοίτα το καταστάσεις τώρα, ρε φίλε. Ναι, ναι, ήταν για την εποχή του. Πάει, άστο φίλε, δεν υπήρχε. Για τα νερά. Τα ξέρεις αυτά. Ναι, άμα πατήσεις πάνω στα νερά, ακούγεσαι. Ναι, ναι. Και σκάει το ερωτηματικό, το θαυμαστικό. Κάτσε να δούμε που θα πάνε. Τώρα παίζεις εδώ με ραντάρ, παίζεις. Ναι, ο άλλος είναι. Μ' άκουσε. Πάτησα μέσα στα νερά, δεν τα είδα. Κοκκίνησε το ραντάρ, το η εμβέλειά του. Έτσι. Αυτά τώρα εδώ ναι, πρώτη φορά τώρα σοβαρά. Ναι, ήταν για την εποχή του πολύ αυτό. Ξαναγυρνάει τα νερά. Μέχρι να κατέβει το ασανσέρ είναι το όλο θέμα. Ναι. Γι' αυτό κάνω τώρα έτσι σαν το γίδι γύρω γύρω. Είδες τώρα εδώ, η εμβέλεια δεν με βλέπει. Δεν σε είδε όντως. Αλλά είμαι μελετημένο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν το έκανα τυχαία, ξέρω ότι δεν με δει. Πρέπει να είσαι πιο κοντά. Ακούνε αλλά δεν βλέπουν, μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση από τότε με αυτό. Ναι. Τώρα έχει και ένα αρέσιον εκεί πίσω, κάτσε να πάμε προς τα εκεί. Μπράβο, πω πω, ένα-ένα τώρα μου έρχονται. Να, ναι. Σηκώνεις τώρα εδώ αυτό να δούμε τι θα μας πει ο Κάμπελ. Ναι, πώς θα το πάρω ρε βλάκα, αφού δεν έχει κατέβει ακόμα, μόνο του κατεβαίνει. Written by Hideo Kojima. Όλα Hideo Kojima. Ναι, ναι. Μας είχε κάνει εντύπωση τότε γιατί το τερματίσαμε και βλέπαμε όλα Hideo Kojima τα έχει κάνει. Μουσική Hideo Kojima. Όχι την έχει φτιάξει, ότι την έχει διαλέξει, ρε παιδί μου. Script Hideo Kojima. Στο ένα Hideo Kojima, στο άλλο Hideo Kojima. Όλα, όλα, τα πάντα. Από Metal Gear, ποιο είναι αγαπημένο από όλα? Αυτό. Το ένα. Ναι. Αξεπέραστο. Ήταν το πρώτο μου κιόλα. Ναι. Ακόμα. Να το ήρθε. Πήγα εκεί και γίνει καμία μόντα να κατέβει πιο γρήγορα. Είναι σε συγκεκριμένο χρόνο που κατέβει. Ναι, όντως. Αυτό πήγε και σε demo. Φίλε, το είχα παίξει σε demo πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν έχεις παίξει το demo εσύ.
Το demo, ναι, βέβαια. Που δεν θυμάμαι μέχρι πού σε πάει μόνο. Δεν έχει νομίζω πάρα πολύ ακόμα. Ναι, εδώ μπαίνεις μέσα. Τα αρχίδια μας. Ναι, έτσι. Κατάλαβες. Αυτό είναι κάτι που το έκανα πάντα, ας πούμε, για γρήγορο ναι. run. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και σε αργεί πολύ εδώ πέρα. Το βλέπεις ότι έχει lag. Όχι, δεν, δεν έχει, πρέπει να έχει. Για μένα δεν είχε lag. Ναι, δεν έχει. Δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι και το παιχνίδι τέτοιο, δεν έχει πολλές ναι. απαιτήσεις. Ισχύει, ισχύει. Η εισαγωγή ασταμάτητη, φίλε. Σου λέει ταινία έρχεται. Ναι. Βγάζει του η κάρα τέτοια τώρα. Το κόψα. Πειράζει. Όχι. Το PS1 μας προδώσε. Όχι, δεν νομίζω. Ναι, ναι, ανεβαίνει τώρα στα χιόνια. Κάτσε να κόψω όλα αυτά, να δούμε και λίγο αυτό το stage εδώ. Ναι, ναι. Πώς το κόβω με αυτό τώρα, τι συζήτηση. Νομίζω αυτό μόνο με το χ. Με το start. Κάπως το κόβω. Χ, α. Κάπως το κόβω από μόνο του, αυτόματα, μωρέ. Mm-hmm. Γιατί σου κάνει εκπαίδευση εδώ. Κοιτάς αυτό, κοιτάς ναι, εκείνο, ναι. κοιτάς τ' άλλο. Με το κιάλι. Ναι, ναι, σαν το tutorial, ναι. Κοίτα εδώ τώρα. Ένα πιτσιρικά που περιμένει να παίξει και σου βγάλει όλα αυτά. Μα σου κάνει πονοκέφαλο και δεν μου τα βλέπει. Ήθελα και το αγγλικό εδώ αρκετά. Ναι. Δεν είναι δηλαδή μια επιλογή. Αυτά εγώ τότε όλα δεν τα είχα δει. Δεν είχα ούτε καν είχα παρακολουθήσει. Εγώ ήθελα να παίξω μόνο. Ναι. Και έχει πολύ gameplay, αλλά έχει και πολύ κάτσι. Ναι. Το οποίο κάτσι να πούμε. Δεν είχα κάτσει να ασχοληθώ. Έβλεπα τα βασικά, δηλαδή τη μάχη με τον Ninja, τη μάχη με τον Νόσο. Αυτά τα άφηνε στα FMV. Αυτά ναι, τα άφηνα. Α. Αλλά να μου εξηγήσει τώρα εδώ όλα αυτά, σιγά μην καθόμουν να τα δω. Ή το background του DARPA Chief, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ούτε ναι. καν, ούτε καν. Έτσι. Ναι, είμαι πολύ εκπαιδευμένος. Surveillance, κανένα, αυτά είναι κλασική ατάκα που έλεγε τότε. Εγώ πάντως από αυτή τη σειρά. Εντάξει, το τερμάτισα το 1 τότε, δανεικό δεν το έχω. Θέλω να το πάρω, είναι από τα πολύ λίγα παιχνίδια που μου λείπουν σε PS1. Mm-hmm. Μετά τα 2 και τα 3 και τα λοιπά και τα Patriot, τα έχω όλα. Τα Siphon Filter μου άρεσαν πάρα πολύ μετά. Στην ίδια. Ωραία και αυτά. Ubisoft. Απλά ήταν πολύ πιο action αυτά, δεν είχαν σχέση, ναι, ναι, ναι. πούμε. Εδώ είναι tactics ξεκάθαρα. Ναι. Και υπομονή. Το φορτηγό. Άμα το μάθεις βλέπεις ότι δεν χρειάζεται. Όπλο δεν έχει εδώ. Σόκο. Το σόκο, ναι. Το θυμάμαι, ρε φίλε. Κάπου εδώ είναι. Ναι, 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 ναι. Το αυτόματο. Τώρα πήραμε σόκο. Αλλά κάτσε να ρίξουμε κανένα τσαφ καλύτερα. Σταν τσαφ. Και τώρα φύγαμε για πάνω. Ναι. Παρεμβολές στις κάμερες. Ναι, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι. Stan. Καλά, δεν το έριξα πολύ νωρίς. Ναι, ναι. Και έτρεχα τώρα για να φύγω από κάτω. Εδώ είναι που σε παίρνει τηλέφωνο και ο. Κάποιος άλλος εδώ. Ο δάσκαλος, αλλά τελικά δεν είναι ο δάσκαλος. Δεν νομίζω τώρα να υπάρχει spoiler εδώ πέρα. Είναι ο αδερφός του. Ναι. Όχι, το ξέρω. Ο Liquid Snake. Ναι, ναι. Αυτά τώρα εδώ, αυτά μου είχαν κάνει εντύπωση τότε, ρε φίλε. Ψάχνα να βρω το δρόμο από εδώ. Τι λες τώρα. Νομίζω ότι το demo ήταν σίγουρα και μέχρι και εδώ. Την πρώτη φορά που το είχα δει, νομίζω ότι είχα μπει μέχρι εκεί. Ναι, ναι. This McDonald Miller. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Όλα, όλα, όλα. Αυτό σου λέω, το βάζω και το παίζω συχνά πριν, η αλήθεια είναι. Οπότε δεν θα δεις παρά τι πίεση εδώ από μένα, ας πούμε, στο gameplay, στο να μην μπορώ να παίξω, ξέρω εγώ. Yeah, άντε, να πούμε και μέσα στο αρχηγείο εκεί πέρα, που ας σου δείξω και ένα σκηνικό. Άμα πας γρήγορα, σου αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να πάρεις τα θέρμαλ. Δεν το θυμάμαι καν. Εδώ τώρα είναι δύο τύποι και συζητάνε και λέει ότι. Α, το τάνκ εδώ, ναι. Και κάποιοι έχουν μπει μέσα, ναι, και εμείς δεν τους παίρνουμε χαμπάρι. Το κακό είναι αυτό ότι είχε λίγο μια σκοτεινάδα εδώ. Εντάξει, αυτό ήταν το λιγότερο. Δεν ήσουν τόση ώρα εδώ πέρα, δηλαδή ναι, δεν ξόδευες πολύ χρόνο εδώ. Ναι.
Αυτό θέλει ένα remake, φίλε, να το δούμε, να το ευχαριστηθούν και οι νεότεροι, να καταλάβουν τι τους λέω καμιά φορά. Mm-hmm. Με τους χαρακτήρες οι οποίοι έχουν όλοι οι χαρακτήρες που θα περάσουν μπροστά από τα μάτια τους παίζοντας ένα remake. Ναι, ναι, ναι. Με τους διαλόγους που προϋπήρχανε, θα τρελαθούν. Ναι. Και είναι για τα παιχνίδια που θέσαν στάνταρτ αυτά μετά και γίνανε και πολύ δημοφιλή. Οπότε σε αυτό, ας πούμε, το remake, ναι, να το δεχτώ. Τώρα σε κάτι Resident Evil 4 remake δεν μπορώ να δεχτώ, κύριε φίλε. Εδώ ναι, κάνε. Πώς άντε ρε. Από κάτω, ναι. Εδώ θέλει, το θέλει, το θέλει. Το Resident Evil 2 το ήθελε. Ναι. Το 3 το ήθελε. Αν και δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε, δεν ήταν κακό όμως. Ισχύει. Εγώ εδώ δεν σηκώνω τίποτα ποτέ. Έτσι και δεν χρειάζεται. Τα ίδια μου πει. Εδώ είναι τα thermal. Χάσαμε. Ναι, δεν πειράζει. Είναι στη βιασύνη μου τώρα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν το είδανε. Όσοι δεν το έχουν δει, δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει το Metal Gear Solid 1. Όσοι δεν το είχαν δει, οι νεότεροι, πήρατε πιστεύω μια καλή γεύση και με Μάκη στο τιμόνι που το ξέρει άψογα. Πολύ ωραίο. Πάμε να περάσουμε, παιδιά, στο επόμενο gameplay, στον επόμενο καλεσμένο. Λοιπόν, παιδιά, και εδώ τώρα το δικό μου το αγαπημένο, το καλύτερό μου παιχνίδι στο PS1 είναι το Duke Nukem 3D. Είναι πολύ συναισθηματικό παιχνίδι για μένα αυτό, γιατί ας πούμε, γιατί έχω συνδέσει με το θάνατο ενός πολύ του πιο αγαπημένου μου θείου. Και έχω να το λέω έτσι ότι αυτό το παιχνίδι ήταν στη μνήμη του. Ο Λούκας καρδιός. Λοιπόν, ναι. Απλά έχει χαλάσει το analog για να δω ή προσπαθώ να θυμηθώ. Ναι, όχι, άντε να θυμηθώ τώρα το αναλογικό. Λοιπόν. Είναι λίγο reverse τα controls. Έλα. Λοιπόν, την πήρα λίγο το damage. Πω, παιδιά, δεν μπορώ να θυμηθώ τα controls, γιατί το είχα παίξει πρόσφατα στο Xbox. Βγήκε το Anniversary Tour. Κάτσε να θυμηθώ το άλμα. Αυτό έλεγε, είχε κάτσε διαφορά. Ναι, είναι σαν remaster. Ναι. Ναι, να το άλμα. Το άξιες τύπες ότι την κάμερα προσπαθώ. Να. Εδώ που κοίταγα τα χέρια να γελάσεις. Αν καταφέρω. Έλα. Πόπο φίλε, για να δω. Α, ναι, με αυτά δεν δουλεύει. Γιατί είναι τόσο reverse, ρε φίλε. Είχε μια λογική δικιά του. Λοιπόν. Α, ναι, είναι τα πάνω από τους. Πόπο, μαλάκα, είναι ένα playable, ε. Εντάξει. Δεν μπορώ να το κοντρολάρω. Λοιπόν, από πόπο, εντάξει. Θα γελάνε οι πέτρες, το πιο αγαπημένο μου παιχνίδι τώρα που ξέρω. Όχι, λοιπόν, εδώ έχει ένα μυστικό πέρασμα, να το. Προχωράς έτσι. Και απλά κάπου έχει ένα μυστικό πέρασμα. Γιατί όμως ρε φίλε το άτομο. Τέλος πάντων, τα controls είναι άρρωστα αυτή τη στιγμή, άρρωστα, πολύ άρρωστα, δεν μπορώ να... Πάτανε. Η μουσική ήταν λίγο hardcore, εδώ μέσα έχει σφαίρες, αλλά χάνεις και λίγο. Ο σκοπός είναι να μπει στο σινεμά, εδώ μέσα, άρα και λίγες σφαιρούλες. Κοίτα τώρα το μυστικό πέρασμα, εκεί με έκαψε. Με κάποιο πατάς για να ανοίξει, εδώ μπορεί να πιεις νερό νομίζω. Και πας και να βλέπεις το χέρι που ανεβαίνει. Ναι. Πίνεις εδώ. Λοιπόν. Φαρμακείο. Εντάξει, ναι, κάποιοι ακούγονται. Έλα. Armor, εδώ, μυστικό πέρασμα. Τα λατάκια αυτά θυμίζουν λίγο κυνηγούς. Ναι, ήταν κάφρο τέτοια τερατάκια. Κι άλλο ammo clip 2 εδώ. Τέλεια. Α, εδώ κάνω teleport. Έλα ρε. Τέλος πάντων, αυτό το παιχνίδι ξέρω κάθε secret του. Απλά στο Xbox που είχα παίξει το World Tour πρόσφατα, αν έχουμε και τα φώτα εδώ, είχε καλύτερα controls ρε φίλε. Τώρα που το παίζω μετά από τόσα χρόνια εδώ στο original, μου ξενίζει πάρα πολύ. Εδώ, ναι. Καλά, μυστικά περάντα σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν όπου μπορείς να φανταστείς. Πάρα πολλά μυστικά. Καραμπίνα εδώ, επιτέλους. Ωραία, μεγαλείο.
Εδώ μπορείς και βλέπεις surveillance παρακολούθηση. Ξέρω να θυμάσαι. Και ήταν το μυστικό πέρασμα που δείξει η κάμερα. Προδίδει. Όπα, λάθος. Έλα, ρε. Στη μάπα υπάρχει και το κλωτσίδι. Κάπως υπάρχει μια κλωτσιά. Απλά δεν μπορώ να τη θυμηθώ τώρα πώς γίνεται. Τι να λέμε τώρα, το παιχνίδι είναι. Είναι. Εδώ α πούμε έχει και τσόντα. Γαλά παίζει τσόντα, ρε. Μα κάτσε. Για τότε ήταν πολύ μπροστά. Κλατσίδια εδώ. Κάτσε να δεις εδώ είναι. Atomic Health εδώ. Παίρνεις αυτό και μπουστάρι. Α, λοιπόν, θα το δείξουμε εδώ και το κλείνω. Έλα. Λοιπόν, εδώ παίρνεις μια κάρτα. Εδώ παίρνεις το RPG, Secret Place. Κοίτα τώρα. Εδώ γέλιο. Έλα. Έλα. Άντε, φίλε. Το ξεχάσει αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα εγώ τι κάνω εδώ, άμα το γραμμίσω. Το ανατινάζει και φεύγεις και πας και χώνεσαι μέσα και έχει... Καλό. Jetpack, ναι. Δεν θυμάμαι με ποιο αλλάζει τα όπλα, να σου πω την αλήθεια τώρα. Α, ναι, εδώ. Και ξέρεις, εδώ σπάει εννοείται. Και μπορείς να κάνεις τώρα με κάποιο κουμπί που δεν θυμάμαι ποιο, το jetpack, και αρχίζει και ενεργοποιείται και μπορείς και πετάς. Αλλά τώρα εντάξει, τα controls μου φαίνονται λίγο εξωγήινα, τα έχω ξεχάσει. Ναι, δεν μπορώ να το βρούμε τίποτα. Λοιπόν. Ναι. Duke Nukem, παιδιά, για μένα, εντάξει, πάρα πολλά παιχνίδια αγαπημένα στο PS1, αλλά αυτό είναι το καλύτερο. Όπως είδατε, δεν έχασα κιόλας. Αλλά τα controls, εντάξει, το βρήκα σιγά σιγά. Ιδιαίτερο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το gameplay. Πηγαίνοντας και στο φίλο Θάνο τώρα. Λοιπόν, τώρα εδώ βάλαμε επιτέλους και Saturn, παιδιά. Ο Θάνος. Ναι. Clockwork Knight 2, Γιορτινό, περίεργο παιχνίδι. Το οποίο έχει μεγάλη διαφορά από το 1, ξέρω. Ναι, τα γραφικά είναι πολύ καλύτερα, οι μηχανισμοί, όλα πιο δομημένα σωστά. Ωραία, το πείδημα. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα εδώ. Ξεκινάει με boss, Με μποσάκι κατευθείαν, φίλε, στα άγρια. Και πρέπει να του φάσει δαγκάνα. Κοίτα ωραίο 3D που ναι, έρχεται από το βάθος. Και τα χρώματα πολύ δυνατά. Ναι, βέβαια. Δεν του αρέσει το φίλο μας. Είναι λίγο... Creepy, Περίεργο παιχνίδι, ναι. Είχανε φαντασία οι τύποι. Έλα. Ωραίος. Έφυγα την πλακέτα του. Το λεβείς. Κουρδίζει, Κανονικά. Πήρε δύναμη. Και τον φάγαμε το φίλο. Πρώτη φορά βλέπω παιχνίδι να ξεκινάει με boss fight. Νομίζω πρέπει να είναι το πρώτο στην ιστορία. Ναι, γιατί υπάρχει μια ιστορία, μια συνέχεια από την πρώτη ιστορία. Είναι το περασμένο. Ναι. Το φαντάστηκα. Τα βιντεάκια ωραία. Τα κάνουμε skip τώρα για το. Με βγήκε. Ναι. Που θα βγει δηλαδή. Θα αλλά... βγει, παιδιά. Όσοι είστε μαζί μας, είστε ήρωες. Καλή υπομονή. Είστε ήρωες όσοι είστε μαζί μας. Και τα μελέτη όμως τι. Ναι. Τι αγάπη είχαν δώσει. Ναι, δεν είναι το main room εδώ. Θυμίζω ότι είπες το καρδιοθράφηση. Ναι, το στρατιώτη εκεί πέρα. Θέλω να πεις τώρα αν αυτά τα γραφικά που βλέπεις δεν είναι ωραία γραφικά, δηλαδή. Με φαντασία. Είναι πολύ ωραία. Θυμίζει το story. Ναι. Χρονικά και κοντά έχει βγει το story. Ναι. 95 είναι, αυτό πες είναι το 96, όχι 97. 95-96. Ναι. Το θες από το αυγουλάκι του Γιώση. Κανονικά, Η κίνησή του μου αρέσει, έχει ωραία κίνηση. Γύρισε και στερεοσκοπικά. Ναι. Και ομαλή ροή δηλαδή. Ναι. Όχι, έλα ρε, γλύσεις αρέα, παιδιά. Κρά. Άρα δεν θυμίζεις και Χριστούγεννα τα δεντράκια, ιστορία. Ναι, έχει παιδικό feeling. Μαζευτήκατε πολύ εδώ πέρα.
Αλλά αυτό βοηθάει. Ευχαριστώ. Όχι, βλακίες. Πάμε. Έλα. Σε παιδικό δωμάτιο στην ουσία. Ναι, ναι. Είναι ενδιαφέροντα γραφικά και από πίσω. Χαζεύω τα backgrounds από πίσω. Αυτό είναι καλοδιατηρημένο. Και σήμερα φαίνεται πολύ όμορφα. Ενώ πολλά παιχνίδια του PlayStation 1 και 3D του Saturn δεν βλέπονται τώρα, δεν μπορεί να τα παίξει. Ναι. Κακά τα ψέματα. Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι αυτό που ήθελε να κάνει η Sega με το Saturn. Αυτό πίστευε. Και άρον-άρον το άλλαξε το πλάνο. Ναι. Όχι. Όχι πάλι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν. Εντάξει, δεν το κουράζουμε. Εντάξει, ωραίο το παιχνίδι. Έχει πλάκα. Όσοι θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε, να το αγοράσετε. Emulator δεν γίνεται το Saturn. Ξεχάσαμε το πούμε αυτό, παιδιά. Πριν το είχαμε πει στο αφιέρωμα, βέβαια, με τον Θάνο και τον Γιάννη στο Saturn. Δεν υπάρχει Emulator Saturn. Υπάρχει, αλλά τρέχει σάπια, ναι. Οπότε πάμε να κλείσουμε, παιδιά, το σημερινό επεισόδιο.
Λοιπόν, παιδιά, αφού είδατε το gameplay με τον κάθε καλεσμένο, έτσι πιστεύω να γουστάρετε. Είναι καμένο, νομίζω. Με τους φίλους μου εδώ που ήρθαν σήμερα και γουστάραμε. Έφτασε αυτό το επεισόδιο το μεγάλο, το εορταστικό, το χριστουγεννιάτικο, το ορθόδοξο, το κονσολχαντεράδικο στο τέλος του. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαμε σήμερα. Γιατί είναι ιδιαίτερο βίντεο για το κανάλι σου αυτό. Γι' αυτό θα πω εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες. Ξέρω ότι δίνεις μάχη κάθε χρόνο. Ναι, ναι, είναι αυτά με το συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή σκέψου ότι υπάρχει κόσμος που μου λέει από το καλοκαίρι. Το θυμάμαι. Ποιο θα καλέσει τα Χριστούγεννα. Ή αυτό, ή αν υπομονούμε για το Χριστούγεννα. Μπορώ να πω για αυτό. Ωραίο πέρυσι. Ήταν πολύ ωραίο πέρυσι. Προσκυνάω στο περσινό επεισόδιο, ήταν φανταστικό. Και, δηλαδή είναι όνειρο για μένα τώρα που είναι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Πού ξέρετε, το χρόνο μπορεί να είστε εσείς εδώ. Ξέρετε, θα το κάνουμε εδώ, η γυναίκα μου θα με πετάξει το σπίτι μου. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο. Εγώ το διασκέδασα, είπαμε κάποια πράγματα. Γενικά πιστεύω ότι στο ελληνικό τούμπε τέτοιες κουβέντες, ειδικά για αυτή τη γενιά, λείπουνε. Ναι. Γενικά όχι, εγώ είμαι στο ελληνικό δηλαδή. Ναι. Ανάλυση μεγάλη γενικά δεν υπάρχει. Όχι. Αντικειμενική. Όχι, εντάξει. Δηλαδή, όπως και με το Σάτουρν κάναμε 2,5 ώρες και επεισόδιο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος που κάθονται και λένε αυτοί οι τύποι, μιλάνε. Εμείς, όσοι γουστάρετε, κάθεστε μαζί μας, τα βλέπετε, μαθαίνετε. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη γουστάρω να βγάλω αυτό προς τα έξω. Είδατε λοιπόν PS1, είδατε Σάτουρν πώς πήγε εκείνη η εποχή. Όσοι είστε νεότεροι, μπορείτε να βγάλετε ένα πόρισμα τι είχε συμβεί εκείνη την εποχή, πώς τη ζήσαμε. Δεν την ξαναζήσετε, μην νομίζετε, μην γουστάρετε. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θυμάστε παλιά ήταν οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, λέγανε τι παίζει πάλι Ατάρι. Ναι, μόλις ναι. Έσκασε το PlayStation. Μπράβο. Και μετά ήταν τι παίζει PlayStation, ό,τι και να πει. PlayStation. Εσύ να το έλεγα με τη γυναίκα μου. Ότι μου. Παίρνω το Xbox One πλέον, το βγάζω από εκεί που έχω και γραμματζώνομαι και παίζω και το πάω στο σαλόνι. Το Xbox One, ναι. Όχι το Series. Ναι. Και στη θέση του βάζει το Series. Γιατί πήρα το Series. Ναι. Και μου λέει η Φωτεινή, πώς και το έφερες αυτό εδώ. Της λέω, πώς έφερες, μου λέει, το PlayStation εδώ. Λέω, δεν είναι το PlayStation αυτό, αυτό είναι το Xbox, της λέω. Ναι. Πήρα άλλο, της κάνω. Μπαίνει μέσα, μου κάνει, το PlayStation βλέπω και ένα ηχείο. Είναι όρθιο. Ναι. Λέω, δεν είναι ηχείο. Άστα, τα έχεις μπλέξει. Μου λέει το PlayStation, όμως το άλλο γιατί το έφερες, μου λέει μέσα στο άλλο. Καταλαβες. Δεν καταλαβαίνει, δεν νιώθει ότι είναι διαφορετικά. Πολύ, πολύ. Άλλαξε το PlayStation, βγήκε ο βασιλιάς λοιπόν της 5ης γενιάς με πάνω από 110 εκατομμύρια πωλήσεις. Το Nintendo 64 ήταν κάπου βγήκε δεύτερος με 34 εκατομμύρια πωλήσεις. Και το Sega Saturn ήταν ο μικρός χαμένος με 10 εκατομμύρια. 10 με 11 εκατομμύρια. Νομίζω 9,5 ήταν, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε. Νομίζω ότι είναι 11. 18, πώς θα κάνει. Κάπου εκεί. Ψάξτε το να δούμε. Πολλά παιχνίδια αυτή η γενιά έδωσε τις βάσεις για πολλά μετέπειτα franchises να εξελιχθούν. Βλέπε Resident Evil, τώρα βλέπε Gran Turismo, βλέπε πάρα πολλά franchises τώρα. Silent Hill. Εκεί άρχισε και σοβαρή μια κατάσταση. Αυτό. Έγινε το gaming έγινε mainstream σε αυτή τη γενιά. Δεν παίζανε μόνο τα παιδάκια που παίζανε πριν. Παίζανε μεγάλοι, που κάποιοι μεγάλοι από τότε μπορεί να παίζουν ακόμα και τώρα PS5, PS4, επειδή παίξανε στα 25 τους PS1. Μια γενιά η οποία μας έκαψε τα μυαλά, όλους εδώ προσωπικά, έναν προς έναν. Ζήσαμε πολύ όμορφες εποχές, τα μαγαζιά, με τις κόπιες, το ένα το άλλο, αλλά επειδή δεν υπάρχουν πάλι τέτοια σκηνικά, γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα θυμηθούμε και τα θυμηθήκαμε και γουστάραμε. Μπορεί να είναι λίγο δακρύβρεστος. Εντάξει, το αγαπώ αυτό το μηχάνημα, δηλαδή. Και χθες έπαιζα PlayStation και το πρωί πριν έρθει έπαιζα PlayStation το πρώτο. Μετά θα πάω να παίξω PlayStation, δηλαδή είναι συμπυκνωμένα μια σίγουρα με Χριστούγεννα. Αυτή η κονσόλα για μένα, παιδιά, είναι συμπυκνωμένα τα Χριστούγεννα σε ένα κουτί. Δηλαδή, όποτε παίζω είναι Χριστούγεννα. Αυτό έτσι τα κρίζω τώρα που το λέω, έτσι γραφικά. Ναι. Και ο λόγος σε εσένα. Εντάξει. Αυτά γενικά. Μην σας κρατήσουμε άλλο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να μπείτε να τσεκάρετε και το κανάλι των Joystick GR που αυτές τις μέρες βγάζουν και αυτή πολύ ωραία επεισόδια. Νομίζω και ο Σάκης θα έχει αύριο ή σήμερα ένα live stream με Die Hard. Όχι live stream. Επεισόδιο. Χριστουγεννιάτικο. Γιατί η Die Hard είναι η καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία. Έτσι. Σαν κατάκι λοιπόν, μην ξεχάσετε και Joystick GR να πέσει το subscribe, να γουστάρουμε. Εννοείται. Ευχαριστώ τον Χάρη. Ευχαριστώ τον Σουρόπιτ. Εγώ να σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, παιδιά μα. Τρία στα τρία, τρει χρονιέ από τα δικέ μα δίδε δηλαδή. Έτσι. Με το Χάρη και πέρσι με Sega Gameplay. Και πρόπερση με το παρεάκι εκείνο. Οπότε τα λέμε με το επόμενο εορταστικό που θα είναι 1η Γενάρη. Σας ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ δυνατό και ίσως να υπάρξει και ένα τρίτο, θα δούμε πώς θα είμαι χρονικά. Αλλά σίγουρα
Υπάρχει ένα πολύ δυνατό που θα είναι πρωτοχρονιάτικο. Ευχαριστώ λοιπόν όσους μιλάτε. Τζακπότ θα δηλαδή το έχω πει. Τζακπότ, πάμε δυνατά. Χρόνια πολλά, ρε παιδιά, με υγεία. Χρόνια πολλά, αγάπη σε όλους. Καλά να περάσετε τις οικογένειές σας αυτές τις μέρες τώρα, όσοι ξεκουράζεστε, όσοι έχετε λάβει από τις δουλειές. Καλό gaming, keep it retro που λέω εγώ. Stay joystick. Stay joystick. Και δεν συμμαζεύεται. Και σακατάκ. Σακατάκ, Console Hunter εδώ. Θα φτιάξει και ο Βασίλης ένα κανάλι PSN, μου έλεγε. Ετοιμάζεται. Οπότε. Και τα λέμε, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε τα σχόλιά σας. Θέλουμε να δούμε τα σχόλιά για αυτήν την επεισοδιάρα. Και φυσικά όσοι είστε νέοι φίλοι στο κανάλι, ένα subscribe θα βοηθήσει. Και επίσης ένα share για να μαθευτεί αυτό το ωραίο, δυνατό, μεγάλο επεισόδιο. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια χαρά.